πάμε στην κορυφή. Αν είσαι θάλασσα, εγώ σ' αγκάλιασα. Αν είσαι άνεμος, εγώ σε κράτησα. Άμα το αύριο είναι στο χέρι μου, άσε για πάντα το καλοκαίρι. Ωραίο καλοκαίρι, νομίζω είμαστε πια στην καρδιά του καλοκαιριού. Καλημέρα σας, καλή μας εβδομάδα. Καλώς ήρθατε αυτή την όμορφη ζεστή, αλλά πολλά υποσχόμενη Δευτέρα στην παρέα μας, όπου θα μείνετε μέχρι τη μία. Μετά, ό,τι πρόγραμμα έχετε, θα το κάνετε μετά τη μία. Ναι. Μέχρι τη μία εδώ. Καλά τα λες. Να καλωσορίσουμε και επίσημα στην παρέα του καλοκαίρι Νότ, τον Λάβρο τον Κωνσταντίνο. Δεν πειράζει. Δεύτερη παρουσία. Γι' αυτό το έκανα. Ήθελα μια δεύτερη παρουσίαση, γι' αυτό άργησα. Έτσι, έτσι. Γιατί με μία δεν. Την τηλεόραση το συνηθίζουμε αυτό, κύριε Κροτάβη. Ναι, κύριε Κροτάβη. Θέλω να το πούμε λίγο. Για να ακούσουμε και την Ελένη μία όλοι μαζί. Μία, γιατί έχει το πρωί, έχει κολλήσει και ένα πολύ ωραίο τραγούδι από το πρωί και το τέλο. Ναι, βάλε λίγο αυτό που μα έχει κολλήσει και το τραγούδι από το πρωί, ρε Βαγγέλη. Ελά, αυτό το αγοράκι λέμαρο. Το από τη Φολέγανδρο. Αυτό έχω πάθει κάτι με τη Φολέγανδρο. Είναι και το αγαπημένο μου νησί. Τι κάνετε, πώς περάσατε Σαββατοκύριακο? Ξέρετε καλά. Το τζέλα μου σήμερα είσαι μια οπτασία. Είμαι μπλινγκ μπλινγκ. Είσαι μια οπτασία. Λοιπόν, μείνετε κοντά μα μέχρι τη μία. Έχουμε πάρα πολύ ωραία παρέα, όπω μπορείτε πολύ καλά να δείτε. Πάρα πολύ ωραίο κέφι, πολύ ωραία ενέργεια και ένα μεγάλο χαμόγελο το οποίο θα μας συντροφεύει καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Αλλά φυσικά εκπομπή χωρίς πολλά θέματα, πλούσιο ρεπορτάζ και καυτές εξελίξεις γίνεται! Δεν γίνεται, παιδιά, αυτό είναι αλήθεια. Πλούσιο το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, πλούσιο το τηλεοπτικό παρασκήνιο. Ποιοι φεύγουν την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, ποιοι μένουν, πώς αποχαιρέτησαν οι αγαπημένοι μας παρουσιαστές, τι είπαν στις τελευταίες τους εκπομπές, ποιοι έκλαψαν, ποιοι χάρηκαν, ποιοι αποχαιρετίστηκαν, ποιοι δώσαν υποσχέσεις. Είχε πολύ κλάμα. Πολύ κλάμα, πολύ αγκαλιά, πολύ αποχωρισμό. Πολύ πόνο, παράπονο. Είχε όλα τα. Παράπονο πολύ. Αγκαλιές του Ιούδα είχε. Φιλιά του Ιούδα είχε. Από πάει, Τζορτζέλα. Μπήκε δυναμικά η Τζορτζέλα. Μεγάλη ποικιλία είχε. Χτυπήματα κάτω τη μέση. Θα τα πούμε όλα και θα τα δούμε αναλυτικά. Γιατί έχουμε και αποκλειστικές δηλώσεις των πρωταγωνιστών της φετινής σεζόν που μόλις τελείωσε. Ο Γιώργος Ασημακόπουλος επιστρέφει και μιλάει για όλα. Αποκαλύπτει πολύ έντονο παρασκήνιο για το Survivor, τι ήταν αισθημένο, τι δεν ήταν αισθημένο. Τα κάνανε και ο θελός εκεί οι άνθρωποι όλα αυτά που έκαναν. Είχανε κάποιο σπρόξιμο από την παραγωγή, για να το πω έτσι λίγο γλυκά, ναι, και σεμνά. Καλά το λες. Και μάλλον δεν συμφωνεί με τον Γιώργο Ιαννό, ο οποίος έχει μια άλλη εικόνα για το παιχνίδι. Να τα δούμε όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο. Σήμερα κοντά μας ο αγαπημένος μας Γιώργος Χρανιώτης. Αυτά και όλα πολλά, και άλλα πολλά, το σήμα παρακαλώ να ξεκινήσουμε. Πιο όμορφα νησιά των Κυκλάδων. Όσοι μένετε εκεί είστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί απολαμβάνετε όντως αυτό το ωραίο αεράκι το οποίο είχαμε την τύχη τις τελευταίες μέρες να το απολαύσουμε κι εμείς εδώ στην Αθήνα. Το θυμάστε? Ξεχάστε το. Γιατί από σήμερα έχει ξεκινήσει μια καυτή Δευτέρα με τις θερμοκρασίες και πάλι να σημειώνουν άνοδο. Οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της εβδομάδος θα αγγίξουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Άρα, ό,τι αεράκι αισθανθήκαμε και το χαρήκαμε, ήταν και αυτό. Τέλος τα ψέματα. Βλέπετε το χάρτη της Ελλάδος. Σήμερα ξεκινάμε τη Δευτέρα μας, την καινούργια εβδομάδα, ξεκινώντας από τη Θράκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και τους 34 βαθμούς. Το ίδιο θα συμβεί και στη Βόρεια Ελλάδα και στη Χαλκιδική. Θα κάνετε τα μπανάκια σας όμορφα, γλυκά, με πάρα πάρα πολύ ζέστη όμως. Φιλιά να στείλω ιδιαίτερα στην Κέρκυρα, στα Γιάννενα και σε όλα τα ηπειρωτικά, με τη θερμοκρασία σήμερα να φτάνει τους 36 βαθμούς. Αερή συννεφιά,
αραιή συννεφιά, αλλά τα πράγματα θα πάνε μια χαρά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κατεβαίνοντας προς την Αθήνα, ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι και τους 36 βαθμούς, ενώ στην αγαπημένη μου Πελοπόννησο τους 37. Και τελειώνω με Κυκλάδες και τη Φολέγανδρο και τη Σύφνο και τη Σέριφο. Ζεστή Δευτέρα σήμερα, ζεστή και όλη η εβδομάδα. Άρα λοιπόν, οπλιστείτε με θάρρος, υπομονή, αντιλιακά, γυαλιά ηλίου, ομπρέλες, σορτσάκια, φανελάκια, γιατί και αυτή η εβδομάδα θα είναι ζεστή και άκρος καλοκαιρινή. Γιώργο! Καλημέρα, Ελένη. Είσαι πανέμορφη για ακόμα μία φορά. Είσαι πονηρός και αυτά που λέει μητατρός. Όχι. Τι θα φας? Πρέπει να το φας. Σήμερα έχουμε με μία συνταγή, η οποία είναι Πελοποννήσια. Είναι την Πελοπόννησο, είναι την πατρίδα μου. Χιλοπίτες με κεφτεδάκια. Καλαμάτα. Από την όμορφη Καλαμάτα, φανταστικά. Και φτεδάκια θα κάνουμε χιλοπίτες. Με χιλοπίτες, οι οποίες χιλοπίτες είναι αυτές οι οποίες φτιάχνουμε ακριβώς στην Πελοπόννησο. Ωραία συνταγή, νομίζω ότι αξίζει να τη δοκιμάσετε. Πόσο πάνω να τη δείτε. Δεν ήξερα ότι οι χιλοπίτες ξεκινήσαν από την Πελοπόννησο. Έχουμε μοιράσει χιλοπίτες εμείς από την Πελοπόννησο. Να είστε καλά, όλη την Ελλάδα. Την υγειά σας να έχετε. Κάποια στιγμή όλη στη ζωή μας πρέπει να φάμε μια χιλόπιτα με κεφτέδες. Εγώ δεν είμαι σήμερα τελικά. Χιλόπιτα ή χιλόπιτα. Η χιλόπιτα ή ναι, τώρα να τη φας από τον Πορφύρη είναι λίγο... Θα σου τη σερβίρει όπως πρέπει όμως. Αντιφατικό και διφορούμενο. Θα μου τη σερβίρει όπως πρέπει, ανυπομονώ να τη δοκιμάσω. Αλλά πριν από όλα αυτά θα φτάσουμε και στη μαγειρική μας, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε με τα νέα της ημέρας. Αλλά πάλι λες λοιπόν είναι Χρήστο μου η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τα τελικά μέτρα που θα εφαρμοστούν για την καταπολέμηση του τέταρτου κύματος της πανδημίας. Η διασπορά είναι μεγάλη, βλέπουμε τα κρούσματα έχουν φτάσει στον τετραψήφιο αριθμό. Σε συνδυασμό με την πτώση των εμβολιασμών δημιουργείται ένα πάρα πολύ μεγάλο άγχος στην κυβέρνηση. Σωστά. Προχωράει, θα λέγαμε, η φάση του υποχρεωτικού εμβολιασμού πλέον. Αναμένουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης και των ειδικών. Μέρα σε μέρα, δηλαδή μπορεί σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας να τα ακούσουμε, μπορεί μέσα στην εβδομάδα και για την εστίαση και για την ψυχαγωγία. Μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις σχετικά με την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών και σε ποιες επαγγελματικές ομάδες θα γίνει. Θα εφαρμοστούν. Σε πρώτη φάση να πούμε ότι υποχρεωτικός εμβολιασμός σίγουρα θα ισχύσει σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα όσον αφορά τις μονάδες υγείας, νοσοκομεία, τόσο σε υγειονομικό προσωπικό όσο και διοικητικό. Επίσης, σε δεύτερη φάση... Στο δημόσιο, από ό,τι βλέπουμε τώρα, όλοι που είναι στο δημόσιο. Η πρώτη φάση αφορά το υγειονομικό. Οι κατηγορίες σε δεύτερη φάση θα αφορά την πολιτική αεροπορία, τα κέντρα επιχειρήσεων, τον ΔΔΕ, τον ΑΔΝΙΕ, στο φυσικό αέριο και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αλλά η πρώτη φάση θα είναι σίγουρα το δημόσιο και ιδιωτικό τομέας στα νοσοκομεία. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μην εφαρμοστεί εκεί η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Για να μην τρομάζει και ο κόσμος και νομίζει, γιατί το υποχρεωτικός εμβολιασμός είναι ένας τρομακτικός λίγο τίτλος για τον κόσμο που θεωρεί ότι η κυβέρνηση θα κάνει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό σε συγκεκριμένες ομάδες. Είναι ακριβώς, είναι για τα νοσοκομεία, είναι για τους οίκους ευγυρίας, για ανθρώπους που είναι αυτονόητο ότι πρέπει να είναι εμβολιασμένοι. Και τα επαγγέλματά τους είναι τέτοια ότι η διασπορά του ιού μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολη η μετάδοση του ιού. Ναι, αλλά και αυτό θέλουν να προφυλάξουν. Αλλά έχουν και το ανθρώπινο δικαίωμα κάποιοι οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν σε αυτές τις κατηγορίες εμβολιασμό. Υπάρχουν λόγω υγείας, υπάρχουν νόμοι συγκεκριμένοι, οι οποίοι έχουν ψηφιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Γενάρη του 2021. Και από εκεί και πέρα θα δουν αν μπορούν, γιατί δεν υπάρχει δίωξη. Είπε ήδη αυτό που θα ανακοινωθεί σήμερα ή αύριο, θα μας το πεις και καλύτερα. Είναι ότι όποιος δεν θέλει θα τοποθετεί σε κάποιο άλλο πόστο, νομίζω. Θα έχει επαφή με λοιπόν, κόσμο. Το πλάνο δεν θα είναι υποχρεωτικότητα έτσι όπως μας έρχεται στο μυαλό. Θα υπάρξει φυσικά ένα πρόγραμμα από τους ειδικούς για να πούνε ποιες ομάδες σίγουρα θα πρέπει να εμβολιαστούν. Είναι απαραίτητο να εμβολιαστούν. Ποιες ομάδες οι οποίες ίσως είναι ευπαθοί και θεωρούνται από τους γιατρούς τους ως ευαίσθητοι στα εμβόλια. Πάλι θα εξεταστεί αυτό. Δηλαδή. Μην παίρνουμε την υποχρεωτικότητα ως υποχρεωτικότητα. Και ξέρεις κάτι, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η κυβέρνηση και οι άνθρωποι που βγάζουν αυτά τα μέτρα έχουν πολύ σωστά αντανακλαστικά, διότι το ακούγαμε και για την εστίαση. Λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και συζητούσαμε ότι θα γίνει ο διαχωρισμός στους αμυγείς χώρους και στους μεικτούς χώρους. Βλέπεις ότι τώρα με την αύξηση των κρουσμάτων η συζήτηση για τους μεικτούς χώρους έχει πάψει να υπάρχει. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν αντανακλαστικά και ανάλογα με τα κρούσματα και με το πώς κινείται το επιδημιολογικός χάρτης, βλέπεις ότι ανταποκρίνονται και τα μέτρα.
Ναι, έτσι και με τις αντιδράσεις και με τις αντιδράσεις που υπήρξαν. Και τα ποσοστά των κρουσμάτων. Από την εστίαση ειδικά που υπήρξαν πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό. Νομίζω ότι έχει να κάνει με όλη την εικόνα που βλέπουμε όλο το Σαββατοκύριακο. Τα τόσα πολλά πάρτι σε δημόσιους χώρους, σε σπίτια, σε πλατείες, σε ιδιωτικούς χώρους και λέω σε δημόσιους χώρους. Εκεί που η διασπορά του ιού είναι εμφανής και πάρα πολύ έντονη και επικίνδυνη. Και ανεμβολίαστα τα παιδιά αυτά τα περισσότερα στα πάρτι. Ποιος να κάνει εκεί, ποιος να ελέγξει. Εκεί τα ποσοστά είναι χαμηλά ακόμα. Ούτως ή άλλως είναι χαμηλά ακόμα τα ποσοστά εμβολιασμού. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι αν πάνε στο σπίτι του ένα παιδί το οποίο είναι χωρίς συμπτώματα και κολλήσουν οι υπόλοιποι. Βέβαια, γιατί βλέπεις ότι στα μαγαζιά μπορεί να γίνει κάποιος έλεγχος. Αλλά στα ιδιωτικά, στα σπίτια και στα ιδιωτικά πάρτι πώς να γίνει. Πρέπει να βρουν τη χρυσή τομή και να έχουν επιθώ. Να έχουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που σκέφτονται για μας και νοιάζονται για το δημόσιο καλό. Θα βάλουμε μια ανωτελεία, θα παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις όλη την εβδομάδα, γιατί αυτό έτσι και αλλιώς διαμορφώνει την καθημερινότητά μας και είναι κάτι με το οποίο θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε από εδώ και πέρα. Αλλά σήμερα Δευτέρα, λέω να ξεκινήσουμε τη μέρα με αυτή την αμαξάρα, τη φοβερή, την καταπληκτική, την υπέροχη, που έχουμε με πάρα πάρα πολύ αγάπη για σας. Είναι αυτό εδώ το αυτοκίνητο, είναι σε λευκό χρώμα, είναι το Ford Puma, η έκδοση ST-Line 1000 κυβικών, 125 ύπων, είναι υβριδικό, είναι οικονομικό, είναι ευέλικτο, μπορείτε να το παρκάρετε πάρα πολύ εύκολα, να κάνετε τις μετακινήσεις σας μέσα στην πόλη πάρα πολύ ωραία. Και εύχομαι αυτό το αυτοκίνητο να φέρει σε όποιον τυχερό το κερδίσει πολύ ωραίες διαδρομές, πολύ ωραία ταξίδια, πολύ ωραίους προορισμούς. 14999, τηλεφωνήστε όσες περισσότερες φορές μπορείτε ή αν θέλετε εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε μήνυμα γράφοντας open, αφήνετε ένα κενό, βάζετε το ονοματεπώνυμό σας και κάνετε μία αποστολή επίσης στο 14999. Με το ίδιο μήνυμα όμως, σήμερα έχω φανταστικό, καταπληκτικό MacBook Apple Air, είναι αυτό εδώ που κρατάω στα χέρια μου. Είναι υπέροχο, είναι μοναδικό, ξέρω ότι το θέλουμε όλοι πάρα πάρα πολύ. Είναι αυτό το διαμάντι που θα έρθει στα δικά σας χέρια με το ίδιο μηνυματάκι. Μία προσφορά της Biocarpet, της αγαπημένης μας εταιρείας Χαϊών, που έχει μοναδικές προσφορές για να κοσμήσετε το σαλόνι σας, το σπίτι σας, με μοναδικές δημιουργίες και φανταστικά χαλιά. Θα πάμε σε διαφημίσεις, εσείς δεν πάτε πουθενά. Καφεδάκι. Ωραία μέρα, ωραία Δευτέρα. Τα χαμόγελά μας είναι εδώ. Ωραία παρέα έχουμε. Έχουμε και εσάς στο πλευρό μας. Τι άλλο να θέλουμε. Τι περισσότερο μπορείς να ζητήσεις. Τίποτα, καμιά χιλοπίτα. Έτσι το που την τρίβει τόση ώρα. Ετοιμάζονται. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για μια πάρα πολύ ωραία ιστορία, η οποία έτσι τη μάθαμε χτες το βράδυ και είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αισθάνομαι πια ότι η επικαιρότητα μας εκπλήσει και μας σοκάρει συνεχώς. Δηλαδή, οι άνθρωποι, θέλω να πω, βρίσκουν πολύ ωραίες ιδέες σε φάνταστους τρόπους να καταφέρουν πάντα αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Γιατί τα όνειρα, καμιά φορά. Έτσι. Ναι, δηλαδή, άμα δεν πραγματοποιηθεί το όνειρο, πώς θα περάσει. Ακριβώς. Συμφωνώ. Στο ονειρικό το αναποθέτεις αυτό το θέμα, δηλαδή. Κοίταξε. Στην ονειρική διάσταση, όχι στην. Στο στόχο. Στοχοθεσία. Κατάλαβες το NLP. Κάνει στοχοθεσία. NLP, δηλαδή, ναι, ξέρω. Βάζεις ένα στόχο. Έτσι. Η συγκεκριμένη κυρία για την οποία μιλάμε και θέλω πάρα πολύ να ακούσετε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Ποιο στόχο είχε, Χρήστο? Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που συνέβη, παιδιά, πριν από μερικές ημέρες. Μια απίστευτη ιστορία. Εταιρεία οπτικοακουστικών μέσων παραγωγής κάλεσε, ανακοίνωσε 3 θέσεις εργαζόμενων για casting σε δουλειά. Σε πιλότο για μια εκπομπή. Σε πιλότο για μια εκπομπή, ακριβώς. Θα είχε θέμα τους γάμους και κοινωνικές, τέλος πάντων, δεξιώσεις. Ακριβώς, ακριβώς. Όλα αυτά. Πήγανε 3 ηθοποιοί, συμμετείχανε, κατέβηκαν μέχρι τους Αγίους Θεοδόρους στο κτήμα εκεί που θα γινόταν τα γυρίσματα. Κάνουν και απόσταση. Ακριβώς, ακριβώς. Ντυθήκανε σερβιτόροι. Σερβιτόρες ήταν 3 κοπέλες. Μάλιστα. Και όσο πέρναγε η ώρα, λοιπόν, τα κορίτσια αυτά, αφού
πέσανε και φύγανε οι φωτογράφοι και οι κάμεραμάν, καταλάβουν ότι συμμετέχουν σε κανονικό αραβόνα και συνέχισαν και σερβίραν τον κόσμο του καλεσμένου. Δηλαδή. Δηλαδή αυτό είναι σενάριο επιστημονική φαντασία. Είναι καμιά φορά αυτό που λένε ότι η ζωή δίνει τα σενάρια. Είναι σοβαρό, Ελένη. Είναι εξαπάτηση και εργασιακή εκμετάλλευση. Εμείς το λίγο το διακομωδούμε, γιατί η μία του πλευρά είναι και λίγο τραγελαστικό όλο αυτό. Έχουμε στην παρέα μας τον αγαπημένο Σπύρο Μπιμπίλα. Σπύρο μου, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι και πρόεδρος του ΣΥΗ. Μάθαμε για αυτό. Χαίρομαι που μιλάω σε εσάς, είστε μια καλοκαιρινή ωραία συντροφιά. Θα στέλνω την αγάπη μου. Και ιδιαίτερα στην Τζορτζέλα που μου έχει κάνει πολλές συνεντεύξεις πολύ ωραίες. Α, Σπυράκο μου, φιλάκια. Ευχόμαστε αυτό το καλοκαίρι να σε έχουμε στην παρέα μας μόνο για ευχάριστα νέα και ευχάριστα συμβάντα. Να μην σχολιάσουμε τίποτα το οποίο είναι στενάχωρο. Ας είναι αυτό το πιο σοβαρό. Ας είναι αυτό το πιο σοβαρό που θα συζητήσουμε τώρα. Μακάρι. Θα σας έρθω κάποια στιγμή. Με πολύ μεγάλη χαρά. Ο Σπύρος Μπιμπίλας είναι και πρόεδρος του ΣΕΗ, του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Έχεις ενημερωθεί για όλο αυτό το συμβάν? Με το casting, τέλος πάντων, εντός εισαγωγικών. Ενημερώθηκα με ένα πολύ περίεργο τρόπο. Αρχικά με πήρε η ίδια η κυρία που έχει την εταιρεία, την οποία γνωρίζω από τις πρεμιέρες που έρχεται και παίρνει συνεντεύξεις για το κανάλι της, νομίζω, που έχει στο YouTube. Δεν έχει κανάλι, δεν έχει εκπομπή στην τηλεόραση. Mm-hmm. Και μου εξιστόρησε αυτό το γεγονός ότι πήρε τις ηθοποιούς για δοκιμαστικό, για πιλότο. Και εκεί ξεκινάει μια άλλη συζήτηση. Γιατί να συμμετέχουμε σε πιλότους δωρεάν και γιατί να συμφωνούμε όλοι οι ηθοποιοί να πηγαίνουμε δωρεάν να κάνουμε πιλότους που ενδεχομένως να γίνουν εκπομπές ή σύριαλ. Αυτό είναι μια άλλη παράμετρος, πάρα πολύ δυστυχής για μας, αλλά βασίζεται πάνω στο εργασιακό χάος που έχουμε αυτή τη στιγμή και όλοι οι ηθοποιοί είναι έρμεα κάθε είδους εκμετάλλευσης. Αυτό το λέω για μηνύματα προς πολλούς. Mm-hmm. Με ενημέρωσε λοιπόν ότι οι κυρίες αυτές, τις οποίες δεν τις γνωρίζω ακόμα, δεν τις έχω γνωρίσει, τα κορίτσια αυτά δεν τα ξέρω από κοντά, θα έρθουν στο σωματείο να καταθέσουν. Με ενημέρωσε ότι υπέγραψαν ένα συμβόλαιο ότι αμυστοί θα έκαναν το δοκιμαστικό και ότι σε κάποια στιγμή του δοκιμαστικού εξεράγησαν και σηκωθήκαν και φύγαν και τους έδωσε κάποια χρήματα για να γυρίσουν πίσω με τον προαστιακό. Γιατί αυτή ήταν και μακριά. Την ιστορία έμαθες εσύ από την κυρία που οργάνωσε, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Πρώτα το έμαθα με αυτόν τον τρόπο. Και με πήρε μάλλον για να τη βοηθήσω, από ό,τι κατάλαβα. Η συγκεκριμένη κυρία, βέβαια, πριν μερικά χρόνια είχε κάνει πιλότους για σύριαλ, όπου συμμετείχαμε και εγώ, πάρα πολύ γνωστοί ηθοποιοί, και το σύριαλ αυτό δεν έγινε ποτέ. Δηλαδή, μιλάμε για μια εβδομάδα γυρίσματα τότε με πολύ γνωστού ηθοποιού. Άρα, είναι ένα γεγονό. Μήπω γινόταν παράλληλα καμιά άλλη δουλειά σε αυτόν τον πιλότο και δεν το πήρε κανεί. Όχι, και αυτά δεν παιχτήκανε ποτέ. Έγιναν τρέιλερ τα οποία έμπαιναν μέσα στο YouTube και δεν παίχτηκε ποτέ τίποτα. Άρα, λοιπόν, αυτά τα τρία κορίτσια που συμμετείχαν σε αυτό το casting και είχαν εμπιστοσύνη στην συγκεκριμένη διοργανώτρια. Προφανώ κέρδισε την εμπιστοσύνη του. Μετά με πήρε ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ, που ανήκει σε συγκεκριμένη παράταξη, και μου είπε ότι τα κορίτσια αυτά προσέτρεξαν σε αυτόν. Εκεί ξεκινάει μια άλλη παράμετρος περίεργη. Γιατί δεν πήγαν στο επίσημο ΣΕΗ και πήγαν σε συγκεκριμένη παράταξη, η οποία πρόλαβε να βγάλει μια ανακοίνωση ότι προστατεύει τους τοπιούς. Εδώ είναι ένα εσωκομματικό είναι πολιτικό το πρόβλημα του σωματείου. Mm. Παρ' όλα αυτά ήρθε τελικά μια καταγγελία το Δέλτα Σίγμα του σωματείου μας από τα κορίτσια, την εξετάσαμε, θα έρθουν να καταθέσουν, γιατί πρέπει να καλέσουμε και την ενδιαφερομένη. Τι υποστηρίζουν τα κορίτσια αυτά, τι λένε, ποια είναι η διαφοροποίηση στην ιστορία, έτσι πως την τα κορίτσια λένε ότι ναι μεν το υπέγραψαν, νόμιζαν ότι πάνε για δοκιμαστικό όντως, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής της βραδιάς διεπίστωσαν ότι πρόκειται για τον αραβόνα της κόρης της κυρίας αυτής, ότι ήταν ένα πραγματικό γεγονός, το οποίο κινηματογραφεί το εν αγνία τους. Και ότι δεν επρόκειται. Αυτό είναι αυτό. Αυτό είναι απάτη. Μπορούν να κινηθούν και νομικά τα κορίτσια. Σπύρο, να ρωτήσω κάτι. Νομικά θα κινηθεί το σωματείο. Όταν θα διαπιστώσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί πραγματικά ούτε και εμείς ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Σπύρο, από πού προκύπτει οι ηθοποιοί να υπογράφουν συμβόλαιο αμυστή για πιλότο? Και επίσης, αφού υπογράψαν αυτό το συμβόλαιο, γιατί μετά η κυρία βάσει τη καταγγελία έδωσε και 70 ευρώ να μοιραστούν τα κορίτσια και να γυρίσουν πίσω στην Αθήνα? Τους έδωσε αυτά τα χρήματα από ό,τι μας είπαν για να μπορέσουν να πάρουν τον προστιακό, γιατί δεν είχαν και χρήματα να γυρίσουν. Γιατί ήταν πολύ μακριά, δεν ήταν κοντά. Ήταν στο Αγίου Θεοδόρου. Γενικά όλη αυτή η ιστορία είναι περίεργη και δείχνει σε τι ανασφάλεια βρισκόμαστε οι ηθοποιοί και πόσο εύκολα μπορούμε να πέσουμε είτε θύματα. Είναι και η εποχή πάρα πολύ δύσκολη και όλοι
πέφτουμε πολύ εύκολα στην παγίδα, να πιστέψουμε λόγια ή ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μας βοηθήσουν να κάνουμε πραγματικότητα το όνειρό μας. Εγώ αυτό που θέλω να μου πεις είναι πώς κατάλαβαν τα κορίτσια ότι η Νύφη ήταν η ανιψιά της διοργανώτριας. Αυτό δεν μας το έχουν εξηγήσει ακόμα. Προφανώς από όλα όσα συνέβαιναν εκεί, καταλάβαιναν ότι υπήρχαν συγγενείς πραγματικοί, πραγματικές ευχές και όχι σενάριο. Έτσι τουλάχιστον γράφουν στην καταγγελία τους. Επικοινώνησαν ξανά μαζί της να διαμαρτυρηθούν, να της πούν γιατί, να... Όχι, επικοινώνησαν με το σωματείο, το οποίο σωματείο οφείλει, όπως έχει κάνει και σε όλες τις άλλες καταγγελίες και για το MeToo και για τα εργασιακά, να το ερευνήσει. Έχουμε δικηγόρους και θα ασχοληθούν αυτοί. Αλλά πρέπει να το ψάξουμε καλά, να δούμε τι έχει συμβεί ακριβώς. Πάντως εγώ, τώρα που το λέμε, που κάνουμε αυτή την κουβέντα, στην ταινία είναι που... σοβαρό το θέμα, δεν είναι για γέλια. Βέβαια είναι σοβαρό το θέμα. Ακούγοντας την αρχή την ιστορία, λες ότι. Γελάς λίγο. Σαν σενάριο, είναι. Ακούγεται αστείο πως κάποιος άνθρωπος σκέφτηκε για να γλιτώσει τρία μεροκάματα. Τρία μεροκάματα να φωνάξει τρεις να ζητήσει όλη αυτή την παροδία και να μην φοβηθεί τον εξευτελισμό και τη δικαιοσύνη ως οφείλει. Και να εκμεταλλευτεί τρία μεροκάματα. Πρέπει να δούμε δηλαδή αν όντως υπάρχει μια πρόταση προς κανάλι για μια εκπομπή. Γιατί μπορεί και να μην υπάρχει, αλλά μπορεί και να υπάρχει. Αυτό πρέπει να ερευνηθεί. Αφού δεν βιντεοσκοπήθηκε καθόλου ο γάμος, βιντεοσκοπήθηκε για ιδιωτική χρήση, γιατί είναι ο γάμος των ανθρώπων. Αυτό δεν το ξέρουμε. Υπήρχε βιντεοσκόπηση, αλλά δεν ξέρουμε αν ο τελικός αποδέκτης βιντεοσκόπησης ήταν κάποιο κανάλι ή απλώς ήταν ένα μυστικό. Επίσης, άλλη βιντεοσκόπηση που κάνουμε σε ένα γάμο με έναν ή δύο καμεραμέν και άλλη βιντεοσκόπηση για μια εκπομπή που μπορεί να έχει 7-8 κάμερες. Και προφανώς, παιδιά, όταν είναι ένα casting και μια audition, σου δίνουν 5 λόγια να τα διαβάσεις. Σε καθοδηγεί κάποιος που θέλει να παίξεις. Εμένα η κυρία αυτή μου είπε. Μου είπε ότι τους καθοδήγησε, αλλά οι κοπέλες αυτές εξεράγησαν κάποια στιγμή. Προφανώς κατάλαβαν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει και δεν ακολούθησαν τις οδηγίες. Και γι' αυτό τους είπε να φύγουν. Όλο αυτό, αν δεν ερευνηθεί καλά, δεν μπορώ να λέω έγινε αυτό, έγινε το άλλο. Πρέπει να ερευνηθεί. Προφανώς. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα σε έχουμε κοντά μας και για τις εξελίξεις, να μας πεις τι έχει συμβεί με αυτή την υπόθεση. Πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, γιατί κοντά σε όλα τα άλλα που έχουν συμβεί αυτό το καιρό στους ηθοποιούς, να συμβαίνουν και τέτοιου είδους πράγματα, καταλαβαίνετε σε τι δύσκολη θέση είμαστε και για ποιο λόγο κάνουμε τόσους αγώνες. Για τις συλλογικές μας συμβάσεις, για να πληρωνόμαστε αξιοπρεπώς. Δεν μπορεί ο ηθοποιός να είναι ένα τέτοιο εκμεταλλεύσιμο είδος. Η εκμετάλλευση, αφού και αν προέρχεται και όποιον και αν αφορά, είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο και δεν θα πρέπει να υπάρχει. Σπυρό μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πολλά φιλιά σε όλους, παιδιά. Γλυκό μεγάλο φιλί. Και καλή σου εβδομάδα. Ευχαριστώ, γιατί έχω πολλή δουλειά αυτή την εβδομάδα. Είμαι σίγουρη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Χρήστο μου, ευχαριστούμε και σένα. Θα σε δούμε αύριο στην παρέα μας, γιατί τώρα ανοίγουμε το τηλεοπτικό σεντούκι που έχει πολλούς κρυμμένους θησαυρούς, αισθάνομαι σήμερα. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε στην παρέα μας μια φίλη μου αγαπημένη και αγαπημένη όλων μας, τη Τίνα Μεσαροπούλου, την οποία βρίσκουμε στην Πάρο. Την Άκη μου, καλημέρα. Καλημέρα σας και με διακοπή ρεύματος θέλω να σας πω, αλλά τα καταφέραμε. Αλήθεια. Όχι, σε βλέπουμε λίγο θολή, αλλά η ωραία σου ματιά και η ωραία σου ενέργεια ξεπερνάει αυτή τη θολή εικόνα. Τι να κάνω, είναι η διακοπή ρεύματος που έχω μπει με... δεν έχω μπει με Wi-Fi, έχω μπει με το δικό μου, εντάξει, όλα καλά νομίζω, καλά θα τα πάμε. Θα τη βρούμε την άκρη, καλή διάθεση να υπάρχει. Την Άκη μου, σε θέλαμε πολύ σήμερα στην παρέα μας για να συζητήσουμε μαζί τις εξελίξεις στο τηλεοπτικό τοπίο, πώς διαμορφώνεται ο τηλεοπτικός χάρτης για τη νέα χρονιά, αλλά και πώς αποχαιρέτησαν οι πρωταγωνιστές της τηλεοπτικής σεζόν που ουσιαστικά μόλις τελείωσε τελείωσαν και οι τελευταίες εκπομπές. Πώς ήταν οι αποχαιρετισμοί τους. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την εκπομπή η οποία συμμετέχει στα τελευταία χρόνια, το Happy Day. Πάμε να δούμε πώς κλείσατε εσείς και τι μας είπαν η Σταματίνα, ο Δημήτρης, ο Κώστας, αλλά και εσύ μετά το τέλος της τελευταίας σας εκπομπής. Ευχαρίστησα έναν προς έναν τους συνεργάτες αυτής της εκπομπής και αυτό είναι κάτι που νιώθω ότι χρωστάω, γιατί όπως σας έχω πει πάρα πολλές φορές, τηλεόραση είναι μια ομαδική δουλειά. Και είμαι από τους ανθρώπους που το ξέρουν, γιατί πριν Χριστό κεντρική παρουσιάστρια έχω υπηρετήσει εκπομπές και δουλειές και πιστεύω πολύ στο σύνολο και σε αυτό το αποτέλεσμα. Σας αγαπάμε πολύ. Καλό καλοκαίρι! Μπουγένα!
Εντάξει. Ωραίο το μπουγέλο. Νομίζω γίναμε πάλι 15 χρονών, το διασκεδάσαμε, φάνηκε. Και ξέρεις, αυτά τα παιχνίδια όταν τα παίξεις πρέπει να είσαι αποφασισμένος για όλα. Εμείς βραχήκαμε μέχρι εκεί που δεν φαντάζεσαι. Τι γίνεται με τις κόντρες εκεί με τον κύριο Βερίκιο, κάθε μέρα σας βλέπω. Ποιος τον ξέρεις τώρα, μπαίνει από αυτό. Αλλά να σου πω κάτι, είναι αυτή η σχέση love to hate. Δηλαδή, εκεί που γκρινιάζει και λες δεν μπορώ, δεν τον αντέχω άλλο το Βερίκιο, μετά λες δεν μπορώ χωρίς το Βερίκιο. Ο Δήμος νομίζω πια είναι και λίγο πιο ήρεμος. Φέτος έχει εστιάσει πολύ στα θέματα του κορονοϊού και των εμβολίων. Σε βαθμό που καμιά φορά του λέω και εγώ, ένας λόγος που εμβολιάστηκα ήταν επειδή κουράστηκα να μου τα λες κάθε πρωί. Είχε ακουστεί στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια ότι η Σταματίνα δεν θέλει να αλλάξει ώρα, η Σταματίνα θα φύγει. Δεν ξέρω τι ακούγεται και ποιος κάνει αυτές τις διαρροές και γιατί. Και πολλές φορές πρέπει να σκεφτόμαστε ποιος κάνει αυτές τις διαρροές και τι λόγους και συμφέροντα εξυπηρετεί. Εγώ θα σου πω ότι πέρσι ανανέωσα ένα πολύ ισχυρό συμβόλαιο 2+1. Οπότε πώς θα μπορούσα να φύγω. Διακοπές θα κάνουμε. Εννοείται. Ήδη είμαστε σε mood διακοπών, παιδιά. Από την ώρα που άρχισε το μπουγέλο, ήμασταν σε mood διακοπών. Βάλαμε τα μαγιό μας, βραχήκαμε. Και ήμασταν σε διάθεση διακοπών. Πού θα πάμε, με την οικογένεια? Με την οικογένεια, ναι. Εμείς θα ξεκινήσουμε από την Πάρο που έχουμε το σπίτι μας εκεί, γιατί ο άντρας μου, ο μπαμπάς μας δουλεύει μέχρι τέλη Ιουλίου. Εγώ έχω τη χαρά και την τύχη να μπορώ να φύγω με τα παιδάκια και να ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα έτσι, τις στιγμές χαλάρωσης. Ο Θέμης θα πηγαίνω, έρχεται τα Σαββατοκύριακα σε πρώτη φάση και μετά. Τον Αύγουστο θα κάνουμε και παρέα όλοι μαζί διακοπές. Συναρπαστικό το κλείσιμο της εκπομπής σήμερα με το μπουγέλο. Τι συναρπαστικό, κάθε μέρα έτσι είμαστε. Γελά να είστε. Αλλά δεν τα βγάζουμε, φοβούνται. Αν ήταν Ελένη εδώ, μας θα τα βγάζαμε. Τσαλά, παλιά λέξη, δαγκώνει. Τέλος πάντων. Πώς περάσατε αυτή τη σεζόν? Είχε τα καλά της, είχε τα κακά της, όπως σε όλες τις δουλειές. Ωραία ήταν, αλλά ήταν μια ωραία χρονιά. Του χρόνου συνεχίζουμε κανονικά. Του χρόνου. Θα δούμε, θα δείξει. Είμαστε σε συζητήσεις καλοπροαίρετες. Δεν το λέω κακοπροαίρετα. Και θα δούμε. Είναι κάτι που το αγαπάμε, μας αγαπάνε. Θα δούμε, προχωράμε. Κύριε Παπανότα, ένα πολύ ωραίο κλείσιμο για το Happy Day σήμερα. Πραγματικά επεισοδιακό θα το έλεγα. Είμαι μουσκεμά παντού. Μιλήστε μας για αυτή την σεζόν που πέρασε, που πήγατε και πάρα πολύ καλά. Ήταν πάρα πολύ ωραία, όπως πάντα στο Happy Day. Είμαστε μια δεμένη ομάδα, είναι η καθημερινότητά μας, είμαστε φίλοι όλοι μεταξύ μας, περάσαμε μια χαρά, ευχαριστούμε το κοινό που ήταν εκεί και ελπίζω να είναι εκεί και του χρόνου που συνεχίζουμε όσο έχει. Καλή επιτυχία στην Ελένη, την αγαπώ πάρα πολύ, το ξέρει βέβαια, είμαστε φιλαράκια. Αγάπη μου, όλοι είμαστε φιλαράκια. Τίνα, πώς ήταν αυτή η χρονιά για εσάς το Happy Day? Πραγματικά happy χρονιά, το λέει και ο τίτλος του, δεν υπάρχει, εσύ το ξέρεις το κλίμα καλύτερα από τον καθένα. Ότι είμαστε πραγματικά μια παρέα με τα παιδιά, είμαστε οικογένεια και αυτό βγαίνει και προς τα έξω. Δηλαδή αν το ξεκινήσει από την κεφαλή, από τη Σταματίνα που προσπαθεί να ενώνει τους πάντες, που δεν αφήνει τίποτα να δημιουργείται κανένα πρόβλημα για κανέναν και είναι εκεί για να το λύσει, με τη Μέντη Μπαλιαλέξη που επίσης δρά πυροσβεστικά και εκείνη, με τον Δημήτρη που επέστρεψε σαν να μην πέρασε μια μέρα, με τον Κώστα το Φραγκολιά που είναι εκεί το πειραχτήρι της παρέας. Θέλω να σας πω ότι την τελευταία εκπομπή τη δούλεψε όσο δεν δούλεψε καμία άλλη εκπομπή. Ήτανε, τα είχε προμελετήσει όλα τι θα φτιάξει και πότε θα μπει και τι θα αλλάξει. Και ήταν μια περίεργη χρονιά, Τίνα, και από άποψη αριθμών, δηλαδή από άποψη τηλεθέασης. Νικητές. Στο τέλος της ημέρας, καλός ή κακός, αυτό είναι που μένει για τους ανθρώπους που μας δίνουν τη δουλειά. Είναι κάποιοι αριθμοί, ένα όνομα και δίπλα πέντε αριθμοί, οι οποίοι τέλος πάντων ναι, χαρακτηρίζουν την πορεία μας. Πολλές φορές το ξέρουμε πολύ καλά ότι οι αριθμοί αυτοί μπορεί να είναι και άδικοι για ορισμένες εκπομπές. Ναι. Δεν συνάδουν πάντα όμως, με την ποιότητα μιας εκπομπής. Έτσι. Εσείς είχατε μια πάρα πολύ χρονιά, πάρα πολύ καλή χρονιά από τη τηλεθέαση. Του χρόνου υπάρχει άγχος που μπαίνει στο προσκήνιο και ένας ακόμα παίκτης, η Ελεονόρα Μελέτη, την ίδια ώρα απέναντι σε άλλο κανάλι? Κοίταξε, άγχος υπάρχει κάθε χρονιά, αλλά υπάρχει δημιουργικό άγχος. Κοιτάς ποιον έχεις απέναντί σου και εσύ κάνεις τη δουλειά σου όσο καλύτερα μπορείς. Αυτό που ξέρεις τόσα χρόνια να κάνεις. Φυσικά, καλοδεχούμενος είναι οποιοδήποτε αντίπαλος, οποιοδήποτε ζώνη, γιατί όλο αυτό ο ανταγωνισμός, πέρα από το αρνητικό, την αρνητική χρειά που έχει, μας κάνει και πιο δημιουργικούς. Μας κάνει να γινόμαστε καλύτεροι. Να μην επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας.
Ναι, γιατί θα υπάρχει και ένα πρόγραμμα πλέον, νομίζω, σε όλο το... Καλημέρα, την είναι και από μένα. Σε όλη την εκπομπή, που θα είναι ευθέως ανταγωνιστικό, που την έννοια ότι θα έχει πάνω κάτω την ίδια θεματολογία. Βέβαια. Όλο και θα πέφτει και ακριβώς πάνω. Έτσι. Ναι. Όλο πλέον το... πρόγραμμα που πέφτει ακριβώς πάνω στο Happy Day. Γιατί το Happy Day είχε το καλό και το κακό, και κακό συνήθως, ότι πέφτει σε διάφορες ζώνες. Δηλαδή, ναι, πέφτει στους ενημερωτικούς το πρωί, πέφτει ένα μέρος στην ψυχαγωγία μετά. Πατάει σε πολλά πόδια. Άρα η Ελεονόρα από το ρεπορτάζ θα είναι 8 με 11 το πρωί, όπως είστε και εσείς στο Happy Day. Έτσι φαίνεται με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. 8 παρατέταρτο με 11. Και το λέω με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, γιατί ξέρετε ότι αυτά αλλάζουν από τη μία στιγμή στην άλλη, έτσι. Βέβαια. Για το Happy Day θα είναι τα ίδια δεδομένα. Η ώρα, επειδή ακούγονται διάφορα για πήγαινε, έλα, σούρτα, φέρτα. Δεν ξέρουμε τίποτα, δεν έχουμε ενημερωθεί για τίποτα. Ακούμε και το ρεπορτάζ, ακούμε αυτά που λέγονται. Επίσημα όμως από επίσημα χείλη, εμείς δεν έχουμε καμία ενημέρωση, δεν έχουμε μία επίσημη ενημέρωση ούτε καν για το πότε θα γυρίσουμε. Πρέπει να κρατήσουμε όμως κάτι πολύ σημαντικό. Καλημέρα, Τίνα, και από μένα, η Τζορτζέλα. Καλημέρα, Τζορτζέλα μου. Αυτό που είπε η παρουσιάστριά σας, η Σταματίνα Τσιμψιλή, για το συμβόλαιό της. Το οποίο είναι ένα συγκεκριμένο συμβόλαιο και ξέρουμε πάρα και πολύ ισχυρό, καλά. Ισχυρό, παιδιά, συμβόλαιο. Ισχυρό. Δηλαδή να έχει πάντα ισχυρά συμβόλαια. Πάντα, πάντα και με λεπτομέρεια. Εννοείται, με τέτοιον άντρα να μην έχει και ισχυρό συμβόλαιο. Είναι ο δικηγόρο. Εντάξει, καμιά φορά στο σπίτι του Φούρνερ δεν έχει ψωμί. Α, ναι, καλά, δεν το συζητά αυτό. Ναι, γιατί πάντα σε έχουν λίγο του πεταματού οι δικοί σου. Δεν σου δίνει και τόση σημασία. Τέλο πάντων, όμω η Σταματίνα θα έχει βάλει τον θέμη τη και θα έχει το ισχυρό συμβόλαιο. Λοιπόν, εκτό από αυτό το κομμάτι, εσεί έχετε ένα κοινό 7 χρόνια, το 14, αν θυμάμαι το Μάρτιο που ξεκινήσατε. Το θυμάμαι πολύ καλά με τη Ζήνα Κουτσελίνη που είχαμε κάνει μια κουβέντα τότε. Έχετε 7 χρόνια το τηλεοπτικό κοινό μαζί σας. Είσαστε άχαστοι στα νούμερα. Μου θυμίζει πρωινή μελέτη εκείνη την εποχή. Τα ίδια νούμερα έχετε κάνει. Και φέτος βγήκατε και πρώτοι στο δυναμικό κοινό. Το κοινό σας είναι συγκεκριμένο. Το έχετε χτίσει αυτό. Το έχετε σκεφτεί πώς θα συντηρηθεί με τον ανταγωνισμό απέναντι. Γιατί ο ανταγωνισμός με εσάς είναι πολύ δύσκολο που να μην γίνει το πρόγραμμα ίδιο με εσάς. Κοίταξε, αυτά όλα είναι πράγματα και κουβέντες που γίνονται με όλη την ομάδα και φαντάζομαι ότι στο τέλος θα βρεχηθεί και η χρυσή τομή. Όπως το λες, ξεκινάμε εμείς από μια ομάδα η οποία είναι ομάδα μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Γίνεται δουλειά. Οπότε δεν ξεκινάμε από το μηδέν οτιδήποτε. Μια καινούργια χρονιά πάντα μηδενίζει στο κοντέρ. Κάποιοι ξεκινάνε από το 10, κάποιοι ξεκινάνε από το 0, κάποιοι ξεκινάνε από το 20 και το 30. Και παιδιά, είναι πολύ λογικό, Βρετίνα μου, όταν ένα προϊόν έτσι τόσα χρόνια πηγαίνει τόσο καλά, τρένο, ένα κανάλι να θέλει να βάλει ένα δυνατό ανταγωνιστικό προϊόν στην ίδια ακριβώς ζώνη απέναντι. Καλά, δηλαδή, είναι πολύ λογικό. Και άργησε, θέλω να σου πω. Και άργησε, πιστεύω κι εγώ, γιατί είναι μια κουβέντα έτσι που την κάνουμε πάρα πολλά χρόνια. Θα συνεχίσετε η ίδια ομάδα, γιατί είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι έχουν υπάρξει κάποιες προτάσεις σε κάποια από τα μέλη της ομάδας αυτής. Εμείς θα ξεκινήσουμε η ίδια η ομάδα, παρά τις προτάσεις. Εγώ και ο Δημήτρης έχουμε συμβόλαιο, έτσι κι αλλιώς, και για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Εσύ, Δημήτρης, Σταματίνη, έχετε συμβόλαιο, άρα μάλλον η πρόταση έχουμε μπορεί να αφορά... Τον Κώστα. Κάποιον τον Κώστα. Άλλο. Κώστα, μπορεί, κάποιον άλλο. Κώστα, ο Κωστάκης μας. Γιατί ρε παιδιά, μπορεί να αφορά το Βερίκιο, δηλαδή. Δεν νομίζω ο Βερίκιος θα πάρει σύνταξη από εκεί, από τον Α. Δεν φεύγει. Θα φύγουμε όλοι και ο Βερίκιος είναι αυτός που θα κάνει τι λες, αλλά σου κυβερνήσεις εκεί, αυτός εκεί θα είναι. Και ο πιθανό βλέπω να παίρνουμε εμείς σύνταξη. Λοιπόν, πάμε την Άκη μου αγαπημένο σε μια άλλη εκπομπή που έριξε αυλαία την Παρασκευή. Είναι στο σταθμό σας, είναι στον Α. Μιλάω για το pop-up. Πάμε να δούμε πώς αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές η Λιάνα Παπαγεωργίου και τι είπε φεύγοντας. Θα ευχαριστήσω και εσάς, όπως με τη σειρά και όλους τους άλλους που είναι από πίσω και ξέρουν πολύ καλά πόσο με έχουν στηρίξει και με έχουν αγαπήσει και πραγματικά το είχα πολύ ανάγκη σε μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη, όχι μόνο για μένα, για την ανθρωπότητα, παιδιά, περάσαμε πολύ δύσκολα. Όλοι οι άνθρωποι περνάμε δύσκολα, όλοι οι άνθρωποι κάποιες φορές είμαστε χαρούμενοι, κάποιες φορές κλαίμε, κάποιες φορές ερωτευόμαστε, κάποιες φορές χωρίζουμε, κάποιες φορές χάνουμε ανθρώπους από τη ζωή μας, λόγω των καταστάσεων ή και πολύ πολύ χειρότερων και κακών συνθήκων. Ήταν και αυτή μια χρονιά έτσι για μένα, όπως είναι και για όλο τον κόσμο. Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ τυχερή, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ήσασταν δίπλα μου, που με δεχτήκατε χωρίς καμία εμπειρία. Ήσασταν κάθε μέρα εκεί, ακόμα και όταν δεν ήξερα και ρώταγα 1 εκατομμύριο πράγματα. Όταν με βλέπατε να είμαι χαρούμενη ή στεναχωρημένη, ποτέ δεν με εκθέσατε, ποτέ δεν με στεναχωρήσατε και οφείλω να σας το πω. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά πώς ήταν αυτή η χρονιά, νομίζω έχει αποτυπωθεί και πάνω στο σώμα μου.
Πολλές φορές οι άνθρωποι το περνάμε δύσκολα, σωματοποιούμε καταστάσεις, το παθαίνουμε όλοι, το ζούμε όλοι. Κάποιες φορές παίρνουμε μερικά κιλά και μας λένε ότι είμαστε έγκυες. Άλλες φορές χάνουμε και ίσως να έχουμε ανορεξία. Θα σας πω ότι έλειπα πάρα πολύ χρόνια, γύρισα ένα κορίτσι μόνο του. Η εικόνα που βλέπετε είναι πολύ διαφορετική από την πραγματικότητα. Και όταν βλέπατε έτσι ένα όμορφο Instagram, υπήρχε ένα κορίτσι πίσω με 5 ευρώ στην τσέπη, μισά-μισά με την Έλληνα Χριστοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ισχύει για όσα μου προσφέρατε. Σας ευχαριστώ. Ήρθα πραγματικά πίσω στην πατρίδα μου και διώξατε όλη τη μοναξιά και τη στεναχώρια μου. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου. Τα αφήνω όλα σε εσάς. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είμαι γεμάτη χαρά, γεμάτη αγάπη, γεμάτη ευγνωμοσύνη. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Και εσάς και τον κόσμο που έρχεστε εδώ, τους ανθρώπους που δουλεύουν πίσω από τις κάμερες, τους ανθρώπους που είναι μπροστά, όλους εκείνους που μας βλέπουν και μας δίνουν την ευκαιρία να μας βλέπουν. Πραγματικά είμαι τόσο χαρούμενη. Σας ευχαριστώ για όλα. Θα σε δούμε κάπου του χρόνου. Θα με δείτε του χρόνου. Θα με δείτε το Σεπτέμβρη. Εδώ στο ίδιο κανάλι. Εννοείται στο ίδιο κανάλι. Τα υπόλοιπα θα τα πει ο ίδιος ο σταθμός. Όπως ήτιστε και πρέπει να συμβαίνει. Σε άλλη εκπομπή, φαντάζομαι δεν θα συνεχιστεί η ίδια. Καλά, θα στα πει ο σταθμός σου, λέω, μην είσαι περίεργη. Το καλοκαίρι τι θα κάνεις? Το καλοκαίρι θα ηρεμήσω, θα ξεκουραστώ, θα φάω. Και όλα θα πάνε καλά. Σε βρει το καλοκαίρι με ένα νέο έρωτα? Κάτσε καλέ, μην βιάζεσαι. Θα με βρει το καλοκαίρι μια χαρά. Αγάπη έχω, δεν μου χρειάζεται άλλη. Είμαι μια χαρά. Σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Πολύ ανθρώπινη, πολύ γλυκιά. Πολύ. Η αίσθηση που εγώ αποκόμισα από τον αποχαιρετισμό της Ηλιάνας είναι ότι πέρασε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Όχι τόσο επαγγελματικά, γιατί ήταν ένα νέο στοίχημα και στα νέα στοιχήματα η δυσκολία είναι υπαρκτή. Γενικά αισθάνθηκα ότι λίγο ήταν δύσκολη χρονιά για εκείνη. Είπε, όσο δεν είχε πει όλο αυτό το διάστημα και όσα παίρνεγε, τα είπε μέσα σε 2-3 λεπτά. Αποτύπωσε την εμπειρία της μιας ολόκληρης χρονιάς. Η Ηλιάνα νομίζω ότι είναι ένα πολύ ταλαντούχο πλάσμα και δεν το λέω επειδή είναι στον Α. Έχει πολλές δυνατότητες. Γίνανε αρκετά λάθη, θεωρώ. Αλλά πάντα ήταν λάθος. Έγιναν λάθη τα οποία πολλές φορές δεν έφταιγε η ίδια. Η ίδια είναι ένα κορίτσι το οποίο τώρα ξεκινούσε τα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση. Αλλά και πάλι ήταν εκεί για να μάθει. Και το απέδειξε πάρα πολλές φορές. Ήθελε να ανέβει στο κοντρόλ, σε εκπομπές, να δει πώς είναι, να έχει και μια άλλη άποψη πέρα από τη δική της στην εκπομπή. Πώς λειτουργούν τα πράγματα στην τηλεόραση. Δεν άφησε τίποτα. Το σημαντικό είναι ότι της δόθηκε και ο χρόνος να προσπαθήσει να αλλάξει και στους συνεργάτες της. Είναι πολύ σημαντικό γιατί όσοι κάνουν. Βέβαια, γιατί βλέπουμε άλλες εκπομπές να κόβονται μέσα και τα κανάλια, ναι, και τα κανάλια αυτό πια όμως θα πρέπει να ξέρουν και το ξέρουν βέβαια, δεν περιμένουμε εμάς να τους το πούμε. Ειδικά όταν εμπιστεύονται και καλά κάνουν ανθρώπους που δεν είναι παρουσιαστές και χρόνο να τους δίνουν όπως έκαναν με την Ηλιάνα που νομίζω βελτιώθηκε πάρα πολύ. Εγώ δεν πίστευα στην αρχή. Αυτό νομίζω ότι ήταν και λίγο θέμα της ίδιας της Ηλιάνας. Θέλω να πω. Ναι, δούλεψε ότι πολύ. Όταν φροντίζεις, όχι μόνο αυτό, όταν φροντίζεις και έχεις ένα συμβόλαιο που περιλαμβάνει μέσα και κάτι ανάλογο, ότι ξέρετε, οποιαδήποτε στιγμή, αν τα νούμερα δεν είναι καλά, δεν θα με κόψετε στον αέρα. Είναι αυτό ισχύει. Αυτό είναι λίγο και προς νέους παρουσιαστές. Αυτό ισχύει. Νομίζω ότι ισχύει. Νομίζω τώρα το ισχύει. Κανάλι, άμα θέλει, θα βρει έναν τρόπο. Αλλά δηλαδή είναι ισχυρό το συμβόλαιο, δεν μπορεί να βρει παιδιά. Αν είναι ισχυρό, παιδιά, το συμβόλαιο ενός παρουσιαστή, αυτό πρέπει να το προσέχουν και τα νέα παιδιά. Δεν μπορεί κάποιος να το απαιτήσει. Αλλά κανείς. Είναι καλό πολλές φορές να δίνεται χρόνος. Είναι στη διάθεση. Είναι καλό να δίνεται χρόνος. Είναι στη διάθεση της διοίκησης. Ναι, αλλά για να διεκδικήσεις ένα ισχυρό συμβόλαιο πρέπει να έχει και ένα ισχυρό έρισμα, παιδιά. Ισχυρό δεν μπορεί κάποιος πρωτοεμφανιζόμενος να πατήσει πάνω σε ισχυρό συμβόλαιο. Αν έχει την Έλληνα Χριστοπούλου όμως που ξέρει να τα διαχειρίζεται αυτά. Αν κάνει 2% εκπομπή, δεν είναι. Είναι όλη η πορεία δημιουργεί την ασφάλεια, δηλαδή ήρθε από το GNTM. Και είναι ένα πρόσωπο που το έκτισαν. Βέβαια. Έτσι, ήταν ένα πρόσωπο που χτίστηκε και δεν ήθελαν να φύγει αυτό το πρόσωπο. Πες μας, Τίνα μου, τι ξέρουμε. Σε άλλα, γιατί είχε προτάσεις. Σε άλλο ρόλο όμως, ναι. Τι θα κάνει του χρόνου, Ηλιάνα, ισχύει αυτό για μια εκπομπή μόδας? Μόδας. Ναι. Νομίζω ότι θα, ναι, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, γιατί και εγώ δεν είμαι σε θέση, γίνονται διάφορα.
Ακούγεται για μια εκπομπή μόδας. Αυτό είναι, Τίνα. Αυτό θα κάνει, το οποίο της ταιριάζει και απόλυτα, δηλαδή είναι κουστούμι επάνω της. Όχι ότι φέτος ένα πρωτοεμφανιζόμενο άτομο, και ενώ πρωτοεμφανιζόμενο σε εκπομπή, στο ρόλο παρουσιάστρης, όχι στο ρόλο κριτή, τα πήγε άσχημα. Ήταν για μένα αξιοπρεπέστατη, γιατί σκεφτείτε όλοι τους παρουσιάστες. Και έχει να δώσει κι άλλα. Έτσι. Αυτό. Και αυτό που είπε, ήταν όλο ψυχοσωματικά που είπε, παιδιά. Ότι αυτή η χρονιά. Τη έβγαλε όλα τα ψυχοσωματικά. Δηλαδή το άγχος, η κριτική που δεχόταν. Που εντάξει, όπως και να το κάνουμε όταν. Και απασχόλησε πάρα πολύ, Λιάννα. Δεν είναι. Και η μεταγραφή τη και η προσωπική τη. Αυτή η δουλειά όμως έχει τέτοια χτυπήματα. Εντάξει, αλλά για έναν άνθρωπο. Βγάζεσαι όλα μέσα σε μία χρονιά, η Λιάννα. Δεν έχουμε όλοι τα ίδια στοιχεία. Άλλο αντέχει πιο πολύ, άλλο δεν αντέχει καθόλου. Άλλο αντέχει μέτρια. Άλλο κλαίει κάθε βράδυ μόνο του και το πρωί πιέζεται και είναι καλά. Τίνα μου, θα βάλουμε άνω τελεία γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε. Μη μου φύγει να πας να πάρεις τη φίλη σου από το λιμάνι. Άφηνε εκεί να περιμένει. Το λιωτήρι. Γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Πριν πάμε σε διαφημίσεις όμως, δεν ξεχνάτε ότι το Ford Puma, η έκδοση ST-Line σε λευκό χρώμα, είναι υβριδικό, είναι πανέμορφο, είναι 1000 κυβικά, περιμένει να γίνει δικό σας. Είναι αυτό το καταπληκτικό αυτοκίνητο που βλέπετε. Και παράλληλα, τώρα τι γίνεται, αυτό εδώ το συγκλονιστικό MacBook Apple Air είναι αυτό εδώ που κρατάω στα χέρια μου. Με το ίδιο μήνυμα και το ίδιο τηλέφωνο μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε και αυτό, μια προσφορά από την αγαπημένη εταιρεία χαλιών Βιοκαρπέτ. Η Βιοκαρπέτ έχει και πάρα πολλές προσφορές, άρα λοιπόν μπορείτε να επωφεληθείτε από αυτές τις προσφορές και με την αγορά ενός χαλιού να πάρετε ακόμα ένα εντελώς δωρεάν. 14999, τηλεφωνήστε όσες περισσότερες φορές μπορείτε ή στείλτε πολλά μηνύματα, γράφετε open, αφήνετε ένα κενό, βάζετε το ονοματεπώνυμό σας και κάνετε μια αποστολή στον ίδιο αριθμό. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με καυτό ρεπορτάζ στη συνέχεια του τηλεοπτικού μας ρεπορτάζ, αλλά και πολύ παρασκήνιο. Μην πάτε. Τώρα θέλεις να είμαι μαζί σου και πεθαίνω για το φιλί σου. Δεν με θέλουνε οι δικοί σου. Θυμήσου, θυμήσου. Τώρα θέλεις να είμαι μαζί σου και πεθαίνω για το φιλί σου. Δεν με θέλουνε οι δικοί σου. Θυμήσου. Θυμήσου και θυμάμαι να είστε συντονισμένοι εδώ καθημερινά στο Open. Γιατί το καλοκαίρι ενώ θα σας κρατήσει παρέα για όλο το καυτό αυτό φετινό καλοκαίρι. Έχουμε ανοίξει τον ασκό του αιώλου για το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Στην παρέα μας είναι η Τίνα Μεσαροπούλου από την όμορφη Πάρο, όπου έχει ξεκινήσει τις διακοπές της. Και συνεχίζουμε, την Άκη μου, έχεις κέφι? Βέβαια, πάντα. Μαζί σας ειδικά πάντα κέφι. Αγάπη μου, όμορφη. Ανοίξαμε, γιατί το εμπνέεται αυτό. Ανοίξαμε και άλλα θέματα τώρα. Δεν με θέλουν οι δικοί σου και τα λοιπά. Θα συζητήσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή, σε κάποια άλλη ενότητα. Δεν ξέρω. Αυτά στο σάκι, παιδιά, το Survivor. Εγώ δεν ξέρω τι. Δεν γνωρίζω. Μα τα λύσανε κι αυτοί, νομίζω, το θέμα. Δεν υπάρχει. Αν αταλλάξει τότε το τραγούδι η Ζωζεφίν. Η Ζωζεφίν. Η Ζωζεφίν τώρα μα τα χάρη. Μα τα χάρη. Καινούργια πράγματα. Λοιπόν, έγινε ένα αποχωρισμό που νομίζω ότι όμοιό του είχαμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια. Αναφέρομαι στην Κατερίνα Καραβάτου, η οποία μέσα σε περίπου 4-5-6 λεπτά προσπάθησε να βγάλει ένα μείγμα συναισθημάτων, τα οποία φάνηκε από τη γλώσσα του σώματος, από τα μάτια της, από τον τόνο της και μετά από τα λόγια της, ότι ήθελε να περάσει μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις. Μάθαμε τον τελικό αποδέκτη, τουλάχιστον δεν κατονόμασε τον τελικό αποδέκτη. Είπε αρκετά ρητά. Μίλησε για φοβερό θυμό. Μίλησε για την υπερηφάνεια της. Μίλησε για την κρυπτικότητά της και την αξιοπρέπειά της. Είπε πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω πρέπει να το δούμε και από εκεί και πέρα να δούμε τι συμπεράσματα βγαίνουν και προς πού πηγαίνουν αυτά τα ξεκάθαρα και αιχμηρότατα και καλοακονισμένα βέλη. Εγώ ανέκαθεν έχω υπάρξει ένας πάρα πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος, ο οποίος τιμά τη δουλειά του, τιμά τους εργοδότες του, τιμά τους συνεργάτες του και πορεύεται με αγάπη ακόμα και όταν δεν την εκλαμβάνει. Ξέρω να αντιμετωπίζω και τις δυσκολίες και τις δικές μου και των άλλων. Επίσης,
Ξέρω να σηκώνομαι όταν πέφτω. Και αυτό γιατί πρώτον η χρονιά που πέρασε ήταν αρκούντος σκληρή και διδακτική, με λάθη από όλους μας, με γενναίες συγγνώμες και απολογίες, τουλάχιστον από μένα και τον κρατερό Κατσούλη. Το δεύτερο είναι γιατί εγώ πιστεύω ότι κάθε αποχαιρετισμός είναι ένας μικρός θάνατος. Και εγώ βίωσα αυτή την κατάσταση έτσι ακριβώς όπως σας το λέω. Στην αρχή δεν το πίστεψα. Έκανα ότι δεν καταλαβαίνω. Προσπάθησα να με πείσω ότι είναι ψέματα. Έκλαψα. Πέρασα πάρα πολύ άσχημα, τόσο άσχημα που δεν μπορώ καν να σας πω ότι ίσως κάποια στιγμή μιλήσω γι' αυτό, αλλά όχι τώρα, πένθησα, υπήρξα απαρηγόρητη, μετά υπήρξα δυνατή και μετά κατάλαβα τι ήμουν. Ήμουν πάρα πολύ θυμωμένη. Έρχομαι σήμερα λοιπόν εδώ, με ψηλά το κεφάλι, για να αποχαιρετήσω την Κατερίνα Καραβάτου της Φωλιάς των Κούκου. Και ήρθα εδώ για να μοιραστώ μαζί σας τα πλεονεκτήματα του να μη θυμώνουμε. Θέλω να σας πω ότι θέλω να ζητήσω συγγνώμη από μένα, που δεν με υπερασπίστηκα όπως θα έπρεπε. Πόση ώρα έχω στη διάθεσή μου, παρακαλώ, πείτε μου. 6. Που είναι και 42, καλέ. 10 έχω. Δεν γίνεται. Ξέρετε, γιατί δεν γίνεται, θα μου κάνετε τη χάρη, φεύγω. Πρέπει να τιμήσω τους ανθρώπους σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι σημαντικό για μένα. Ήδη είχα γράψει πάρα πολλά για όλους αυτούς. Να τους θυμίσω και δεν προλαβαίνω να το πω. Κάντε μου τη χάρη. Αλήθεια. Σας ευχαριστώ. Να λήξουμε τι, την εκπομπή. Δηλαδή, να μην μιλήσω για τα παιδιά. Δεν καταλαβαίνω τώρα τι γίνεται. Αλήθεια, με συγχωρείτε. Okay. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εμείς. Τίνα, αισθάνθηκα το θυμό της, τον ένιωσα μαζί της από τον τρόπο που μιλούσε, ναι. Αλλά δεν μπόρεσα να καταλάβω τι τον προκάλεσε. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που δεν κλαίει η Κατερίνα Καραβάτου. Για τη γλώσσα του σώματος και για την Κατερίνα που ξέρουμε, που τα συναισθήματά της τα βγάζει πηγαία και συγκινείται με το παραμικρό, η πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα που τηλεοπτικά δεν δακρύζει και δεν κλαίει. Δεν την είδα συγκινημένη, την είδα θυμωμένη. Μπράβο, ήταν πάρα πολύ θυμωμένη. Έχει απόλυτο δίκιο. Έγινε και ένας διαπληκτισμός στο τέλος, αυτό που είδατε με το χρόνο, ότι πόσο χρόνο έχει. Είχε πάρει 10 λεπτά παραπάνω, μπορεί να ήταν και 15 από την εκπομπή, για να βγάλει αυτόν τον θυμό που είχε, που εγώ διαφωνώ με αυτό. Διότι λίγοι κατάλαβαν στην πραγματικότητα, οι τηλεθεατές δεν καταλάβαιναν τι σημαίνει. Εγώ δεν κατάλαβα. Παιδιά, πώς γίνεται να μην καταλάβετε. Συγγνώμη, δεν ήταν σαφές. Ενώ ήταν πολύ ωραία διατυπωμένο και έβγαλε. Η Κατερίνα ξέρει να εκφράζεται πάρα πολύ καλά. Πια τόσα χρόνια της έχουν συμβεί πολλά δεινά στην τηλεόραση, έχουν διακοπεί συνεργασίες. Εγώ θυμάμαι εκεί στον Α, ήμουνα τότε το 11 ή το 12. Με την κοιλιά στο στόμα τον Αύγουστο έμαθε ότι δεν θα συνεχιστεί το. Το κουσκούς ακριβώς. Για την Ελένη Μενεγάκη. Εντάξει. Για το Σαββατοκύριακο. Για διάφορους λόγους. Για το ίδιο έκανε. Στο Έψιλον. Ναι. Και με την Κωνσταντίνα Σπυρόπουλου πέρασε. Τι προκάλεσε το. Δεν είναι χθεσινή. Τι έχει γίνει. Δεν είναι χθεσινή και είναι πολύ έμπειρη. Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος η Κατερίνα. Της αξίζουν μόνο χαρές και να βρει το λιμάνι της να αλλάξει και τηλεοπτικά να κάνει αυτά που μπορεί να κάνει. Αλλά τι είναι. Τώρα αυτό? Να βρει το λιμάνι της να αλλάξει, Ελένη, νομίζω ότι στην τηλεόραση δεν ισχύει αυτό. Υπάρχει κάποια παρουσιάστρια ή παρουσιαστής που μπορεί να βρει το λιμάνι του να αλλάξει. Ξέρεις κάτι. Αν το πιστέψει αυτό το πράγμα, είναι λάθος. Όχι, έχουμε δει και εκπομπές. Δεν είναι η παρουσιάστρια. Θα σου πω τι εννοώ. Έχουμε δει εκπομπές και το Η Κούκου ήταν μια εκπομπή που για 4 χρόνια πήγανε πάρα πολύ καλά. Σημείωσαν πολύ μεγάλη επιτυχία, η παρέα τους έδεσε, οπότε εύλογα κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι αυτή η εκπομπή θα μπορούσε να συνεχιστεί και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Κάτι, αυτό που βγαίνει τη φετινή σεζόν και πρέπει όλοι οι παρουσιαστές και όλοι οι άνθρωποι της τηλεόρασης να το βάλουμε καλά μέσα στο κεφάλι μας. Είναι ότι όλοι είμαστε αναλώσιμοι. Είμαστε, αλλά εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα τον λόγο. Γιατί ένα κανάλι μπορεί να αποφασίσει μια εκπομπή που είναι πετυχημένη να σταματήσει. Ναι. Και μάλιστα, συγγνώμη, να πω και αυτό. Ότι 1,5 μήνα πριν τελειώσει, να βγαίνουν δημόσια ονόματα
και αντικαταστάτες. Φώτισε Σεργουλόπουλος, ακουγότανε. Αλλά αυτό ακουγότανε και από μέσα, παιδιά. Και ακόμα και αντικαταστάτες αλλά... ραδιοφωνική παραγωγή από τη Χαλκίδα. Παιδιά, να πω λίγο κάτι εγώ που την το κατάλαβα. Το πρόβλημα νομίζω είναι... Ναι. Για... Α, σε διέκοψα, Τίνα, συγγνώμη, είσαι φιλοξενή. Δεν πειράζει, όχι, δεν πειράζει. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι αυτή, αυτό το θέμα. Ότι ενδεχομένως να μην είχε ενημερωθεί η ίδια να πίστευε ότι η εκπομπή συνεχίζεται, ενώ είχαν ήδη πάρθει κάποιες αποφάσεις για το μέλλον αυτής της εκπομπής. Άρα λοιπόν αισθάνθηκε η Κατερίνα την κοροϊδία και προέκυψε ο θυμός της και εκδηλώθηκε. Εγώ δεν θα βάζω κοροϊδία. Προδομένη. Προδομένη, μπράβο. Όλη τη χρονιά, παιδιά, να πούμε λίγο τα πράγματα. Εγώ γιατί ήμουν 14 χρόνια στο Σταρ και θέλω να τα πω τώρα, την καταλάβαινα απόλυτα αυτά που έλεγε η Κατερίνα στον τηλεοπτικό αέρα. Το θέμα είναι ότι είχε αρκετά προβλήματα αυτή τη χρονιά, δεν θα πούμε τις τρεις προηγούμενες χρονιές, με την διοίκηση, με στελέχη συγκεκριμένα της ψυχαγωγίας του Star Channel. Τα οποία δεν υπήρχαν τα προηγούμενα τρία χρόνια τα στελέχη αυτά. Εγώ μιλάω για αυτή τη χρονιά. Τα προηγούμενα τρία τι γινόταν δεν μας αφορά. Αυτή η χρονιά ήρθε το μπαμ. Όχι αγάπη μου, λέω τα στελέχη αυτά ήρθαν υπήρχαν αυτή τη χρονιά. Υπήρχαν τα ίδια. Υπήρχαν και θα πάρουν σύνταξη από το Star Channel για μένα δυστυχώς. Υπάρχουν όμως άλλα δεδομένα πια. Να γιατί... πω λίγο το δικό μου ρεπορτάζ. Ναι, ναι, απλά λέω ότι πια είναι νέο δεδομένο το ότι το Star και ο Α είναι πια υπό μία ας πούμε ομπρέλα. Άλλο όμως είναι στο Star. Ναι, αλλά διαχειρίζονται κάποια πράγματα συλλογικά. Η διοίκηση του Star είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια όσον αφορά την ψυχαγωγία. Εγώ θα μιλήσω γιατί εκεί ήμουνα. Παρόλο που ήταν ο Μαλέλης, ήμουν στην ενημέρωση και ξεκίνησα από την ψυχαγωγία που είχα πάρει και την εκπομπή μαγειρικής. Λοιπόν, αυτή η διοίκηση υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει για μένα δυστυχώς όσον αφορά την ψυχαγωγία. Τα θέματα που είχε η κυρία Καραβάτου αυτή τη χρονιά, παρόλο που και τα προηγούμενα χρόνια είχε την ίδια διοίκηση, ήταν πάρα πολλά, δεν τη στηρίξανε, είχε εσωτερικό πόλεμο, λέει το δικό μου ρεπορτάζ, και τους τελευταίους τρεις μήνες από το Πάσχα άλλα τις λέγανε και άλλα γίνονταν. Σύν ότι υπήρξαν πολλές διαρροές μέσα από το κανάλι, προς site και σε άλλα μέσα. Αυτή είναι η αλήθεια, εγώ τη λέω, αυτό είναι το δικό μου ρεπορτάζ. Κοίταξε, και το υπογράφω. Αυτό είναι το δικό σου ρεπορτάζ. Εγώ θα σου πω και κάτι άλλο. Διαρροές υπάρχουν και μέσα από εκπομπές. Διαρροές υπάρχουν και μέσα από πρόσωπα. Διαρροές θα υπάρχουν πάντα. Επίσης, η ίδια διοίκηση, όπως λες, ήταν η διοίκηση που τα τρία προηγούμενα χρόνια τη στήριξε την Κατερίνα Καραβάτου. Μία εκπομπή η οποία κατάφερε και ανέστησε μία ολόκληρη ζώνη στο Σταρ. Σωστά. Πολύ σωστά. Έτσι, δηλαδή δεν ήταν μια διαφορετική ζώνη που πονούσε διοίκηση πάντα στο Σταρ. Μπράβο. Λοιπόν, και κατάφερε αυτό που δεν είχαν καταφέρει άλλοι άνθρωποι. Άρα λοιπόν η ίδια διοίκηση ήταν. Τώρα, σίγουρα υπήρχαν προβλήματα και υπήρχαν και με την ίδια την Κατερίνα και η ίδια η Κατερίνα δεν ήταν πάρα πολύ καλά ψυχολογικά. Γενικότερα υπήρχε μια προβληματική κατάσταση που αυτό βγήκε και προς τα έξω. Έγιναν και λάθη όπως και η ίδια παραδέχτηκε. Είδαμε πολλές φορές τον αέρα. Επίσης όμως το κανάλι. Επίσης όμως το κανάλι. Εγώ την Κατερίνα την υπεραγαπώ και τη συμπαθώ. Είναι από τις αγαπημένες. Το κανάλι. Ό,τι μεγάλο όπλο είχε, που είχε αυτές τις σεζόν, τα GNTM, τα Masterchef, ό,τι όπλο είχε, του τα δώσε απλόχερα. Και νομίζω... Μα δεν είχε και άλλη εκπομπή, Βρελάμπρο, μου πήρε το δώσει, άμα δεν θα πάρει. Εννοώ όμως ότι το κανάλι αυτά που είχε, την έσπρωξε την εκπομπή. Τα καλύτερα προγράμματα είχε. Παιδιά, ναι. Τι λέτε τώρα, σε μία... Ένα σταθμό έχει ένα βαρύ πυροβολικό που μπορεί να είναι το GMTN, πώς το λένε, το Master Survivor, το Masterchef. Ναι. Και έχει μια πρωινή ζώνη, μια ζωντανή εκπομπή. Σαφώς και θα στηρίξει την καθημερινή. Ωραία. Άρα δεν υπάρχει και ένα πρόβλημα στην εκπομπή, Ελένη μου. Και θα σου πω κάτι. Όταν μια εκπομπή είναι επί 4 χρόνια στον αέρα και δεν έχει καταφέρει να χτίσει κοινό αυτά τα 4 χρόνια, ένα σταθερό ραντεβού με τους τηλεθεατές και έχει στη διάθεσή του ό,τι πιο δυνατό υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση, όχι στο κανάλι. Ναι. Πρόσεξε. Μιλάμε για προγράμματα τα οποία χρειάζονταν. Είχαν αποκλειστικά όλα τα θέματα. Δεν μπορούσε κανείς να πάρει τίποτα άλλο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, αυτό λέω, και παρόλα αυτά, βλέπεις ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Παιδιά... Άρα, πού φύλεγε το πρόβλημα? Δεν θα την πληρώσει ο παρουσιαστής, δεν θα την πληρώσει η εκπομπή. Έχετε να βάλω ένα μικρό αστερίσκο. Συγγνώμη. Επειδή υπάρχουν και άλλα κανάλια με δυνατά προγράμματα, για παράδειγμα, να πω τώρα τυχαία, σκέφτομαι τον Αντένα. Ναι. Ο Αντένα ή άλλα κανάλια μπορεί να δίνανε πρόσβαση, ναι, πρώτα στο πρωινό, αλλά και γενικά παντού να μιλούν οι πρωταγωνιστές των άλλων προγραμμάτων. Αυτό που είπε η Τίνα έχει δίκιο. Το Star θωράκισε τόσο πολύ, δηλαδή το GNTM και το Masterchef, να μην έχει κανείς πρόσβαση. Ό,τι θέλαμε να δούμε. Δεν μπορούσαμε ούτε εμείς να έχουμε μόνο πρόσβαση. Κούκου, ακριβώς. Θέλετε να σας πω. Και μπράβο τους κιόλας. Και μπράβο που το κάνανε, δηλαδή και μαγιά. Δεν είναι μόνο αυτή η στήριξη που μπορεί να παρέχει ένα κανάλι. Δηλαδή, αν μπορεί να σου δίνει παίχτες από τέτοια δυνατά shows αποκλειστικά, αλλά αν
όπως καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχει συνεννόηση παρουσιαστική καναλιού. Και ποια στήριξη. Και παιδιά, μιλάμε. Είναι και το ψυχολογικό κομμάτι. Η δουλειά αυτή έχει 50% την ψυχολογία, 50% το ταλέντο. Και μέσα στο ταλέντο, εγώ θα εμπεριλάβω και την εξέλιξη του κάθε παρουσιαστή και την προσπάθεια που κάνει και την εμπειρία που έχει και όλα. Αλλά το άλλο 50 είναι η ψυχολογία. Με το α και το μ. Όταν λοιπόν είσαι σε μια οικογένεια και δεν έχεις την ψυχολογική στήριξη να αισθανθείς ότι είναι ασφαλής. Δίπλα σου, ότι είναι στο πλευρό. Για δεν είναι μόνο το περιβάλλον το επαγγελματικό. Είναι μια συνθήκη πολλών πραγμάτων ταυτόχρονα. Θα είχε που συντελούν στην επιτυχία μιας εκπομπής. Έτσι ακριβώς. Αλλά θέλω να πω κάτι. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιη με πράγματα που συμβαίνουν. Εγώ συμφωνώ ότι μπορεί μια κατάσταση και ένα μεγάλο ποσοστό να οφείλεται και εκεί. Αλλά πρέπει να δούμε και εμείς τι κάνουμε για όλο αυτό. Ποιες συνθήκες επικρατούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Και πρέπει να βάλουμε στο κεφάλι μας ένα πράγμα. Καλός ή κακός. Είναι μία δουλειά. Οι παρουσιαστές, οι δημοσιογράφοι, είμαστε όλοι αναλώσιμοι. Δεν υπάρχει. Πρέπει να το καταλάβουμε. Θέλει γερό στομάχι αυτή η δουλειά. Αυτό είναι μια μεγάλη. Είναι σκληρό πολύ. Δεν μπορούμε όμως να είμαστε ρεπτυλιά και στιμένες λεμονόκουπες, δηλαδή σε στραγγίζουν και σε πετάνε. Εντάξει, δεν είναι. Τέσσερα χρόνια είναι εργασία, δεν είναι ότι σε στράγγιξε κάποιος και σε πέταξε. Παιδιά, έτσι. Να σας πω κάτι. Στέλιο Κοσομένα του καναλιού του Σταρ μου είχε πει: εμείς πρωινάδικο έχουμε κάνει τους Κούκου μόνο για ένα λόγο. Για να παίζουμε και να διαφημίζουμε τα μεγάλα μας project. Τι σχέση έχει αυτό. Ενώ έχει μεγάλο λόγο. Γι' αυτό έχουν το πρωινό. Γι' αυτό το είχαν το πρωινό. Μα κάθε σταθμό έχει. Μα όλα κάθε σταθμό για ένα λόγο τώρα το πρωινό. Γιατί τα υπόλοιπα. Το πρωινό του Αντένα έχουν μεγάλα project. Σκάι γι' αυτό το λόγο έκανε εκπομπέ. Βρε Τζορτζέλα, μου είσαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, τι έχουν για να σε κάνουν, για να σε κάνουν εικόνισμα και να σε προσκυνάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όχι, για κάποιο λόγο έχουν αυτή. Διαφωνώ κι εγώ μαζί σου. Λοιπόν, ας αφήσουμε την Κατερίνα. Κάθε τέλος είναι μια καινούργια αρχή. Καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνει από εδώ και πέρα. Και είναι μια έμπειρη παρουσιάστρια που δεν νομίζω, παιδιά, θα τη βρει την άκρη. Η Κατερίνα είναι χρόνια σε αυτή τη δουλειά, αγαπητή από τον κόσμο. Θα συνέλθει και πάρα πολύ καλύτερα. Πιστεύω θα διαλέξει το καλύτερο. Πάμε σε ένα άλλο κορίτσι που έκανε την είσοδό του στους τηλεοπτικούς μας δέκτες φέτος και κέρδισε τα εύσημα και πολύ καλές κριτικές. Μιλάω για τη Δανάη Μπάρκα. Mm. Πάμε να δούμε πώς αποχαιρέτησε η Δανάη, ποια ήταν τα τελευταία της λόγια. Και μετά θέλω και εκεί το σχολείο σου και να μας πεις και το ρεπορτάζ τι γίνεται τώρα με τον ερχομό της Ελένης Μενεγάκη στο Ωμέγα. Ευχαριστώ εσάς πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν. Ευχαριστώ το κανάλι. Γιατί στην αρχή μπορεί να ακούσει και τρέλα να δώσουν το τιμόνι σε μια εκπομπή σε ένα κορίτσι που δεν είχε ξανακοιτάξει κάμερα στη ζωή του και να μιλήσει. Πόσο μάλλον ένα κορίτσι πολύ ονειροπόλικο που θέλει να σκορπάει αγάπη, φως και χαρές. Και δυστυχώς δεν είναι όλα τόσο εύκολα. Αλλά ένα κανάλι είναι από πίσω μου και από δίπλα μου και κάτω μου και μπροστά μου και με στηρίζει για να προσπαθήσω να κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα. Είσαι ένα υπέροχο πλάσμα και για μένα η πιο αληθινή μου σεζόν στην ελληνική τηλεόραση. Μπράβο, μπράβο, Άρη. Η πιο αληθινή. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, μαμά. Βίκη, σε ευχαριστούμε. Βίκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Και να κλείσουμε, να μην ξεχνάμε όλο το καλοκαίρι. Θα τα πούμε βέβαια το Σεπτέμβριο. Όλοι εδώ. Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας. Μόνο κάποιες στιγμές χωρισμού. Η αγάπη ενώνει τον πόνο μας. Όταν είσαι και είμαι αλλού. Η Δανάη συνεχίζει λοιπόν του χρόνου και αν είσαι ποια ζώνη. Η Δανάη συνεχίζει, δεν συνεχίζει στο Σαββατοκύριακο όπως αρχικά είχαν προγραμματίσει. Υπήρξε εδώ μια καραμπόλα, τελικά θα είναι τις καθημερινές. Θα είναι μετά την Ελεονόρα Μελέτη. 11 δηλαδή. Και 11-1. Και μετά θα είναι η Ελένη Μενεγάκη. Θα είναι το Δελτία και μετά η Ελένη Μενεγάκη 2 παρατέταρτο. Α, back to back πολλές εκπομπές και στο Μέγκα. Πάρα πολύ. Η Ελεονόρα, να η Ελένη. Και με ίδιες θεματολογίες, δηλαδή θα μαλλιοτραβηχτούν. Ποια θα έχει τα αποκλειστικά. Γιατί είναι όλες οι ίδιες η θεματολογία, ρετίνα, δεν είναι ίδιες. Εκτός από την Ελένη που θα έχει περισσότερα γυναικεία θέματα, από ό,τι ξέρετε. Ναι, που δεν ασχολείται με αυτό. Θέλει να είναι λίγο διαφορετική στο. Ναι, να είναι πιο καλτ. Νομίζω ότι αυτό έχει πια σε όλα τα κανάλια. Εντάξει, το μόνο πρόβλημα δηλαδή, σε εισαγωγικά είναι ποιος θα έχει τους δυνατούς καλεσμένους του Μέγκα. Δηλαδή θα πάνε στην Ελένη. Ποιον θα στηρίξει το κανάλι. Καλά. Αυτό ήταν λίγο πολύ σε όλα τα κανάλια. Υπάρχει απορία σε αυτό.
Όχι, δεν υπάρχει. Προφανώς η Ελένη Ανεγάκη έχει την πρωτοκαθεδρία. Γιατί νόμιζα ότι έχετε μία απορία τώρα σε αυτό το πράγμα. Καμία. Καμία όμω. Δεν συγχύζομαι. Είμαι πιο ήρεμη από ποτέ σήμερα. Έχω πιει τα χαμομήλια μου, είμαι πιο ήρεμη. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Με λένε Μενεγάκη είναι η στάρ του Μέγκα πλέον. Δεν υπάρχει άλλη. Και νομίζω ότι κεντρικό καλό. Καλά, δεν του θέλει και όλου η Ελένη. Καλά, ναι. Ό,τι δηλαδή, μείνει, έχει επιλογέ που κάνει, ξέρει. Ό,τι μείνει στόκ θα το πάρουν οι άλλε κυρίε. Έτσι πάει. Η Ελεονόρα μπορεί να μην έχει καλεσμένου. Κάποιον καλεσμένο τη προκοπή. Αν η εκπομπή είναι αμυγό ψυχαγωγική. Ναι. Θα δούμε και πώ θα είναι. Γιατί μάλλον. Μαθαίνουμε ότι πηγαίνει στο αμυγό ψυχαγωγική, να μην έχει το info μέσα. Θα έχει. Να είναι δηλαδή μια πρωινή μελέτη. Καλή και ωραία. Παιδιά, δεν μπορώ να την ακούω την πρωινή μελέτη, γιατί ήμουν εκεί. Και μου το λένε και με ρωτάνε. Πρωινή μελέτη ήταν μία και μοναδική. Αλλά λέμε σε θεματολογία. Όχι, την επιτυχία της, τα νούμερα τα έκανε το Happy Day μέχρι εκεί. Και για να κάνεις την πρωινή μελέτη πρέπει να έχεις το πάνελ και να έχεις και την ομάδα μπροστά και πίσω. Μου λέμε το στυλ, ενώ δεν θα είναι σαν αυτό που προσπάθησε να κάνει φέτος τον Α. Σκληροπυρηνικό ήταν το gossip μας. Είχαμε. Του Άλφα, παιδιά, ήταν ένα άλλο πράγμα. Ήταν ένα που ήταν το Σαββατοκύριακο και πήγαινε μεταφερθεί στις καθημερινές. Είναι άλλο πράγμα. Μην. Και δεν νομίζω ότι ήταν και πολύ αυτό που ήθελε να κάνει η Ελεονόρα τελικά. Ναι. Αυτό θα το δούμε. Αλλά βλέποντας τώρα όλο αυτό που συμβαίνει και με, με τους αποχωρισμούς, τα κλάματα στην τηλεόραση. Ναι. Ξέρεις, μπαίνω σε μία σκέψη να δω πώς όλο αυτό ενδιαφέρει και τον τηλεθεατή τελικά. Γιατί εμείς κλαίμε όλοι, χαιρόμαστε αυτό. Βλέπει ο τηλεθεατής μια κατάσταση και σου λέει τώρα τι γίνεται. Όλος αυτός ο κόσμος, ας πούμε. Που πολλές φορές δεν συναντηθεί του χρόνου. Κλαίει. Έτσι να σε αντιθεί και κλαίνε. Κοίταξε, εγώ καταλαβαίνω όταν τελειώνει μια συνεργασία η οποία είναι πολυετής και με την οποία, στην οποία έχεις νιώσει πάρα πολύ μεγάλα συναισθήματα και έχεις έρθει κοντά με τους ανθρώπους και γυρίζεις μια σελίδα στη ζωή σου και αποκτάς μια άλλη καθημερινότητα από την επόμενη χρονιά. Καταλαβαίνω να υπάρχει μια συγκίνηση, καταλαβαίνω να υπάρχει. Ξέρεις τι και πολυετής να μην είναι. Πες το σώρα, πούμε. Τώρα, ρε Λαμπρό, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, αν δουλεύεις τώρα 6 μήνες με έναν άνθρωπο, 8. Εντάξει, μου εγώ το νιώσα γιατί αποχαιρετιστήκαμε την Παρασκευή, π.χ. με την Άντια, την Κοντογιώργη, που επειδή ήρθαμε έτσι πάρα πολύ κοντά. Δεν κλάψαμε. Δεν κλάψαμε. Όχι. Γιατί δεν έκλαψες. Δεν έκλαψα, αλλά όμως ένιωσα ότι. Μια στεναχώρια. Ναι, μια στεναχώρια. Τελειώνουμε σε 2 μήνες, θα κλάψεις. Δεν ξέρω. Δεν θα κλάψω. Είδες ότι έχει σημασία ο χρόνος. Θα σου πω το Σεπτέμβρη. Ρε, τι να σου πω λίγο κάτι. Πιο σοβαρό πράγμα δεν έχουμε να κλάψουμε. Ας πούμε, κάθε 10 δευτερόλεπτο πεθαίνει ένας άνθρωπος. Εγώ δεν έκλαψα που είχα 4 χρόνια, 5 συνεργασία. Ούτε έκλαψα. Εσύ είναι λίγο, καταλάβατε. Κλαίω για σοβαρά θέματα. Δεν είσαι άνθρωπος εσύ. Όχι, το λέω και εγώ που συγκινούμε γενικότερα. Αλλά είναι λίγο αυτό το πράγμα. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Ναι, είναι λίγο, ξέρεις, καμιά φορά κατεντάει πάει στο άλλο άκρο και εμένα μου αρέσει το μέτρο. Προσπιτώ. Εντάξει, μην τα κάνουμε όλα. Αρέσει το μέτρο. Όχι, δεν λέω για θεατράλ, εγώ δεν το λέω, αλλά είναι η υπερβολή του, που η υπερβολή αυτή μπορεί να μην αφορά και πολύ κόσμο και να σου λέει ο κόσμος, τώρα εμένα τι με ενδιαφέρει αν εσύ κλαίς, δηλαδή έχει δουλειά. Ξέρεις κάτι όμως, όταν αυτό ο κόσμος επιλέγει καθημερινά να βάζει στο σπίτι του μέσω της τηλεόρασης μια παρέα ανθρώπους, έτσι κι αλλιώς γίνεται μέρος της καθημερινότητας όλου αυτού του πράγματος. Οπότε η καθημερινότητα τι έχει, έχει τα όμορφα, έχει τα αστεία, έχει τα σοβαρά, και αλλά έχει τα δύσκολα και τα πιο συγκινητικά. Οπότε εμένα δεν με ενοχλεί, ίσα ίσα που μου φαίνεται πολύ γλυκό, τρυφερό και αληθινό. Την Άκη μένει εκεί. Εδώ θα μείνω. Μην μείνει ο υπολογιστής. Ως το βράδυ, Τίνα, ως το βράδυ. Μένεις εκεί, Τίνα. Και εσείς μένετε εκεί. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θέλω να ψεκαστώ λιγάκι για να ενυδατωθώ, να δροσιστώ με αυτό το συγκλονιστικό Scandal Illusion από scarletbeauty.gr. Εκεί μπορείτε να το βρείτε. Είναι ένα water mist glow το οποίο ενυδατώνει, μυρίζει φανταστικά. Και έχω να πω και κάτι το οποίο... Εγώ ξέρετε ότι εκτιμώ ιδιαιτέρως. Έχει λάμψη, κοριτσιά. Έχει τόση λάμψη που το βάζεις στα μαλάκια σου, το βάζεις στο σωματάκι σου, το βάζεις στα ρουχαλάκια σου και μυρίζει συγκλονιστικά. Δίνουμε 10 φανταστικά πακέτα από Scarlet Beauty σε 10 τυχερές. Περιλαμβάνουν πολλά προϊόντα μέσα τα οποία θα τα λατρέψετε. Εσείς δεν έχετε παρά να ακολουθήσετε στο Instagram τη Scarlet Beauty, να κάνετε follow εκεί, να κάνετε follow και το καλοκαίρι Not. Θα ανέβει φωτογραφία για να δηλώνετε συμμετοχές και 10 τυχερές θα κερδίσουν και αυτό το οποίο κρατάω και είναι φανταστικό.
αλλά και άλλα προϊόντα της αγαπημένης εταιρείας. Πάμε σε διαφημίσεις και δεν έχουμε τελειώσει με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε για να δούμε τι μέλη γενέστε με το πρωινό. Λέγαμε τόση ώρα. Πολύ ενδιαφέρον να πείτε ό,τι λέγατε στο Ναι, να τα πούμε. Είναι τέλεια όλα αυτά που λέτε. Βάλε τη μουσική υπόκρουση και εμείς θα τα πούμε. Ποια είναι η μουσική υπόκρουση αυτό? Κάτι πιθανάτιο, ξέρω εγώ. Κάτι, ένα δεύτερο τελευταίο ένα σπασμό. Τίνα! Τίνα! Ποια φίλη σου έφτασε στο λιμάνι? Θα έρθει με τα πόδια, με τις βαλίτσες και δύο παιδιά. Θα ξεκινήσει από το λιμάνι για Παρικιά και θα τη βρεις καμπή. Είναι και μακριά, δηλαδή, πραγματικά. Λοιπόν, είσαι και ακόμα λίγο στην παρέα μας, να σε εκμεταλλευτούμε με την καλή την έννοια. Πάμε να δούμε πώς αποχαιρέτησαν και στον Αντένα το πρωινό η Φέη Σκορδά και ο Γιώργος Γιάγκας και μετά να επιστρέψουμε και να δεν έκλαψαν. Εκείνοι δεν έκλαψαν, όχι, ούτε ο Δημήτρης Σουγκαρέζος έκλαψε. Έκλαψε. Κλάψαν άλλη φορά. Λίγο. Πάμε. Φτάσαμε στο τέλος, Λιτσάκι μου. Σαν χρόνος, Εδώ. Έλα εδώ, Λίτσα, έλα. Όχι, καλά. Η κολόνα. Έλα τώρα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Όλους μία χρονιά ιδιαίτερη. Ήμασταν μαζί, την περάσαμε μαζί. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Και μπροστά και πίσω από τις κάμερες και στο κοντρόλ μας. Και τα παιδιά που δουλεύουν για αυτή την εκπομπή νυχθημερών με πολλές δυσκολίες φέτος, αφού όλα δεν είναι κλειστά και λόγω κορονοϊού υπήρχαν επιπλέον δυσκολίες. Θα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το κανάλι μας και να σας ευχηθούμε. Καλώς. Γιώργο. Να πούμε καλή επιτυχία στο Δημητρό, στα νέα του καθήκοντα τηλεοπτικά. Δημήτρη, να πας καλά. Σε αγαπάμε σε φίλος μας πολύ. Εγώ σε αγαπώ πολύ. Να πας καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Τίποτα, μην έχουμε τώρα παιδιά. Εμένα δεν μου αρέσουν οι δακρύβρεστες και οι μεγάλες αυτό. Καλό καλοκαίρι, να είστε καλά. Σε καλή συνάντηση. Βαγγέλη, Δημήτρη, Τάσο, Λίτσα, Νάνση. Καλό καλοκαίρι. Θα είστε και του χρόνου εδώ? Εγώ θα είμαι εδώ, ραντεβού το Σεπτέμβρη, ναι. Όχι, δεν θα πάμε, Ελένη και τέτοια. Εγώ είμαι εδώ, στον Αντένα. Κανονικά. Διακοπές θα πάμε. Διακοπές θα πάμε, εννοείται. Μας περιμένουν τα αγόρια και η σύζυγος. Ωραία. Για να φύγουμε. Πού θα πάτε? Δεν το λέω. Δεν το λένε, εντάξει. Σίγουρα στην Αίγινα που είναι το σπίτι, το εξωτερικό. Από εκεί μετά θα δούμε. Καλά να περάσετε. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι. Ωραία, Σοφία. Εσείς δεν έχετε πάει. Α, εσείς είστε στο. Στην... Λοιπόν. Πριν μου πίσω καλοκαίρι νότ εμείς. Καλοκαίρι νότ, θέλω να στείλω πολλά φιλιά και την αγάπη μου και τις ευχές μου στο λουκουμάκι μου, στην Ελένη. Στο κινητό μου την έχω λουκούμι. Ξέρει αυτή γιατί. Πες μου, πώς ήταν η σεζόν? Τώρα ήταν καταρχάς μια πάρα πολύ ωραία σεζόν. Πάρα πολύ ωραία σεζόν. Ήταν πολύ περίεργη γιατί εγώ επέστρεψα στο πρωινό στα μισά τη σεζόν μαζί με τον Γιώργο και τον Τάσο Τεριάκη. Τι έχει γίνει με τη Μαλέσκου? Τη συμπαθώ πάρα πολύ. Μιλάμε φέτος όλη τη σεζόν. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Την εκτιμώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή παρουσιάστρια και στο λέω εντελώς ειλικρινά. Δεν έχω τίποτα να χωρίσω με την Ιωάννα. Η Μαλέσκου ποιο τραγούδι είπε? Ένα του Αργυρού, τυχαία. Του Αργυρού, επειδή δεν πουλάει, επειδή το πουλάει καθόλου αυτό. Δεν είχε ακουστεί ότι είναι κάτι γίνεται. Γίνεται. Και του έδωσε βραβείο στο ΜΑΤ και στα ΜΑΤ και τραγούδισε. Όλα. Άλλα μια που θα κάνει στην πλάτη του Αργυρού. Τώρα αυτό που λες, Μαλέσκου μου, σε παρακαλώ. Η άποψή μου. Φόρεμα να πουλιέται, τι ήθελα. Έχει συνδυαστεί με διάφορες παρουσιάστρες στο παρελθόν και στην πορεία πάνε πολύ καλά. Όποια κοπέλα είναι με τον Αργυρό ή υποψιάζει ότι μπορεί να είναι με τον Αργυρό, φυσικά και θα απασχολήσει και θα σε ρωτήσει και θα κάνει.
τώρα ότι πήγανε στα ΜΑΤ, του δώσε βραβείο, τραγούδησε γύρω. Αυτό εμένα λίγο μου κλώτσισε, μου ξένησε. Ο Βαγγέλης. Καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι, όλα καλά. Περάσατε καλά φέτος, ήταν δύσκολη χρονιά. Όλες οι χρονιές είναι δύσκολες και εύκολες και στο τέλος κάνεις λογαριασμό και βλέπεις ότι είναι ανεπανάληπτες. Ήταν μια ανεπανάληπτη χρονιά. Του χρόνου τι θα κάνετε, θα συνεχίσετε με τη ΦΕΗ και τον Γιώργο? Του χρόνου ευχόμαστε να είμαστε γεροί όλοι και ό,τι θέλει να μας βρει όρθιους αυτό. Ήταν μια δύσκολη χρονιά, ομολογουμένως, είχε πάρα πολλές ανατροπές και στα νούμερα και στις εξελίξεις. Εσείς αγχωνόσασταν? Όχι. Όχι, όχι. Το έχω μάθει αυτό εδώ και 1,5 μήνα να μην αγχώνομαι. Πριν είχα μεγάλο άγχος. Να είστε καλά. Πού θα πάτε διακοπές, κύριε Περίπου? Φεύγω τώρα. Σήμερα πάω για Σύρο. Βέβαια, πού να πάω. Να είστε καλά. Καλές διακοπές σε όλους. Να είστε καλά. Πολλά φιλιά. Γεια σας. Φιλιά πολλά να στείλουμε και εμείς σε όλους και καλό καλοκαίρι. Τίνα, τι γίνεται του χρόνου? Φεύγει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος από το πρωινό. Θα ψέμα εμένα μου φαίνεται. Πόσες φορές έχετε δεχτεί προτάσεις και είναι στο τσάκ να φύγει ο Δημήτρης και δεν το κάνει στο τέλος? Τώρα νομίζω ότι θα φύγει, κάτι τέτοιο αισθάνομαι. Τώρα θα φύγει. Όχι, έφυγε, τελείωσε με τον Δημήτρη νομίζω. Αλλά ξέρεις, είναι αυτό επειδή ο Δημήτρης κάθε φορά γίνεται λόγος, κάνει ραντεβού, είχε πολλές προτάσεις και όλα αυτά τα χρόνια και δεν το τολμούσε. Ήρθε αυτή η ώρα που αποφάσισε τελικά να φύγει. Πώς είδε την τηλεοπτική επιστροφή του Γιώργου Ιάγκα και αυτή τη συνύπαρξη στον αέρα του πρωινού? Κοίταξε, εμένα αυτή η συνύπαρξη δεν μπορώ να πω δεν μου άρεσε, με την έννοια ότι θεωρώ ότι δεν την είχε κανένας από τους δύο ανάγκη στην πραγματικότητα αυτή τη συνύπαρξη. Εφόσον είχαν αποφασίσει να τραβήξουν χωριστούς δρόμους και να πορευτούν ως μονάδα ο καθένας, νομίζω ότι δεν το είχε ανάγκη. Ούτε στη ΦΕΗ προσέδωσε τελικά και εκ του αποτελέσματος πλέον κάτι αυτή η συνύπαρξη, ούτε και στο Γιώργο, πέρα από το γεγονός ότι ξανά ήταν στην τηλεόραση. Νομίζω ότι, θα τολμήσω να το πω, ότι ήταν ένα πισωγύρισμα και για τους δύο. Στην πραγματικότητα. Δεν το είχαν ανάγκη. Τώρα, από εδώ και πέρα, έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι μαζί. Αυτό θα το δούμε, τι θα γίνει. Και με γιατί πολλά παιδιά ακούγονται. Η ομάδα πώς διαμορφώνεται για την νέα σεζόν? Ο μόνος σίγουρος νομίζω ότι είναι ο Τάσος Τεριάκης, ο οποίος ήταν ο πρώτος που ανανέωσε κιόλα. Πριν τη Μενεγάκη, το πούμε αυτό. Πριν να μάθουμε για την Ελένη Μενεγάκη. Ναι, ναι, είχε ανανεώσει. Ο Τάσος ήταν από τους πρώτους που υπέγραψε ναι. Για να είναι στο πρωινό, έτσι. Και από εκεί και πέρα φεύγει, αν δεν κάνω λάθος, και η Νάνση Παραδεισανού. Εγώ άκουγα ότι θα πάει στην Ιώνα Μαλέσκου η Νάνση Παραδεισανού. Ισχύει κάτι τέτοιο ή ήταν έτσι μια φήμη που έφτασε στα αυτιά? Δεν το ξέρω. Μπορεί να ήταν μια φήμη λόγω των γεγονότων και λόγω των σχολείων που υπήρξαν από την πλευρά της Νάνσης. Τέλειο. Δεν το ξέρω. Φαντάζομαι μετά τελευταία σχόλια και να υπήρχε αυτή η φήμη. Το ξεμάλιασμα έχει να γίνει. Θα φύγουν τα extension στον αέρα και οι τρέσσεσοι ξανθρωπέτσι. Αν έφευγαν στην προηγούμενη σεζόν που ήταν ήπια τα πράγματα, φαντάσου τι έγινε. Καλά, έχει να γίνει εκεί τη μπούκλα στο μαλλί. Πάντως δεν το ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Το αντάμωμα του Διδήμου μπορεί πολλούς να μας λίγο παραξένευσε, αλλά η εκπομπή ως οντότητα έδειξε ότι το χρησιμοποίησε ως μία ένεση, ειδικά τον πρώτο καιρό, γιατί... Ναι, αλλά λειτουργεί σαν πυροτέχνημα. Λειτουργήσε ένα πυροτέχνημα διαρκείας, το οποίο φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και του χρόνου και για τον Γιώργο, γιατί αν θυμάστε, ο Γιώργος ήταν σε μια δίνη στον Sky που καθόταν και πληρωνόταν χωρίς να κάνει κάτι, χωρίς να του δίνουν κάποιο project. Κάτι είναι και αυτό. Καλέ, κύριε, καλά, μακάρι όλοι να καθόμαστε και να μας πληρώνουν. Κρίμα, όχι, όχι. Εγώ έχω πει τι κάνει ο Λιάγκας και του, όπου πάει κάθε πέντε στον αντένα μία στο Sky και τον πληρώνουν. Ναι, το μυστικό του να το κάνω κι εγώ. Στην αλήθεια, η αλήθεια είναι όμως ότι σε κανένα δεν αρέσει. Τώρα πέραν της πλάκας, επειδή μου έχει συμβεί και εμένα. Σε κανένα δεν μπορεί να αρέσει αυτό. Δεν είναι εύκολη συνθήκη. Ναι, σαφώς είναι προτιμότερη από το να κάθεσαι και να μην πληρώνεσαι, να μην έχεις κανένα έσοδο και να μην έχεις δουλειά, αλλά για έναν επαγγελματία που είναι ακόμα στα παραγωγικά του χρόνια, αυτό είναι δύσκολο πράγμα ψυχολογικά, παιδιά. Ναι, το κάνουμε. Να πεις, ρε Λένη, τώρα ακούγεται σε κάποιον που βλέπει από το σπίτι και έχει το πρόβλημα το βιοποριστικό, ότι δεν έχει λεφτά, δεν έχει... Παιδιά, δεν το συγκρίνουμε με αυτό. Το καταλαβαίνω, αλλά λέω ότι ανάμεσα στα δύο
Είναι και αυτό είναι λίγο το ψυχολογικό. Το μείον είναι, παιδιά, του καναλιού που το κάνει αυτό, Ελένη μου, διότι είναι μουρλή. Ένα κανάλι, μια επιχείρηση, να έχει έναν υπάλληλο, να έχει υπογράψει ο υπάλληλος, να τον παίρνουν με τιμές και με κόκκινα πετραχίλια και με κόκκινα χαλιά και με όλα αυτά. Και να... Όχι, δεν συμβαίνουν. Μία στον Αντένα. Δεν λέει, υπάρχει μια τακτική στα κανάλια. Α, τιμωρούνε. Όχι, όχι, όχι μόνο το τιμωρητικό. Oh. Υπάρχει και ένα άλλο, έχω ότι από το να πέτα. Τον έχει ο ανταγωνισμός... Να μην σε πάρει κάποιος άλλος, να τον έχω εγώ στο σιρτάρι. Και να μην τον έχει ανταγωνισμός. Μπράβο, πολύ ωραία. Και ανεβάζει και το παιδιά. Και αυτό το ακούσαν επιχείρημα, να το ξέρουν και οι δύο πλευρές. Δηλαδή, αν σου πούν ότι η Ελενάκη μου έλε εδώ, εγώ σε θέλω για... Όχι εμένα, θα πω το Λάμπρο. Ναι, πες το Λάμπρο. Λάμπρο μου έλε εδώ, σε θέλω για να μην πας στον απέναντι. Δίκαιο είναι, ηθικό και τίμιο, να το ξέρει και ο Λάμπρος να ξέρει αυτή την πρόθεση. Κάτι ανάλογο δεν ναι. Είχε να γίνει με τη Μαρία Μπεκατόρου, παιδιά. Κάπως έτσι δεν προσπαθούσαν να την κρατήσουν. Ναι, αλλά τη Μαρία τη δίνανε project όμως. Έκανε η Μαρία και έκανε και πολύ επιτυχημένα κοίταξε, πράγματα. Άκου λίγο, όταν σου δίνουν project τα οποία εκ των προτέρων ξέρει ότι ο άλλος δεν θα τα πάρει, είναι σαν να σου χρυσώνουν το χάπι και να σου λένε στον πάγκο. Ναι, όμως η Μαρία δεν έμεινε ποτέ στα πιτ. Η Μαρία πάντα έκανε. Δηλαδή είτε το πρωινό. Πάντα. Δεν η Μαρία. Φέτος έκανε το τηλεπαιχνίδι. Πέρυσι το έκανε. Ναι, αυτά που τις προτείνουν τώρα για να εκαθόταν την επόμενη χρονιά. Αυτό λέω. Εντάξει, ναι. Γι' αυτό και... Γι' αυτό και... Γι' αυτό και η Μαρία... Αυτό ακριβώς. Η Μαρία τι θα κάνει στο Μέγκα. Η Μαρία έχει δύο πράγματα που συζητάει. Ένα παιχνίδι συζητάει. Ένα καθημερινό και θα δούμε τώρα. Λοιπόν, πες μας τώρα, έχει κόμμα. Γιατί πολλές συζητάνε. Δύο πράγματα συζητάνε, ναι, ναι. Τα χάνουν στην πορεία. Ναι, οι συζητήσεις αυτό το καλοκαίρι είναι πολλές. Ρέω, είναι πραγματικό. Μπράβο. Τι να και έχει κόσμο, η Πάρος. Έχει πάρα πάρα πολύ κόσμο. Αν έχει τώρα κόσμο, δεν ξέρω τι θα κάνουμε τον Αύγουστο, θέλω να σας πω. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Αλλά να δουλέψει το νησί, γιατί όλοι θέλουν να δουλέψουν. Χρειάζεται όμως λίγο προσοχή. Και προσοχή από όλους μας. Από ό,τι μαθαίνω, οι ξένοι δεν θέλουν να φοράνε μάσκες οι εμβολιασμένοι. Μπαίνουν στα μαγαζιά και σου λέει: εγώ είμαι εμβολιασμένος. Άρα, γιατί να βάλω μάσκα? Οπότε αντιδρούν σε αυτό και κυκλοφορούν με τα πιστοποιητικά αναχείρας και τα δείχνουν. Θέλει λίγο προσοχή, γιατί ο συνωστισμός, τα σοκάκια και όλα αυτά είναι πολλές. Οπότε πρέπει και εμείς, ακόμα και αν δεν υπάρχει υποχρεωτική χρήση της μάσκας, ακόμα και ο σύσταση. Όπου χρειάζεται να τη χρησιμοποιήσουμε για να μην αυτό. Έχουμε τα περσινά, έτσι. Θα αλλάξει αυτό σε λίγες μέρες, μάλλον, με τη σύσταση της μάσκας. Ας προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τους γύρω μας και την κοινωνία μας. Αυτό είναι και το. Και να μην χαλάσουμε και τις διακοπές μας, γιατί τις έχουμε περισσότερο από ποτέ ανάγκη. Είναι έτσι και αλλιώς ένα περίεργο καλοκαίρι. Ας ευχηθούμε όμως με τις λιγότερες δυνατές κακές ειδήσεις για αυτό το καλοκαίρι. Έτσι. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας εύχομαι κάθε καλό, κάθε επιτυχία. Είσαστε μια ομάδα που το έζησα τώρα και έχω γνώση ότι είσαστε πολύ δυναμικοί. Κάναμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Ευχαριστώ και τον Λάβρο και την Τζορτζέλα και τον Άρη. Εμείς. Για τη συζήτηση αυτή. Καλό καλοκαίρι σας. Καλό καλοκαίρι, Κινάκη μας. Καλό καλοκαίρι. Θα σε ξαναχρειαστούμε και από την Πάρο. Και στην Πάρο πήγαινε κάπου να πιάνει σήμα. Μην είσαι δηλαδή και τελείως στα βραχάκια. Δεν είχε ρεύμα το κορίτσι και βρήκε σήμα και παίρνει να συνδεθεί μαζί. Τη στείλουμε powerbank εμείς. Που ήθελε να πάρει τη φίλη της από το λιμάνι. Άλλοι στην Πάρο, πάνε και στο φίλο μου το Μάριο στην Άουσα να απολαμβάνουν τα ψαράκια τους όπως η Τίνα. Και άλλοι μένουν στην Αθήνα, αλλά έχουν την επιλογή να πάνε στο Δελφινάριο, Τζορτζέλα. Βέβαια, και να γελάσουν και ήταν το ζεύγος, Μαριαλένα Σάκης Κατσούλης και ο παράγοντας Κουμπάρος Παύλα Μάνατζερ, τριαντάφυλλος. τους βλέπουμε εδώ πέρα στα πλάνα, ωραιότατη ντυμένη στα φλωράλα αυτά που φοράει τι είναι αυτά, η Μαριαλένα. Στη μέση ο Κουμπάρος Μάνατζερ, παράγοντας τριαντάφυλλος. και ο Σάκης Κατσούλης. Γιατί Μάνατζερ το λες, παιδί μου? Θα δεις. Θα δεις, γιατί έχει όλους αυτούς τους τίτλους και σε λίγο καιρό θα έχει άλλον τίτλο και θα σου το αποκαλύψω, την τίτλο. Για να δω. Δεν μπορούμε τίποτα, αλήθεια συγγνώμη. Δεν πειράζει. Θέλω πάρα πολύ, αλλά με έχουν... Ναι, εμένα με πιέζουν πάρα πολύ. Το ξέρετε, παιδιά. Σίλια συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν κατάλαβα. Τι δεν κατάλαβες από όλα, πες μου. Πήγανε στο Δελφινάριο, ο Σάκης, η Μαργαλένα. Και ο παράγοντας μαζί. Και οι τρεις πήγανε. Πήγανε μαζί με το φίλο του κολλητό τριαντάφυλλο. Είδανε την παράσταση, πολύ πετυχημένη παράσταση που κάνει πάντα ο Μάρκος Σεφερλής. Γελάσανε, περάσανε ωραία, αλλά στις κάμερες δεν μιλήσανε. Γιατί είχαμε τώρα τη Φρίντα μας εκεί, το κορίτσι μας το όμορφο. Ναι, η οποία η κοπέλα εκεί πέρα μέσα στη ζέστη δεν σέβονται και τους δημοσιογράφους που τώρα μπορεί να τους σνομπάρουνε.
Από το Σεπτέμβριο θα παίρνουν τηλέφωνο τους δημοσιογράφους να δώσουν καμιά συνέντευξη. Έτσι γίνεται. Είναι δεν θέλησαν να μιλήσουν, δεν θέλησαν να κάνουν καμία δήλωση. Ναι, γιατί τώρα θυμηθήκανε ότι έχουν συμβόλαιο με το Sky. Όμως, συγγνώμη, έχουν όμως το δικαίωμα οποιοδήποτε. Ναι. Έχει το δικαίωμα να θέλει να δώσει 5 συνεντεύξεις και να μην θέλει να δώσει την 6η. Δηλαδή δεν απαγορεύεται ότι μίλησε 10 φορές, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μίλησε και την 11η. Καταλαβαίνω εγώ όλους τους συναδέλφους που θέλουν να πάρουν δηλώσεις, αλλά ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι που σου λέω και εμένα μπορεί να μην μου είναι ιδιαίτερο συμπαθείς, διατηρούν όμως το δικαίωμα σε εκείνη την ώρα να μην θέλουν να μιλήσουν. Φυσικά, δηλαδή, δεν το αρνήθηκαν. Με, αν είχαν ύφος, ήταν απότομοι, ήταν αγενείς. Δεν είναι αγενείς. Εγώ δεν βλέπω τα παιδιά. Άρα δεν χρειάζεται να τους ψέξουμε για κάτι. Όχι, αυτό εγώ εμείς δεν ξέρουμε τι μπορεί να παίζει από πίσω. Μπορεί όντως από το κανάλι να τους είπαν ότι ξέρετε κάτι, δεν θα δίνετε δηλώσεις σε άλλα κανάλια. Ναι. Δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να παίζετε από πίσω. Τώρα το θυμηθήκαν. Αφού μπορεί την προηγούμενη εβδομάδα τον είχαμε καλεσμένο και ήταν λαλίστατος ο αγαπημένος Μασάκης. Και αν από αυτό έφαγε παρατήρηση. Ρε παιδιά, η δημοσιογράφος δεν θα ρωτούσε μόνο για το Survivor. Στην ατζέντα ενός δημοσιογράφου έχει και άλλες ερωτήσεις. Μπορούσε να ρωτήσει για τις διακοπές τους. Μπορούσε να ρωτήσει να πει για την παράσταση. Καλοκαίρι. Κοίταξε να δεις. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέει από τη μία η Τζορτζέλα. Ότι γιατί έχω περιμένει πολλές ώρες απ' έξω. Και εγώ το ίδιο πίστεψέ με και πολλές νύχτες. Μπράβο. Ενώ έξω από καμαρίνια τραγούδι τώρα. Αυτό. Εντάξει, καλά που το διευκρίνησες, Ελένη μου. Γιατί αυτά τα πράγματα πρέπει να συμπληρώνουμε τα κουτάκια. Έχει τύχει. Περιμένει πολλές νύχτες. Τα παίζει όλα τα site. Γι' αυτό το διόρθωσα. Λοιπόν, καταλαβαίνω από τη μία ότι τα παιδιά είναι. Αυτή τη στιγμή έχουν κούραστη, θέλουν να ξεσκάσουν, να κάνουν τις διακοπές τους, να είναι μαζί, να πάνε να δουν μια παράσταση, να μην μιλήσουν άλλο για το Survivor. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι και τα πρόσωπα των ημερών. Καλός ή κακός. Είναι όμως. Αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον και η προβολή είναι να μου πάνε. Μήπως θέλουν να κάνουν και μια απομαϊντανοποίηση. Σου λέει, παιδιά, φτάνει. Περιοδικά αυτά. Στην ουσία δεν έχουμε να πούμε κάτι. Είμαστε δύο πρόσωπα που τα μάθαμε το Survivor. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Και τα μάθαμε όλα. Τι μπορούσαν να πούνε. Ο 30ο Καλέ, τι σε νοιάζει πάνω. Τώρα εσένα. Όχι, γιατί να μην. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Βρε, ποιος ενδιαφέρεται. Καταρχάς τους είχε πάρει αλαμπρατσέτα ο παράγοντας. Έτσι. Τους είχε κάνει κεφαλοκλείδωμα τον έναν και τον άλλον για να μην μιλήσουν. Παιδιά, γιατί δεν είπαμε τέτοια καλά. Γιατί δηλαδή, ο 30άβλος να μην μιλήσει ο Σάκης και η Μαριαλένα. Αυτό δεν το ξέρω, το πάρουμε να το ρωτήσουμε το 30άβλος. Στον πάρουμε να το ρωτήσουμε. Ο 30άβλος, όποτε γίνουν εκλογές, 100% θα είναι υποψήφιος βουλευτής σε κάποιο μουρλοκόμμα. 100%. Λοιπόν, τώρα που μιλάμε για συνεντεύξεις της Μαριαλένας και του Σάκη, η Μαριαλένα έδωσε μια συνέντευξη στο OK που κυκλοφόρησε το Σάββατο και μιλάει για το Σάκη. Να. Και μάλιστα τον αποκαλεί, λέει για εκείνον ότι είναι ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός, ο πρόστιχος, ο έξυπνος, ο γοητευτικός. Καλημέρα, λέει η Μαριαλένα για το Σάκη. Ναι. Καλημέρα, Γιώργο Τσαλίκη. Με τον Γιώργο Λιβάνη έχεις επικοινωνήσει? Όχι, δεν έχω προλάβει. Θέλω να έχω ήρεμο μυαλό όταν θα μιλήσω με τον Γιώργο. Σίγουρα αυτό που πέρασε ήταν ό,τι χειρότερο. Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, θα έλεγα στην οικογένειά μου να μην βγει πουθενά και δεν θα εξέθετα την προσωπική μου ζωή στον αέρα. Ξέρω ότι ήταν πολύ δύσκολο όλο αυτό που συνέβη για εκείνον, γιατί προσέχει πολύ την εικόνα του και το τι θα βγει προς τα έξω. Η σχέση μου με τον Σάκη ήταν αυτή που είδατε και τίποτα παραπάνω. Εννοείται ότι κι εγώ, αν έβλεπα τον Γιώργο με την πρώην του να κοιμούνται δίπλα-δίπλα, θα το παρεξηγούσα. Με όλα αυτά που έγιναν, δεν νομίζω ότι θα είμαστε ξανά μαζί με τον Λιβάνη. Δεν έχει γίνει κάποιο ξεκαθάρισμα, αλλά μου έχουν μεταφέρει ότι δεν θέλει να έχει επαφές μαζί μου. Αυτό δεν μου αφήνει περιθώριο να σκεφτώ ότι είμαι σε σχέση με τον Γιώργο. Από την άλλη, ο Σάκης βλέποντας πόσο πολύ έχουν πλεχτεί οι ζωές μας, είναι λογικό να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο. Γιατί αν ύστερα από ένα χρόνο είμαστε ξανά μαζί, πάλι θα γυρίσει εναντίον του. Ποτέ δεν ξέρει κανείς τι θα συμβεί στη ζωή. Έχεις σκεφτεί ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα του πεις όταν μιλήσετε στο τηλέφωνο? Μακάρι να σηκώσει το τηλέφωνο όταν θα τον πάρω. Θα του ζητήσω να συναντηθούμε για να τα πούμε από κοντά. Ο Σάκης, τα 2 χρόνια που ήμασταν μαζί, ήταν ο τέλειος άντρας. Μιλούσαμε 500 ώρες την ημέρα στο τηλέφωνο. Μου έστελνε συνέχεια μηνύματα. Πάντα το βράδυ που γύριζε στο σπίτι έφερνε τα ψώνια του και πάντα το ψυγείο στο σπίτι θα ήταν γεμάτο. Δεν μου έλειπε τίποτα. Δεν μου είχε χαλάσει ποτέ χατήρι. Ήταν ένας πραγματικός υπότης. Το ότι τσακωθήκαμε και χωρίσαμε είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε όλα τα ζευγάρια. Χωρίσαμε για αστείους λόγους. Η αφορμή ήταν το ότι πήγα διακοπές μόνη μου στην Κύθνο. Μετά συνέβησαν και κάποια άλλα ασήμαντα πράγματα που δεν τα διαχειριστήκαμε σωστά και κόντρα ο ένας, κόντρα ο άλλος, χωρίσαμε.
Λοιπόν, εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια. Ποιος έκανε τη συνέντευξη για το OK, ποιος είναι ο δημοσιογράφος. Πραγματικά, πτυχίο ψυχαναλυτή να είχε. Τόση λεπτομέρεια η Μαργιαλένα στην περιγραφή. Δεν θα την έδινε, παιδιά, τα είπε όλα. Αυτά τα πράγματα πάντως είναι γιατί. Ναι, η μία διάσταση είναι αυτή που λες, η οποία είναι η αστεία παύλα. Εγώ θα έβαζα και το χαρακτηρισμό. Δεν το λέω αστεία. Γελία. Γιατί, δεν το λέω γελία. Το λέω εγώ. Γιατί το να βγαίνει σε ένα περιοδικό και να λες όλα αυτά τα πράγματα μία φορά, λέγοντας, κρατώντας κρυφό τίποτα. Δεν κράτησε τίποτα κρυφό. Τίποτα, όλες οι λεπτομέρειες. Πράγματα τα οποία η αλήθεια είναι ότι δεν αφορούν κανέναν μας, πέραν μόνο της κουτσομπολίστικης ιστορίας που θα πούμε τώρα εδώ, τι έγινε. Εγώ λυπάμαι τον Γιώργο τον Λιβάνη που το όνομά του μπαίνει σε τέτοιες προτάσεις. Ο άνθρωπος μπορεί να ωφελήθηκε για ένα τραγούδι, αλλά είναι ένας τραγουδιστής καινούριος. Αφήστε το να ησυχάσει τον Γιώργο στην ησυχία του. Κάθονται και παίζει το όνομά του τώρα σε τέτοιες προτάσεις. Ποιος χώρισε, τι χώρισε, τι. Δηλαδή, γιατί κάθονται και μοιράζονται αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνω γιατί. Γιατί δίνουν συνέντευξη σε ένα μεγάλο περιοδικό και για να τη δώσεις, προφανώς θα πεις και αυτά. Και πάντα υπάρχει ένας τρόπος όταν θες να προστατεύσεις κάτι που αφορά την προσωπική σου ζωή, ακόμα και όταν δίνεις μια συνέντευξη σε ένα μεγάλο περιοδικό. Πάντα υπάρχει ο τρόπος αυτό να το κρατήσεις προστατευμένο. Πάντα υπάρχει ο τρόπος. Αυτό είναι η στημένη λεμονόκουπα. Αυτό δεν είναι ότι τα έδωσε όλα σε μία συνέντευξη. Α, εδώ πέφτει όλα. Και δεν μπορούσε να πει τίποτα στη Φρίντα σε εμάς, αφού τα είπε όλα εκεί, χαρτί και καλαμάρι. Δεν πειράζει, η Φρίντα θα πει άλλα. Αφήστε να τα λέτε αυτά. Θα πει τα καλύτερα. Scandal Illusion. Αυτός είναι ο τρόπος να ενυδατωθούμε, να δροσιστούμε, να μυρίζουμε φανταστικά. Εμένα που μου αρέσουν όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα. Που μυρίζουν υπέροχα, που μου φτιάχνουν τη διάθεση, που με ενυδατώνουν. Που, εν πάση περιπτώσει, ρε κορίτσια μου, τα βάζεις λίγο, το έχεις μέσα στην τσάντα σου, το βγάζεις. Και αναζωογονείς, αλλάζεις τη διάθεσή σου και αισθάνεσαι φανταστικά. Το Scandal Beauty είναι το ιδανικό προϊόν για να το έχετε μέσα στην τσαντούλα σας. Και επιπρόσθετα, έχει και λάμψη μέσα. Έχει και λάμψη μέσα. Τι άλλο να σας πω, τι άλλο να ζητήσω από τη ζωή. 10 τυχερές, ένα ολόκληρο μεγάλο πακέτο από τη Scandal Beauty θα έρθει στα χέρια σας, θα γίνει δικό σας. Μπείτε στο Instagram, κάντε follow, καλοκαίρι not, follow Scandal Beauty και θα δούμε ποιες θα είναι οι 10 τυχερές που θα κάνουν δικά τους. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε με φανταστική μαγειρική, έχουμε και άλλα πολλά πράγματα να πούμε. Σήμερα έχουμε social, γίνεται χαμός και στα social, βαφτίσεις, γάμους, είχαμε το Σαββατοκύριακο, ωραία πράγματα, εξομολογήσεις και φιχαρά διασκέδαση, πρίο τσαχπινιά, αυτό είναι το καλοκαίρι. Not. Βγαίνω, πίνω, ξενυχτάω. Μέρα σπίτι μου γυρνάω. Κι άμα δε με θέλεις μία, δεκάδες σε θέλω εγώ. Βγαίνω, πίνω, ξενυχτάω. Μέρα σπίτι μου γυρνάω. Κι άμα δε με θέλεις. Όταν έχει τόση ζέστη κι όλα είναι παρετά. Να δώσουμε ένα γλυκό φιλί στο Λαμπρούκο μας. Μπράβο! Μας το έφτιαξε! Έχουμε και το τραγούδι μας. Στίχους, μουσική, ποιος τραγουδάει. Λοιπόν, τραγουδάει η Κιάννα. Η μουσική είναι του Ζάνη. Ζάνης Νοκάουτ. Νοκάουτ, φίλος μου αγαπημένος. Σου, βέβαια, εννοείται πολλές επιτυχίες. Η στίχη είναι ενός άλλου δημιουργού που έχει γράψει χιλιάδες επιτυχίες. Ναι. Εκατοντάδες τώρα, η δική μου, ναι. Εντάξει. Δεν θα τρελαθούμε. Να σου πω, εσύ μου είχες γράψει και το Happy Day ο καιρός. Βέβαια, το Happy Day το τραγούδι. Δική σου ήταν η στίχη. Ήταν η πρώτη μας επιτυχία. Ναι, ήταν η πρώτη μας επιτυχία. Έχουμε κάνει 14 εκατομμύρια προβολές, Ελένη μου. Έχουμε κάνει 14 εκατομμύρια προβολές. Έτοιμοι για τουρνέ στην επαρχία είμαστε. Λοιπόν, πάμε στην κουζίνα μας. Ο Γιώργος από τις 9.30 το πρωί μαγειρεύει. Ποιες 9.30, τις 8.30. Εγώ 9.30 είδα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι μαγειρεύεις με τόσο πάθος σήμερα. Είναι μια ιδιόμορφη συνταγή, γιατί βασίζεται καθαρά σε ελληνικές γεύσεις, σε ελληνικά προϊόντα, ρίγανη, ντομάτες. Έχουμε μυζήθρα, κλασική, πελοποννήσια, τη σκληρή, την καλή. Χιλοπίτες, οποίες βγαίνουν και αυτές από εδώ, από τον τόπο μας. Και αν δεν προσέξεις τον τόπο σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Πώς αλλιώς να το πω. Άρα αυτό, θα φτιάξεις χιλοπίτες με κεφτεδάκια. Θα φτιάξω χιλοπίτες με κεφτεδάκια. Φανταστικά. Τα κεφτεδάκια μέσα έχουν και χοιρινό, έχουν και αρνί, για να έχει το twist
στη γεύση να κάνει δηλαδή τη διαφορά, να μην είναι ένα απλό καθημερινό φαγητό και μόνο με την προσοχή που έχω δώσει. Τα καλύτερα υλικά τα οποία τα διάλεξα ένα-ένα. Το χρόνο που έχω δώσει για να φτιάξω αυτό το φαγητό το κάνει γκουρμέ από μόνο του. Γιατί γκουρμέ δεν είναι μόνο κάτι ωραίο φτιαγμένο, ωραίο στημένο, είναι να διαλέξεις και να έχεις τα καλύτερα υλικά και με όλη την αγάπη να το φτιάξεις. Λοιπόν, καλά καταλάβατε, χιλοπίτες με κεφτεδάκια. Να δούμε την κάρτα με τα υλικά και σιγά σιγά εδώ μαζί θα φτιάξουμε αυτή την τέλεια συνταγή. Για σήμερα λοιπόν θα χρειαστούμε μία συσκευασία χιλοπίτες. Μην πάρετε τις τετράγωνες, αυτές τις κλασικές. Πάρτε αυτές που κάνουν το λουλουδάκι, που έχουν εκείνη την τσαχπινιά. Την κούρμπα. Να τη νιώθουμε, να το νιώθουμε τη χιλόπιτα. Θα κάνουμε μία τέλεια σάλτσα ντομάτας με ένα μεγάλο κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο και ένα λίτρο νερό. Τις ντομάτες εννοείται φρέσκες, τριμμένες. Θα βράσει μέσα εδώ πέρα όλο μας το φαγητό. Και θα κάνουμε και τα κεφτεδάκια, τα οποία έχουμε ανάμεικτο κιμά, μισό-μισό δηλαδή αρνίσιο και μοσχαρίσιο, μία κουταλιά της σούπας πελτή ντομάτας και μία κουταλιά της σούπας αλεύρι. Θα τα πλάσουμε, θα τα κάνουμε όμορφα, ωραία και θα τα ψήσουμε. Και εννοείται... Όμορφα, ωραία, και θα τα ψήσουμε. Και εννοώ λόγος, θα σερβίρουμε στο τέλος με λίγη μυζήθρα. Είμαστε έλα λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Εγώ στο μεταξύ τρώω αυτό που έχεις ήδη φτιάξει, έτσι. Ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Πάμε λοιπόν, θα βάλει και ο Άρης τα γάντια του. Σήμερα Άρη δεν θα φας. Πάμε, πάμε. Σήμερα σε θέλω εδώ δίπλα μου να εδώ, πλάσεις, να πλάσεις τον κιμά. Ναι, βάλε τα γάντια σου. Θα πάρουμε αυτό το μπολ το μεγάλο. Δεν διανοείσαι τι ταλέντο έχουν αυτά τα χέρια. Για να δούμε. Μην μας δίνεις υποσχέσεις. Πάρτε άλλο το μπολ, να έχετε χώρο να δουλεύετε, το καταλαβαίνετε. Θα σου φέρω εγώ το κιμά εδώ πέρα. Ναι. Όπως είπαμε, έχει μέσα αρνί και μοσχάρι. Το αρνί το βάλαμε για το λιπάκι, έτσι να έχει λίγο περισσότερο λίπος. Θα βάλουμε μία κουταλιά αλεύρι. Θα αναρωτηθείτε γιατί βάζουμε αλεύρι. Στη συγκεκριμένη συνταγή βάζουμε αλεύρι για να δέσει η σάλτσα. Δεν θα κάνουμε μπέργκερ δηλαδή που δεν χρειάζεται να βάλετε μέσα αλεύρι ή να το δέσετε κάπως αλλιώς, έτσι. Θέλουμε να δέσει η σάλτσα για αυτόν τον λόγο. Και μία κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας. Οπότε με αυτό τώρα που κάναμε θα έχει γεύση σαν ανατολίτικο κεμπάμπ, ας το πούμε από έτσι. Από το πελτέ. Από το πελτέ. Και το αρνί θα νομίζουμε ότι έχουμε κάτι προς τη μικρά Ασία, προς τα εκεί, από τις άλλες ρίζες που πάλι έχουμε. Καίγεται το λάδι, μην πάρουμε καμιά φωτιά. Όχι, όχι. Λίγο ελαιόλαδο και θα κάτσει εδώ ο φίλος μου ο Άρης. Δίνω πονό. Δίνεις πόλ. Πάμε. Εγώ τα έχω έτοιμα εδώ τα κεφτεδάκια ήδη. Δεν σε πειράζει βέβαια. Θα τα βάλω εδώ να τηγανίζονται ένα-ένα. Λοιπόν, θα σας πω κάτι, να εκμυστηρευτώ κάτι. Για πες μας. Μαγειρεύω όλα τα φαγητά πάνω κάτω. Το μόνο που δεν μπορώ να κάνω είναι να μαγειρέψω καλά κεφτεδάκια. Εγώ έχω πρόβλημα στο να τα κάνω στρόγγυλα τα κεφτεδάκια. Αλλά γενικά έχει μια διαδικασία. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πότε ψήνονται. Ξέρεις ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν, Ελένη? Ποιο? Παίρνουν το κιμά κρύο από το ψυγείο. Αν πάρεις το κιμά κρύο από το ψυγείο και μετά πας να τα ψήσεις, εννοείται το εσωτερικό του είναι στους 2 βαθμούς στο ψυγείο. Οπότε τα βγάζεις το κιμά ή κάθεται τι κρέας, το αφήνεις στη θερμοκρασία δωματίου και ψήνεται στον ίδιο χρόνο που θα ψινόταν οποιοδήποτε κρέας. Φανταστικά. Κοιτάξτε τώρα κατευθείαν που το έχω στη θερμοκρασία δωματίου σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα και τι ωραίο χρώμα πήρε το κεφτεδάκι μου. Θα τα γυρίσω όλα και από τις δύο μεριές. Έχω βάλει την κατσαρόλα μου δίπλα να ζεσταίνεται για να κάνουμε τη σάλτσα. Και ξεκινάμε. Σε μια ωραία κατσαρόλα πάρτε το κρεμμύδι. Είτε τριμμένο είτε ψιλοκομμένο. Εγώ το έχω τρίψει γιατί μου αρέσει να έχει και λίγο το ζουμάκι. Πάρτε την φρέσκια ντομάτα, 5 με. Και 10 φρέσκες ντομάτες μπορείτε να βάλετε, ανάλογα το μέγεθος. Εγώ έχω 5 τεράστιες κόκκινες ντομάτες και νομίζω ότι με αυτές θα κάνω μια τέλεια σάλτσα. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ καλό. Το δοκίμασα κι εγώ εννοείται. Θα βάλω και 3 σκελίδες σκόρδο μέσα, έτσι, χωρίς πάρα πολλά. Ίσα-ίσα, έτσι λιωμένες λίγο με το μαχαίρι. Θα τις βάλω μέσα να δώσει τη μυρωδιά το σκόρδο. Και εννοείται οποιοδήποτε άρωμα Ελλάδας το οποίο προσπαθούμε να πετύχουμε. Με στο κουταλάκι μέσα. Θα το βγάλω. Έλα. Θα ανακατέψω σιγά σιγά. Μόλις αρχίζει λίγο να πάρει μία βράση, θα ρίξω το νεράκι. Ένα λίτρο νερό είναι αρκετό γιατί θα πρέπει να βράσει. Αυτό θέλει γύρω στα 30 με 40 λεπτά βράση. Α, θέλει τόσο. Θα κλείσετε το καπάκι βεβαίως. Κλείνω το καπάκι. Και εγώ την έχω έτοιμη βέβαια. Θα την αφήσω εδώ στην άκρη. Έτοιμη, ορίστε. Αγόρι για σπίτι. Ορίστε. Κοιτάξτε πόσο ωραία. Δοκίμασε, σε παρακαλώ, Ελένη, δοκίμασε. Έχει το κουταλάκι. Γιατί αν αυτή η σάλτσα εδώ δεν σας ικανοποιήσει, δεν σας αρέσει,
Γι' αυτό βάζω την Ελένη να δοκιμάσει. Είναι πολύ ωραία. Να καταλάβετε ότι είναι τέλεια. Έλα, σου μάθω ένα κόλπο που έχει πρόβλημα με το να τα κάνει μπαλάκια. Λοιπόν, εκτό από το να τα δημιουργεί έτσι και να τα πλάσει στο χέρι σου, θέλει και μια αεροδυναμική όθηση ώστε να μπορέσει να γίνει τελείω σφαιρικό. Τι λε. Κατάλαβε. Λοιπόν, και μετά το βάζει. Και αφού έκανα τη σάλτσα μου, οι χιλοπίτε καταλαβαίνετε δεν θέλουν βράσιμο. Θέλουν πάρα πολύ λίγη ώρα. Θα τι βάλω κατευθείαν στη ζεστή σάλτσα, όχι κρυά, έτσι να είναι ζεστή η σάλτσα. Θα ρίξω ένα λακατεματάκι, μπαμ μπαμ, ίσα ίσα να ρουφήξω όλα τα υγρά και θα το τοποθετήσω κατευθείαν πίσω στο ταψί, γιατί θα τελειώσουμε στο φούρνο. Βράζει. Όχι βέβαια, γιατί είναι πολύ μικρή, κοίτα τι πως είναι. Όλα τα μακαρόνια τα βάζεις στο ταψί, ας πούμε, αν θέλω να κάνω σουφλέ με μακαρόνια. Δεν τα βράζω. Ανάλογα το μέγεθος του μακαρονιού το οποίο χρησιμοποιούμε. Γιατί το συγκεκριμένο, επειδή είναι πάρα πολύ λεπτό, θέλει 3 με 4 λεπτά. Οπότε δεν είναι κρίμα να το βράσεις, να το κρυώσεις και μετά να το ξαναβάλεις στο φούρνο. Νομίζω θα το πετύχουμε ακριβώς το αποτέλεσμα. Τέλεια. Και έχουμε και έτοιμα και τα κυτσεδάκια. Κοιτάξτε λίγο πώς έχουν πάρει και ένα πολύ ωραίο χρώμα. Θα τα βάλουμε από πάνω. Τριμμένη φέτα μπορούμε να βάλουμε. Βεβαίως και μπορούμε τριμμένη φέτα. Αλλά ναι. Και η μυζήθρα νομίζω θα κάνει δουλίτσα. Πάει, ναι. Γιατί. Εσύ από πού είσαι, Άρη, δεν θυμάμαι που μου έχεις πει. Κεφαλονίκη. Κεφαλονίκη, δεν ξέρεις από μυζήθρα τώρα εσύ εκεί πέρα. Δεν ξέρετε. Ενώ εμείς στην Πελοπόννησο, η μυζήθρα την τρώμε δηλαδή και για πρωινό. Και αφού έβαλα. Εντάξει, και από και μαμά θέλα. Έχω Πελοπόννησο. Πελοπόννησο ρίζες, οπότε ωραία. Είναι και λίγο έτσι. Πάρτε και λίγο φρέσκο μαϊντανό. Πάρτε λίγο φρέσκα λαχάνικα τα οποία έχετε στο σπίτι σας. Δείξτε τα από πάνω. Ρίγανη, πάει. Πάρτε και λίγη φρέσκα ρίγανη. Μόλις την έφερα, μόλις την έκοψα. Ταιριάζει απίστευτα και έχουμε ένα τέλειο ελληνικό φαγητό. Με κεφτεδάκια, με χιλοπίτες. Όχι, όχι. Αυτό είναι για το σερβίρισμα. Η μισή θα είναι για σερβίρισμα, δεν παίρνει στο φούρνο. Εγώ θα έβαζα και λίγο τυράκι να λιώσει μέσα στο φούρνο. Ταιριά. Ωραία, θα βάλουμε και τυράκι. Θέλει Ελένη τυράκι. Πολύ καλή ιδέα. Γιατί δες το τι όμορφο που είναι χρωματικά. Βεβαίως. Απλά ξέρεις, η μυζήθρα δεν συνηθίζεται να την ψήνουμε. Συνηθίζεται να τρώγεται κρύα όπως είναι από το ψυγείο, φρεσκοτριμμένη. Βάζω στο φούρνο 180 βαθμούς. Δεν θέλει πάρα πολύ ώρα. Θέλει περίπου 40 λεπτάκια. Να είστε βέβαια από πάνω. Να έχει την καλύτερη γεύση. Θα ρουφήξει τα ζουμιά. Η ντομάτα θα συνεχίζει να αφήνει τα υγρά της. Δεν υπάρχει περίπτωση να στεγνώσει το φαγητό. Σας το εγγυώμαι. Και νομίζω ότι δεν έχω να δείξω κάτι άλλο. Φανταστικά, είσαι φανταστικός. Από μένα. Θα δείξω τα κεφτεδάκια τα τέλεια που έχω κάνει. Ναι, ας δείξουμε και τα κεφτεδάκια για να μην είναι παραπορεμένο. Άρεσε τον έβαλα τσάπα να τα φτιάξει. Μου άρεσε πάρα πολύ το σημερινό φαγητό. Μυρίζει έτσι πολύ Ελλάδα η κουζίνα μας. Δες αργότερα τη συνταγή στο tv5.gr. Ακολούθησε με στο Instagram. Γιώργος Πορφύρης. Περιμένω τώρα να δω το έτοιμά σου. Και αν θέλεις να φτιάξεις αυτή τη συνταγή ακριβώς όπως είναι με αυτά τα υλικά, πες στο reopoly.gr. Πάτε το κουμπί και αγόρασε απευθείας τελικά και τα φέρνουμε στο σπίτι σας. Είσαι γιατί καταπληκτικός όχι. Και φανταστικός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, τα λέμε αύριο. Να είστε καλά, να σας χαϊδέψω λίγο. Θα με χαϊδέψω και αλλά κουρέφτηκες πάρα πολύ όμορφα. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου πάνε πάρα πολύ τα κοντά μαλλιά. Φαίνονται πιο πολύ άσπρες μου τρίχες όμως. Ποιες άσπρες τρίχες, βρε Άρη. Της Σοφίας που με... Ποια Σοφίας, της Μαρίας. Έλα στο τραπέζι. Πάρε ένα κεφτέ και έλα στο τραπέζι. Έρχομαι, έρχομαι. Να πάμε εδώ στην παρέα μας και να καλωσορίσουμε και τη Φρίντα. Καλώς το κορίτσι το όμορφο. Πώς είστε. Είμαστε φανταστικά τέλεια. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Εσείς χιλοπίτες, εγώ χιλόπιτες, τριαντάφυλλε. Εντάξει, ο καθένα το. Έχετε κάτι προσωπικό με τον Ντάφι. Πλέον θα έχουμε. Έτσι στο πάει. Τι έγινε με τον Ντάφι και τη Φρίντα. Στοπ, στοπ, στοπ. Σταματήστε, ό,τι κάνετε. Τι έγινε με τον Ντάφι. Προσπαθώ να χωνέψω τη χιλόπιτα που έφαγα. Εσύ. Γιατί εγώ τον περίμενα να μου μιλήσει, να μου πει κάτι. Ένα σπάω τα ρολόγια, κάτι. Το μεγάλο του σουξέ. Δίκιο έχει. Κάτι ρε. Να σου τραγουδήσει το αν περάσει την πόρτα, τελειώσαμε. Δίκιο. Πού το περίμενε. Στο Δελφινάριο. Σπίτι το έπρεπε να πας στο Δελφινάριο, δεν το ήξερα. Αφού ήρθες στο, στο Δελφινάριο. Ναι, αλλά δεν μου μίλησε. Έκανε είναι σαν να μην υπήρχα. Δεν πειράζει, κορίτσι μου, από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο θα σε παίρνει τηλέφωνο. Δεν σου απαντάω. Αυτό είναι τραγούδι. Έτσι, αγέροχη σε θέλω. Έτσι, έτσι, σταριλίκια. Τα σταριλίκια πληρώνονται, αγάπη μου. Δεν θέλω να το πάρεις προσωπικά. Εσύ είσαι φανταστική. Είναι παπαντάφι τώρα, δεν μπορεί. Εντάξει, πέρασε την Παρασκευή σου το βράδυ περιμένοντας κάποιον να σου μιλήσει. Δεν είναι το πιο ωραίο βράδυ δηλαδή, που ευχόμαστε να περάσει την Παρασκευή σου. Αυτά. Και κάπου εδώ αλλάζει η εκπομπή από καλοκαίρι νότ και γινόμαστε πάνω πακέτο. Αλήθειες με την Ελένη. Πες μου, Φρίντα. Λοιπόν, έχω πολύ λαμπερά πράγματα, παιδιά. Γαμοβαφτίσεις, γίνεται χαμός αυτό το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Λίγο πήγε η καρδιά μου στην κούλουρη δευτεριάτικο.
Ποιος βάφτισε. Γάμος, γαμοβάφτιση. Θέλω να ξεκινήσω με Βασίλη Κικίλια και Τζένι Μπαλατσινού. Παιδιά, τι ωραίες φωτογραφίες. Τρελάθηκα με αυτές τις φωτογραφίες. Ήταν τόσο γλυκές, τόσο αγαπημένο το ζευγάρι, τόσο όμορφη η Πάτμος. Τέτοια ευτυχία. Φαίνεται στις φωτογραφίες ότι η ευτυχία ξεχυλίζει, ναι, πραγματικά. Τι μόνο είναι αυτό. Παναγιώτης Αντώνιος είναι το όνομα που πήρε ο μικρούλης. Διπλό. Πάρα πολύ ωραία να του ζήσει, να το χαίρονται το αγοράκι τους. Και νομίζω είχε γενέθλια και ο τρίτος γιος της Τζέννης, ο Μάξιμος. Βέβαια και από ήταν και νονός. 14. Α, ο νονός ήταν ο Μάξιμος, ναι, ο γιος της. Όχι μόνο ο Μάξιμος. Ήταν και η καλή της φίλη και επιχειρηματίας Βιολέτα Λάπα και ο Ηλίας Καντζούρης. Με συγχωρείτε, το βλέπω από μέσα. Ναι. Και η Πάτμος και Κουμπάρος. Τι κουμπάρος καλέ, αυτό είναι. Κουμπάρι είναι καλέ, αυτή είναι ο νη. Ενωνή. Ενωνή είναι κουμπάρι. Ναι, αλλά εμεί λέμε ποιο βάφτισε. Ναι, ενωνή. Είναι κουμπάρος, παιδιά. Ναι, βέβαια. Δεν είναι και το μόνο στο γάμο, παιδάκι μου. Και ο νονός λέγεται κουμπάρο. Κουμπαριές είναι αυτά. Εντάξει. Τότε γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Γιατί έχεις γουρλωθεί και με κοιτάζω να μου λες κάτι φοβερό. Γιατί όταν λες κουμπάρος, εννοείς ποιος τον πάντρεψε, ας πούμε. Εκεί πάει ο νους πρώτα. Όχι, παιδιά, δεν είναι έτσι. Πού πάει ο νους. Κουμπάρι είναι και αυτοί που βαφτίζουν ένα παιδί. Αλήθεια, μετά κουμπάρο. Στην Κύπρο κουμπάρι είναι όλοι. Τι να κάνω. Το νονό του παιδιού σου μετά την Ελλάδα τον λες. Αυτό. Και στην Ελλάδα αυτό γεννάς στην Τζίπρο εκεί που είναι. Λες, αλλά εντάξει, πρώτα. Αν σου πω εσένα ποιος είναι ο κουμπάρος σου, θα πάει σου ποιος σε πάντρεψε. Εγώ πάει. Που δεν έχω παιδί, θα πάει ποιος με πάντρεψε. Ναι. Αλλά αν είχα παιδί, θα σου έλεγα και τον άλλο με τον κουμπάρο. Σε μένα, ας πούμε, δηλαδή, που έχω το μαζί, εγώ που έχω 5 βαφτιστήρια, όταν μου λες ποιος είναι κουμπάρος σου, μου έρχονται και οι 10. Ορίστε. Εσύ είσαι και ενεργή πολύ στα βαφτίσια. Ναι, θέλω να βάλω για δήμαρχος. Αλλά η Πάτμος είναι το αγαπημένο νησί της Τζέννης Μπαλατσινού. Έχει σπίτι η Τζέννη Μπαλατσινού και οι πρώτες διακοπές του ζευγαριού, αν θυμάστε, όταν κρύβαν αυτή τη σχέση, γιατί είχαν γνωριστεί στην εκπομπή που έκανε στο Μέγκα. Και έγινε η πρώτη επαφή και γνωριστήκανε. Και μετά το ζευγάρι βγήκε έξω, ξαναβγήκε, ξαναβγήκε. Και μια πληροφορία. Οι πρώτες διακοπές, τώρα θα τελειώσω και θα την πεις, έγιναν στην Πάτμο. Και είχαμε και τις φωτογραφίες τους, αλλά δεν το είχαν παραδεχτεί. Τέλειωσα. Τζοτζέλα, δεν σταματάς να με εντυπωσιάζεις. Είσαι μια κινητή εγκυκλοπαίδεια της τηλεόρασης. Κοίτα πώς θα σε εντυπωσιάσω κι εγώ. Για εντυπωσιάσαμε. Τότε τον προξένευε στις κόρες της. Υπάρχει σε συνέντευξη. Συγγνώμη, το είχα παίξει, το ξέρω. Όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδιο, ο Θεός γελάει. Τώρα αυτά ήταν και λίγο. Εντάξει, λογοτέχνιο ήταν. Ήταν χιουμοριστικό. Ότι είσαι καλό παιδί, α, για την κόρη μου θα είσαι όλος καλύτερος. Ταιριάζουν πάρα πολύ και είναι πολύ ευτυχισμένοι. Αυτό να του ζήσει, να το χαίρονται, να είναι υγιέστατο, να το δουν όπως εκείνο επιθυμεί και να το καμαρώνουν. Υγεία και χαρά. Συνεχίζουμε πάλι με βάφτιση και γάμο. Ο Σάββας Πούμπουρας παντρεύτηκε την αγαπημένη του Αρετή Θεοχαρίδη, βεβαίως. Και βάφτισαν και την κορούλα του στην Κύθνια. Ναι, Κύνθια, με συγχωρείτε. Στις Πέτσες. Έχουμε έγινε τα πλάνα στις Πέτσες. Άλλος ένας πολύ ωραίος γάμος. Εγώ το έβλεπα το Σαββατοκύριακο στα social. Το ζευγάρι είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί. Έχουν και το κοριτσάκι τους. Αλλά νομίζω είχαν παντρευτεί με πολιτικό και τώρα κάνανε το θρησκευτικό τους γάμο. Πολύ ωραίος, μποέμικος, μπόχο. Είναι από τους γάμους που βλέπεις, τους καλοκαιρινούς, τους νησιώτικους, τους ελληνικούς. Το νηφικό εγώ τρελάθηκα. Δηλαδή, εγώ παντρεύτηκα στην Αθήνα. Αν παντρευόμουν σε νησί, θα ήθελα να βάλω κάτι τέτοιο. Ναι, γιατί είναι πιο παραδοσιακό και πιο αέρινο και πιο νησιώτικο. Πιο ανάλαφρο. Ναι, αυτό, ναι, ναι. Δηλαδή είναι καλοκαιρινό νηφικό. Δεν θα καθίσεις να βάλεις τώρα τα τούλια να τρέχουν ή έπρεπε να βγάλουμε για την περίσταση και καλοκαιρινό κοστούμι για τον γαμπρό. Γιατί ο γαμπρός δεν και καλά, δηλαδή να τα βάλει όλα. Όχι, έχουν καλοκαιρινά κοστούμια. Ναι, δεν λέω ήχασμα, μόνο είναι πιο λεπτό. Αλλά ο Κατσούλης, δεν θυμάστε, όχι ο Σάκης, ποτέ, ο Κρατερός ήταν με σανδάλι. Δεν τον θυμάστε και τότε τον είχαν πει τι έβαλε το σανδάλι και αυτά και τα λοιπά. Πολιτικό γάμο είχαν κάνει. Λοιπόν, παιδιά, εμένα μου αρέσουν πολύ αυτοί οι γάμοι που φωνάζει λίγου φίλου, του καλού σου του φίλου. Κάνει πάρτι και το διασκεδάζεις, γιατί ο γάμος, εντάξει, θα μου πεις τώρα στην Ελλάδα είμαστε. Τώρα και αναγκαστικά. Οι παραδόσεις, ναι, αλλά πρέπει να τηρούνται. Γιατί φαντάζω τώρα να μην καλέσεις το σόι, να μην καλέσεις, δεν θες να το ζήσεις. Αν δεν θες να καλέσεις το σόι, παντρεύεσαι επί COVID. Είναι απλό. Όχι, και παντρεύεσαι, λες, είναι κλειστός ο γάμος και δεν καλούν ούτε το σώμα, ούτε τους συνεργάτες, ούτε τους γειτόνες. Και μετά αντέχεις τα λόγια, τα μούτρα και όλα αυτά. Εγώ το άντεξα πάντως. Δεν κάλεσα κανένα από την εκπομπή τότε που δούλευα. Α, πολύ γλυκό αυτό. Εγώ θα θύμωνα. Δηλαδή. Ρε, παιδί μου, όταν κάνω κλειστό γάμο με 30 άτομα,
ή θα τους καλέσω όλους ή κανέναν. Αλήθεια είναι αυτό που λες, αλλά γενικά... Τι είναι, θα κάνω παρεξηγήσεις, θα καλέσω την Ελένη, θα καλέσω τον Αλέξανδρο, θα καλέσω την Φρίντα, θα καλέσω τον Άρη. Εσύ γιατί έκανες κλειστό γάμο? Γιατί ο άντρας μου είχε παντρευτεί μια φορά με θρησκευτικό και βαριόταν να παντρευτεί ξανά και παντρεύτηκε πολιτικό και μου έκανε χατήρι και μου λέει θα είμαστε 20 πατέρες. Εντάξει, ήταν πολιτικό, στον πολιτικό γίνεται. Δεν μπορείς να καλέσεις όλο το σώμα. Εμείς ήταν μετρημένοι. Εντάξει, στον πολιτικό, εντάξει. Από το να παντρευτώ, άσε λέω να κάνω το πολιτικό να παντρευτώ. Κάτσε να μας τα πει όλα, Ανεβέλη, περίμενε. Έλα, Φρίντα μου. Πάμε στο επόμενο λοιπόν. Δεν σας έχω γάμο ή βάφτιση. Όπως ήμουν προχθές στο TikTok, είδα ένα πολύ ωραίο βιντεάκι που ανέβασε ο Νίκος Μπάρτζης μαζί με την Άννα Μαρία Βέλη. Θέλετε να το δούμε? Βεβαίως. Εμένα πάλι μου αρέσει ο Τριαντάφυλλος. Έχεις ακούσει το τελευταίο του σουξέ που σπάει ταμεία? Όχι. Ούτε αυτός. Γλυκό. Ρίγας Αποστόλου. Σταύλη Τσερίεντα Ζαΐμι. Υπέροχη ατάκα. Βγαλμένη από τη ζωή. Τι μου έχει πάρει σήμερα με τον Τριαντάφυλλο, τι σου έχει συμβεί? Συγγνώμη, θα μου περάσει. Είναι η σημερινή ημέρα. Εντάξει, είναι πονεμένη από χθες. Πότε ήταν χθες? Όχι, την Παρασκευή. Εντάξει, η ατάκα όταν υπόθηκε προφανώς είχε μία βάση τότε που μπορεί να ήταν στα κάτω του Τριαντάφυλλο. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει. Τώρα. Δεν το κατάλαβα, συγγνώμη. Ήταν από σύριαλ. Ναι, ποιο. Α, δεν κατάλαβα. Μπαίνει στο TikTok και υπάρχουν διάφορες ατάκες που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Ναι, το ξέρω, έχω κάνει κι εγώ. Μία τέτοια ατάκα ήταν, εντάξει. Ο Τριαντάφυλλος είναι στις ζωές μας παντού. Είναι έννοια. Βρίσκεται γύρω μας. Είσαι too much. Είσαι περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Ο Θεός να φυλάει και 12 Απόστολοι μαζί μας. Ας μην συνεχίσουμε αυτό το θέμα. Βάζουμε άνω τελεία για να μην σπάσουμε τα ρολόγια. Φρίντα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε περιμένουμε αύριο. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις. Πριν όμως, δεν ξεχνάτε ότι τρέχει ένας φανταστικός διαγωνισμός εδώ στην εκπομπή μας. Ένας καταπληκτικός διαγωνισμός για το Φόρτο Πούμα, την έκδοση Esti Line 1000 κυβικών 125 ύπων που θα έρθει στα δικά σας χέρια. Όμως παράλληλα, με το τηλέφωνο ή τα μηνύματα που θα πάρετε και θα δηλώσετε συμμετοχή για αυτό το διαγωνισμό, αυτό το καταπληκτικό MacBook Apple Air μπορεί να έρθει στα δικά σας χέρια την Παρασκευή, στο τέλος της εβδομάδας. Είναι μια ευγενική προσφορά από την αγαπημένη μας Βιοκαρπέ, την εταιρεία που αγαπάμε πάρα πολύ, που κοσμεί το σπίτι μας, το σαλόνι μας, κάνει όλους μας τους χώρους στο σπίτι μοναδικούς. Η καλοκαιρινή προσφορά τρέχει, είναι ένα χαλάκι θα πάρετε εσείς και ένα ακόμα σας κάνουν εκείνοι με πάρα πολύ αγάπη δώρο. Έτσι λοιπόν τηλεφωνείτε όσες περισσότερες φορές μπορείτε στο 14999 ή στέλνετε πολλά μηνύματα γράφοντας open, αφήνετε ένα κενό, βάζετε το ονοματεπώνυμό σας και κάνετε την αποστολή στον ίδιο ακριβώς αριθμό 14999. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με αγαπημένο Γιώργο Χρανιώτη. Ο σημερινός μας καλεσμένος κάνει περιοδία με την παράσταση «Οι Μπαμπούλες», αλλά δεν είναι καθόλου μπαμπούλας. Είναι ένα γλυκός άνθρωπος, πάρα πολύ ταλαντούχος, είναι μποέμ και ροκ μαζί. Είναι ασυμβίβαστος, τα λέει τα πράγματα με το όνομά τους και χαίρομαι πάρα πολύ που το συναντώ σήμερα στο καλοκαίρι Νότ. Είναι ο Γιώργος Χρανιώτης. Η μπάντα μου. Η μπάντα σου? Ναι. Εσύ τι παίζεις εκεί, όργανο? Εγώ τραγουδάω. Τραγουδάς. Ναι. Ροκ μπάντα είναι. Ναι. Γκαράζ ροκ, ας πούμε, παίζουμε. Γκαράζ ροκ, καταλήξεις, τι είναι αυτό? Αυτό είναι, πώς να σου πω, είναι πολύ βασισμένο στο rock and roll το παραδοσιακό με πιο punk στοιχεία. Ακούς όλων των ειδών τις μουσικές, δηλαδή στο γάμο χορεύατε μεξικάνικα. Εσύ τραγουδάς λίγο ροκ, γκαράζ ροκ. Φαντάζομαι ότι ακούς και άλλα πράγματα, λίγο πιο lounge. Ακούω τα πάντα. Τι είσαι τελικά? Ακούω τα πάντα εκτός από αντιαισθητική μουσική. Ποια είναι η αντιαισθητική, τα λαϊκά, ας πούμε, τα ελληνικά μπορεί να είναι. Τα ελληνικά, τα λαϊκά έχουμε μεγάλη ιστορία στα ελληνικά λαϊκά. Είναι υπέροχα, τα ρεμπέτικα, τα λαϊκά. Υπάρχουν κάποια πράγματα, τα εφήμερα είναι τα αντιαισθητικά. Δηλαδή αυτή η trap, τα R&B και τα λοιπά δεν όχι, είναι του. Το R&B είναι υπέροχο. Και το hip hop και η rap, η trap όχι. Δεν θα πάρω. Νομίζω έχω μεγαλώσει αρκετά για trap. Αυτό που σου είπα, νομίζω όταν κάτι είναι εφήμερο στον χώρο της τέχνης γενικότερα, ίσως να είναι και αντιαισθητικό. Γιατί μόνο αυτό που αντέχει στον χρόνο έχει αισθητική, στην τέχνη τουλάχιστον. Είτε είναι θέατρο, είτε σινεμά, είτε μουσική. Είσαι πολυπράγμων και πολύπλευρος άνθρωπος. Δηλαδή, αισθάνομαι τώρα ότι είσαι λίγο μποέμ, ότι είσαι λίγο να πάρεις τη σανίδα σου, να πας στη θάλασσά σου, να κάτσεις μόνος σου, είσαι και μοναχικός. Αλλά είσαι και ροκ και της έντασης.
Πώς συνδυάζονται όλα αυτά σε έναν άνθρωπο, σε μια ψυχή, σε ένα σώμα? Πάρα πολύ, νομίζω. Με πολύ σύνεση μπορεί να συνδυαστούν όλα αυτά. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι όταν, δεν ξέρω, δεν έχω κάνει... Δηλαδή, έχω κάνει ψυχανάλυση, όχι εμπεριστατωμένα, αλλά αυτό που μπορώ να καταλάβω είναι ότι υπάρχουν φορές που θέλω να είμαι τελείως μόνος μου. Μάλλον θέλω να αντιμετωπίσω, είναι μια μορφή διαλογισμού. Είτε κάνω σερφ, είτε κάνω ποδήλατο, είτε κάτσω να διαβάσω ένα βιβλίο, είτε απομακρυνθώ από τη γυναίκα μου ή από το γιο μου. Μπορώ να βρω τον τρόπο και να μου λείπουν άνθρωποι πράγματα, αλλά ταυτόχρονα να ξέρω ότι είναι πολύ ευεργετικό, γιατί θα τους πεθυμίσω περισσότερο. Για παράδειγμα, ναι, λέω, ας πούμε, μερικές φορές με τη γυναίκα μου, λέει, δεν με πήρε σήμερα να είσαι μακριά στην περιοδία, τέλος πάντων. Δεν είδες FaceTime το μικρό τι έκανε. Δεν θέλω να τον δω. Γιατί θέλω να, όπως συνέβαινε παλιότερα, να μου λείψει τόσο πολύ ώστε όταν πάω αύριο, ας πούμε, στην Τίνο, να έχω πολύ μεγαλύτερη λαχτάρα να τον δω. Παλιότερα, ρε παιδί μου, έφευγε μια φίλη σου να πάει στην Αυστραλία να σπουδάσει, ξέρω εγώ, στην Αμερική, και έλεγε ότι θα κάνω να τη δω ένα χρόνο. Και όντω δεν την έβλεπε ένα χρόνο και σου έλειπε περισσότερο. Η γυναίκα σου αυτό όμω πώ το εισπράττει? Γιατί επειδή εμεί είμαστε γυναίκε και η γυναίκα θέλει τα τηλεφωνά τη, θέλει τα μηνύματά τη, δηλαδή θέλει την έμπρακτη. Το έμπρακτο ενδιαφέρον του συντρόφου της, καμιά φορά μπορεί να στεναχωριέται, να γκρινιάζει, να θυμώνει, να μαλώνει. Η Γεωργία πώς αντιδράει? Όλα αυτά τα ρήματα. Ωραίο. Συμβαίνουν, αλλά νομίζω ότι έχει και ταυτόχρονα έχει και κατανόηση. Δηλαδή, καταλαβαίνει την ιδιαιτερότητά μου, η οποία δεν είναι και τόσο παρανοϊκή. Δηλαδή, έχει μια λογική δεδομένης και της ηλικίας που έχω και των βιωμάτων. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω μεγαλώσει χωρίς κινητό. Δεν είχα μέχρι τα 24 μου κινητό. Δεν είχα social media μέχρι το 17-18 τουλάχιστον, δεν τα είχα στο κινητό μου. Αυτό γιατί, Γιώργο, είχες μια ανάγκη απομόνωσης, ήθελες να κρατήσεις πιο προσωπική την ιδιωτική σου ζωή, ήθελες να αισθανόσουν πιο ασφαλής, έτσι? Όχι, ήθελα να έχω περισσότερο ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό μου και ήθελα όταν απομονώνομαι να απομονώνομαι πραγματικά και όχι να απομονώνομαι με ένα κινητό που δεν απομονώνεσαι. Δηλαδή, αυτό είναι το, αν θέλεις, το ζήτημά μου με την τεχνολογία, μάλλον με την επικοινωνία που μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχεις με έναν άνθρωπο. Προτιμούσα να είναι πιο επιλεκτική. Δηλαδή, πήγαινα να κάνω ελεύθερο κάμπινγκ με τη σκηνή μου για τρεις μέρες και θα ήμουν εγώ, η σκηνή μου, τα βιβλία μου, οι μουσικές μου για τρεις μέρες. Ενώ τώρα που έχεις το Instagram, ας πούμε, μπαίνεις στην παγίδα να πεις ότι πρέπει κάτι να ανεβάσω, να ενημερώσω τους φίλους μου, να επικοινωνήσω κάπου που είμαι. Ναι, απλώς το έχω φροντίσει έτσι, ώστε τουλάχιστον στο δικό μου κεφάλι, στο δικό μου μυαλό, να είναι πάρα πολύ δημιουργικό. Δηλαδή, έλεγα ότι μάλλον είναι πολύ βαρετό να ανεβάσω κάποια στιγμή στο Instagram το ότι έφαγα λουκουμάδες, λέω ένα παράδειγμα. Ενώ είναι πιο λειτουργικό να ανεβάσω το ότι πήγα και έκανα σερφ ή SUP, γιατί αν είναι να παραδειγματιστούν 2-3 άνθρωποι από αυτόν τον τρόπο να που ζω. Να από κάτι καλό. Ναι, και ένα πιτσιρικά, α πούμε, να δει και να πει: α, ο Χρανιώτης κάνει SUP, μήπως να δοκιμάσω κι εγώ. Θα χαρώ πολύ. Τι τρομάζουν λίγο τα social media και η επικοινωνία που μπορεί να έχει εσύ με τον κόσμο μέσω αυτών? Παλιότερα πιο πολύ. Τώρα νομίζω έχω εξοικειωθεί περισσότερο. Δηλαδή, ξέρω, στη χειρότερη περίπτωση απλώς δεν θα απαντήσω σε κάτι που θα με ενοχλήσει. Και γενικά βαριέμαι να μπαίνω σε πολύ διάλογο. Μπορώ να ποστάρω κάτι, να δείξω τη θέση που έχω σε ένα γεγονός, σε ένα πράγμα και να τελειώσω εκεί. Αν έχεις αρνητικά σχόλια κάτω από μια ανάρτησή σου, μετά θα τα σβήσεις, θα μπλοκάρεις τον άνθρωπο που τα στέλνει? Όχι, εκτός αν μου απειλεί τη ζωή μου. Όταν είχα κάνει μια παράσταση στη Θεσσαλονίκη την ώρα του διαβόλου του Φερνάντο Πεσόα, δέχτηκα κάτι υβριστικά σχόλια ότι είμαι αντίχριστος, σατανιστής, διάφορα πράγματα. Εξαιτίας του ρόλου. Εξαιτίας του τίτλου του έργου. Και μαζεύτηκαν κιόλας διάφοροι σκληροπυρηνικοί, θερμοκέφαλοι, χριστιανοί εντός εισαγωγικών. Δεν νομίζω ότι ήταν χριστιανοί αυτοί, ήταν κάτι άλλο. Οι οποίοι προσπάθησαν να ματαιώσουν την παράσταση. Ασχολήθηκα σε επίπεδο ότι διαφυλάξαμε την παράστασή μας. Αλλά τώρα το να κάθομαι να ασχολούμαι με έναν τύπο που μου λέει ότι θα μου σκοτώσει, θα μου κόψει το χέρι, τη γλώσσα για να μην ξαναμιλήσω κτλ. Όχι, δεν θα ασχοληθώ. Σε τρόμαξε αυτό καθόλου? Όχι. Δεν είχα και κάποιο περιστατικό. Δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, περισσότερο τις απειλές δεν τις λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη μου, εκτός αν είναι ο τύπος που με απειλεί πραγματικά το εννοεί. Δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Και εύχομαι και να μην το δεις ποτέ, βέβαια. Και εγώ το ίδιο. Μιλάμε για την πίστη και για τη σχέση με τα θεία. Πιστεύεις, είσαι από τους ανθρώπους που
θα κάνουν το σταυρό τους κάθε μέρα βγαίνοντας από το σπίτι ή σε από τους ανθρώπους που σε μία δυσκολία θα επικαλεστούν τη βοήθεια του Θεού ή του οποιοδήποτε Θεού πιστεύουν, έτσι. Δεν πιστεύω στον χριστιανικό απαραίτητα Θεό. Πιστεύω στο Θεό. Πιστεύω ότι υπάρχουν, δηλαδή έχω πολλά παραδείγματα στη ζωή μου που μου έχουν δείξει ότι είμαι τόσο σε σχέση με κάτι που είναι τόσο και δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Αυτό λοιπόν το τόσο εγώ το ονομάζω Θεό. Έχω προσευχηθεί σε χριστιανικούς ναούς, σε ινδουιστικούς ναούς, σε βουδιστικούς ναούς. Δεν θα αποφύγω να μπω σε ένα ναό αν αισθανθώ την ανάγκη να προσευχηθώ. Δεν το κάνω το πρωί όταν φεύγω, αλλά το κάνω το βράδυ πριν κοιμηθώ. Είναι ένας μίνι απολογισμός. Αισθάνομαι την ανάγκη να μιλήσω σε κάποιον άειλο για το πώς πέρασε η μέρα μου, για το πώς πέρασα εγώ τη μέρα μου και πώς θέλω να περνάνε και οι άλλοι άνθρωποι τη μέρα τους, να κάνω κάποιες ευχές, ας πούμε. Κάπως έτσι. Όταν γεννήθηκε ο Αλέξανδρος, ποια ήταν τα συναισθήματα έτσι που ένιωσες, τα αρχικά συναισθήματα όταν είδες ότι ήρθε στη ζωή ο καρπός του έρωτά σας με τη Γεωργία? Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος και πάρα πολύ μπερδεμένος ταυτόχρονα, γιατί καταλάβαινα ότι ξεκινάει ένας πολύ ενδιαφέρον ρόλος στη ζωή μου, τον οποίο όμως πρέπει να διαβάσω και να μελετήσω πολύ καλά για να τον παίξω επάξια, δηλαδή για να τον υποδηθώ του πατέρα. Και νομίζω ότι όντως είναι ένας πολύ ενδιαφέρον και δύσκολος ρόλος, που όμως είχα ήδη αρχίσει να προετοιμάζομαι πιο πριν γι' αυτόν. Τι λάθος που έκανε ο δικός σου πατέρας σε σένα, δεν θα θέλεις εσύ να επαναλάβεις το μεγάλωμα του Αλέξανδρου? Πολύ ωραία ερώτηση. Τι λάθος έκανε ο πατέρας μου σε μένα? Ας πούμε ότι ήταν, επειδή ο πατέρας μου ήταν ιδιοφυΐας στα μαθηματικά και στις θετικές επιστήμες γενικότερα, πολιτικός μηχανικός, προσπάθησε πολύ, όχι υπερβολικά, αλλά σε έναν βαθμό, ίσως θα μπορούσε να το είχε κάνει και λιγότερο, να με κάνει και εμένα, ας πούμε, πολύ καλό στα μαθηματικά. Δηλαδή, γκρίνιαζε πολύ που δεν ήμουν καλό στη φυσική, χημεία και στα μαθηματικά. Ενώ μου θύμιζε συνεχώς ότι αυτός ήταν ιδιοφυής. Πού ήταν? Αυτό. Δεν έχω κάτι. Αυτό, ας πούμε, θα μπορούσε να το έχει αποφύγει, γιατί θα έπρεπε να έχει διαισθανθεί την κλίση μου στις πιο κλασικές επιστήμες ή τελικά στο θέατρο, όχι, γιατί δεν ήξερα ο άνθρωπος. Ο μικρός δεν είχα εκδηλώσει καμία τέτοια επιθυμία. Αντέδρασε όταν έγινε ηθοποιός εσύ? Όχι. Καλοδέχτηκε? Καθόλου. Μα ήταν αυτή η συμφωνία που κάνανε στα παιδιά στα 90s και στα 80s οι γονείς, ότι σπούδασε κάτι και μετά κάνει ό,τι θέλεις. Εγώ πέρασα, φρόντισε λοιπόν να περάσω γυμναστική ακαδημία, που ούτως ή άλλως ήταν η πρώτη μου επιλογή. Δεν είχα. Το ποιο άθλημα πέρασε γυμναστική ακαδημία? Όχι, δεν πέρασα με άθλημα, πέρασα με πανελλήνιες κανονικά. Και τι ειδικότητα πήρες? Δεν τελείωσα ποτέ. Δεν πήρες πτυχίο? Όχι. Ήμουν καπράσι κομμωτινή, γιατί ταυτόχρονα μπήκα στη δραματική και με κέρδισε το θέατρο. Άρχισα να δουλεύω από νωρίς και το αγάπησα πάρα πολύ αυτό το πράγμα που λέγεται θέατρο και υποκριτική. Οπότε μετά αποφάσισα ότι δεν θα πάρω ένα πτυχίο τώρα έτσι για να το δείξω στη μαμά και στον μπαμπά. Ας ασχοληθούμε με αυτό που αγαπάω πραγματικά. Ο Αλέξανδρος τώρα είναι 13 μηνών. Ναι. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί έχω πάρα πολλές φίλες που έχουν κάνει τα παιδάκια τους. Εμένα δεν έχει έρθει κάτι τέτοιο ακόμα στη ζωή μου. Και μου λένε όλα τα καλά. Θα έρθει γιατί το θέλεις, σε βλέπω. Ευχαριστώ και μακάρι. Μου λένε όλα τα καλά και όλα τα όμορφα, αλλά ξέρω και φαντάζομαι ότι υπάρχουν και δυσκολίες. Υπάρχουν δυσκολίες που έρχονται στη σχέση του ζευγαριού, όσο έτοιμο και να είναι το ζευγάρι να φέρει στον κόσμο ένα παιδάκι. Αλλάζει δηλαδή. Σίγουρα αλλάζει πάρα πολύ. Αυτό που δεν πρέπει να αλλάξει, αν και εφόσον είσαι ερωτευμένος με τη γυναίκα σου και η γυναίκα με τον άντρα της, να σταματήσετε, δηλαδή να θυσιάσετε τον έρωτά σας για το παιδί. Νομίζω το πιο ενδιαφέρουσα συμβουλή που έχω ακούσει από φίλους μου είναι ότι διαφύλαξε πρώτα τον εαυτό σου. Τι κάνεις εσύ για να το διαφυλάξεις αυτό τον έρωτα, να μην το θυσιάσεις? Φροντίζω να μην γίνω υπερβολικά χοντρός, να περνάω χρόνο με τη γυναίκα μου, να μην είμαι αντιαισθητικός, να μην αρχίζω να ξύνομαι σε περίεργα μέρη στο πρόσωπό μου και τα βλέπει η γυναίκα μου. Θέλω να πω, προσπαθώ να είμαι ερωτεύσιμος ακόμα και τώρα και προσπαθώ να, και νομίζω προσπαθεί και η ίδια να είναι. Σαν να εξαιρείς με έναν τρόπο το παιδί και να λες ότι εμείς θα είμαστε καλά οι δυο μας, γιατί αν δεν είμαστε εμείς καλά, όπως ήμασταν και καλύτερα κιόλας, μάλλον δεν θα είναι κι αυτός. Οπότε, μάλλον, και όσο εγωιστικό και αν ακούγεται, η προτεραιότητά μου είμαι εγώ και όχι ο μικρός. Γιατί ξέρω ότι αν είμαι εγώ έτσι όπως πρέπει να είμαι, μπορώ να είμαι ευτυχισμένος και να τον κάνω και αυτό να είναι. Σωστό. Γιώργο, ένας άντρας για να πάρει την απόφαση να παντρευτεί, να κάνει πρόταση γάμου στα 45,
που δεν, είναι, δεν είσαι μεγάλος, αλλά δεν είσαι και μικρός. 45 ήμουνα, για κάτσε να θυμηθώ. Το 17 δεν την έκανα την πρόταση. Ναι, το 17-18. Το 17 ήμουνα 44. 4. Παρακαλώ πολύ. Εντάξει, το στρογγυλοποίησα λίγο το σταβάνω. Ένας άντρας για να πάρει την απόφαση να παντρευτεί σε αυτή την ηλικία, σημαίνει ότι πριν δεν το είχε σκεφτεί με καμία άλλη σχέση στη ζωή του, ή σημαίνει ότι σε αυτήν τη γυναίκα που βρήκε είδε κάτι το οποίο δεν θα ήθελε ποτέ να χάσει. Τι θα δύο συνέβη σε σένα. Το είδα πολύ γρήγορα με τη γυναίκα μου. Τι είχε. Μαλλιά, θυμάμαι κάτι μαλλιά χιτά κάτω και ένα χαμόγελο που συνδυαζόταν πάρα πολύ ωραία και μια πλάτη. Αυτά τα τρία πράγματα, σου λέω τώρα σε πρώτη, στα πρώτα 15 δευτερόλεπτα, με κάνανε να πω ένα «Οχ, μάλλον μπλέξαμε εδώ πέρα». Από την πλάτη. Και από τα μαλλιά και από το χαμόγελο και από την... Πώς να το πω, από το πώς με κοίταζε μάλλον. Σε κοίταζε εκείνη και εσύ έδωσε το πράσινο φως ή το πήρες εσύ από μόνος και πήγε να τις μιλήσεις. Είχε έρθει στο θέατρο να με δει. Είχε έρθει μια φίλη μου και γνωριστήκαμε μετά. Και ενώ είχα αποφασίσει κιόλας να πάω σπίτι, γιατί την επόμενη μέρα είχε σέρφ στη Βουλιαγμένη και θέλω να ξυπνήσω νωρίς. Λέω, εντάξει, ας αργήσω μια ώρα, ας πιω ένα κρασί. Νομίζω δεν είπε καν κρασί, γιατί την επόμενη μέρα ήθελα να κάνω σέρφ και ήθελα να είμαι τελείως καλά, ας πούμε. Κάπως έτσι έγινε. Πες μου τώρα κάτι που έχει γεωργία και αισθάνεσαι ότι σε έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο. Ένα χαρακτηριστικό της. Είναι. Κάτσε να σου πω ένα χαρακτηριστικό που με κάνει. Νομίζω ότι έχω αρχίσει και καταλαβαίνω τι σημαίνει να είσαι λίγο πιο πρακτικός και πιο οργανωτικός. Γιατί είμαι αρκετά αέρινος σε βαθμό κακουργήματος και το να μου βάζει μια γυναίκα βαρύδια για να προσγειώνω μερικές φορές στη γη είναι απαραίτητη διαδικασία για εμένα. Οπότε η Γεωργία αρκετές φορές με προσγειώνει. Τις ευθύνες τα πηγαίνεις καλά, τα πήγαινες πάντα. Όχι. Είμαι ευθυνόφοβος, είμαι πολύ κακός στην ανάληψη ευθυνών. Ναι, όταν είναι ο πιτσιρικάς και ξυπνάει και πρέπει να πιει γάλα και τη βλέπω την άλλη να είναι κουρασμένη πτώμα στο κρεβάτι, θα σηκωθώ. Αν δεν έχω γύρισμα την επόμενη μέρα, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί αν έχω γύρισμα, έχω κάνει μια συμφωνία ότι άσε με να κοιμηθώ έλεος, να μπορέσω να κάνω τη δουλειά μου λίγο σαν άνθρωπος. Αλλά κυρίως τις ευθύνες δηλαδή, που μπορεί να πάρει ένας πατέρας, πήγαινε το παιδί βόλτα, άλλαξε του πάνα, τάισε τον τώρα. Αυτά τα έχεις κάνει όλα, συμμετείχε σε όλα. Όλα, αλλά μόνο, το μόνο πράγμα που δεν έχω κάνει είναι να έχω θυλάσει. Εντάξει, αυτό το βρίσκω κάπως λογικό. Κι εγώ, ναι, δεν μπορώ, δεν ξέρω, δεν βρίσκω τον τρόπο. Πάμε λίγο στο χώρο του θεάτρου, που τον τελευταίο χρόνο γενικά μια σκιά υπάρχει πάνω από αυτό που όλος ο κόσμος αγαπούσε πάρα πολύ το θέατρο και αισθανόταν ότι αυτή είναι και η διαφυγή του. Τον τελευταίο καιρό λοιπόν έχουμε ακούσει πάρα πολλές εξομολογήσεις, πάρα πολλές καταγγελίες να συμβαίνουν που προέρχονται από το χώρο του θεάτρου. Πώς σου φαίνεται όλη αυτή η εξωστρέφεια των γυναικών ή των ανδρών που έχουν περάσει από όλη αυτή τη δύσκολη διαδικασία, που η απόφασή τους να το πουν προς τα έξω, να το βγάλουν από μέσα τους και να χαλάσουν εντός εισαγωγικών, δικαίως βέβαια, την εικόνα που είχαμε εμείς για μεγάλους πρωταγωνιστές της σκηνής. Είναι πολύ υγιές. Αύριο ο Αλέξανδρος, ο γιος μου, να μου πει ότι θα γίνει ηθοποιός και να μην έχω την ανησυχία που είχε η μητέρα μου και ο πατέρας μου όταν έγινα εγώ. Με λίγα λόγια, υπάρχουν μάλλον κάποιοι άνθρωποι που ξέρουμε ή δεν ξέρουμε, οι οποίοι κατέστρεψαν με έναν τρόπο το μέλλον των παιδιών που θέλαν να ασχοληθούν με το χώρο του θεάματος. Αυτό λοιπόν είναι το υγιές κομμάτι. Ότι στο μέλλον, μάλλον ένας υποψήφιος ηθοποιός, χορευτής, αθλητής ή οτιδήποτε, θα μπορεί να μπει με μεγαλύτερη γενναιότητα σε αυτό το χώρο, χωρίς να φοβάται, αν θέλεις, τα παρελκόμενα του παρελθόντος, τα οποία όλους μας είχαν ενοχλήσει και όλους μας αφορούν, ας πούμε. Άκουσα σε μια συνέντευξή σου ότι αναφέρθηκε στον Γιώργο Κιμούλη και είπες ότι είναι δύσκολος. Mm-hmm. Ποια είναι η τοποθέτησή σου, δύσκολος, τι εννοούσες ακριβώς, δύσκολος συνεργάτης, άνθρωπος? Για μένα το επίθετο δύσκολος έχει θετικό πρόσημο. Δηλαδή, τι εννοώ, δύσκολος άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι απαιτητικός. Mm-hmm. Στην περίπτωση του θέατρου, εγώ ένας άνθρωπος ο οποίος υποβάλλει σε μια διαδικασία αναζήτησης στο ρόλο, αναζήτησης στον εαυτό σου και απέτησης εργατορών, ίσως επιπλέον από αυτές που χρειάζεται. Ο Γιώργος είναι τέτοιος άνθρωπος. Ο Γιώργος είναι ένας πάρα πολύ απαιτητικός σκηνοθέτης που με έναν τρόπο προσπαθεί να σου εκμεύσει ό,τι καλύτερο έχεις σαν υλικό μέσα σου. Οπότε, μάλλον σε παρασύρει σε ένα ταξίδι, ας πούμε, το οποίο είναι πάρα, πάρα πολύ απαιτητικό. Εγώ νομίζω ότι η δυσκολία μου είναι περισσότερο να συνεργαστώ με μη δύσκολους ανθρώπους, όχι κεντρικούς, όχι απαραίτητα
αυτούς που σου βάζουν εμπόδια, αλλά αυτούς που σου βάζουν, που σου στείλουν κάποια εμπόδια που ξέρεις ότι θα σε ωφελήσουν στην παράσταση γενικότερα. Ο Γιώργος είναι τέτοιος άνθρωπος. Είχα μια υπέροχη συνεργασία μαζί του. Και το δύσκολος είναι στο κεφάλι μου εντελώς το απαιτητικός. Απαιτητικός. Όχι δύστροπος, απαιτητικός. Θέλω να μου πεις τι θα συμβούλευε στο γιο σου, τον Αλέξανδρο, σε σχέση με τη συμπεριφορά του στις γυναίκες και στο γυναικείο φύλο, αύριο μεθαύριο που θα μεγάλωνε. Γιατί όλα αυτά που ζούμε και όλα αυτά που βιώνουμε είναι μια πραγματικότητα η οποία πολλές φορές μας προκαλεί φρίκη. Πώς θα μεγάλωνε το γιο σου και εσύ και η Γεωργία, τι θα του μάθαινες για τις γυναίκες και τι ήταν αυτό που θα του έλεγες σε σχέση με αυτές? Εμένα πάντα μου άρεσαν οι πριγκίπισσες και οι πρίγκιπες. Οπότε πάντα με εγωίτευαν. Και νομίζω ότι από μικρό παιδί, παρόλο που είχα πολύ μεγάλη απόσταση από το να γίνω πρίγκιπας, γιατί έχω υπάρξει ανεδής, αγενής σαν άνθρωπος, έχω αδικήσει στη νεότητά μου διάφορους ανθρώπους, είναι κάτι που το έχω πάντα στο μυαλό μου. Ότι ξέρεις, είναι μάλλον πολύ ωραίο πράγμα και σου φτιάχνει μια πολύ ιδιαίτερη μέρα και ζωή το να είσαι ευγενής. Άρα λοιπόν, ίσως το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να μάθω στο γιο μου, γιατί κυρίως μαθαίνω από το γιο μου και δεν έχω καμία διάθεση να του μάθω πράγματα, θέλω να του δείξω τον κόσμο μου, ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, όχι όλο τον κόσμο μου. Αλλά αυτό που έχω, αν είχα να του μάθω κάτι, είναι ότι ξέρεις, το να είσαι πρίγκιπας, το να είσαι ευγενής, ουσιαστικά ευγενής, το να εννοείς μια καλημέρα που θα πεις, μια αγκαλιά που θα κάνεις ή αργότερα όταν ξεπεράσουμε τον κορονοϊό, ένα φιλί που θα δώσεις σε ένα κορίτσι, σε έναν φίλο σου ή όλη την αγάπη αυτή που έχεις να δώσεις, δώσ' την απλόχερα, μη φοβάσαι τίποτα και να είσαι γενναιόδωρος, γιατί αλλιώς η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή και μάταιη αν δεν το κάνεις αυτό. Νομίζω έχει δύο καταπληκτικούς δασκάλους ο μικρός Αλέξανδρος και εσένα και την Αλεξάνδρα, δασκάλους εντός εισαγωγικών, καθοδηγητές. Τη Γεωργία, ναι. Τη Γεωργία και λέω την Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα είναι η μαμά του. Η μαμά της Γεωργίας. Εντάξει, είμαι στην οικογένεια. Ναι, ναι, ναι. Που δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Θα μεγαλώσει με πολύ, πολύ αγάπη και εύχομαι να είναι υγιής, χαρούμενος, δημιουργικός, όπως εσείς επιθυμείτε να τον δείτε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Είπαμε για τις μπαμπούλες. Σήμερα το βράδυ έχουμε και κάμερα η οποία θα βρίσκεται εκεί κοντά σας. Δεν το ξέρω. Οι μπαμπούλες, σε ποιο θέατρο είστε σήμερα? Το θέατρο Παπάγου, έχουμε την επίσημή μας. Το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το έργο. Να πω πολύ γρήγορα ότι είναι ένα έργο του Σανθόλ, ενός Ισπανού συγγραφέα νεότατου. Είναι κομμωδία μια, είναι γιατί ακούμε μπαμπούλες και λες μήπως. Όχι, όχι. Να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι μια απολύτως κομμωδία διασκεδαστική, ίσως περισσότερο από ψυχαγωγική. Είναι ένα, υπάρχουν στιγμές που είναι παραλυρηματικό το γέλιο στην κομμωδία αυτή. Είναι λοιπόν το έργο του Σανθόλ, η μετάφραση είναι της Μαρίας Χατζημανουήλ, η σκηνοθεσία είναι του Νικορέστη του Χανιωτάκη, φωτισμή είναι της Χριστίνας Θανάσουλα, η Αρετή Μουστάκα έχει κάνει τα σκηνικά και τα κοστούμια και παίζω εγώ. Είστε και ωραία παρέα. Ο φίλος ο Δημήτρης ο Μακαλιάς, η Αντιγόνη Ψυχράμη, η Ελένη Βαΐτσου, ο Αντώνης ο Κρόμπας και η Σοφία Εμμανολάκου και νομίζω τα πάω όλα. Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να σκίσετε. Αυτή η περιοδία να είναι η αρχή για φανταστικά πράγματα, γεμάτα θέατρα και ωραίες συνεργασίες όπως τις ονειρεύεστε όλοι. Γιατί είστε φανταστικοί. Ευχαριστούμε πολύ. Να χαίρεστε το παιδάκι σας, φιλιά και στη Γεωργία. Συγγνώμη για το λάθος που την είπα, Αλεξάνδρα. Όχι, δεν πειράζει. Είναι επίσης αγαπημένο όνομα αφού σου λένε της πεθεράς. Εντάξει, εγώ ένα πρόβλημα με τα ονόματα. Γι' αυτό χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα σήμερα. Εγώ. Καλή εβδομάδα. Πάμε εμείς προς το αγαπημένο μου τραπέζι, γιατί περιμένει εδώ το Τζορτζελάκι μου με πολύ ωραία παρέα, η Ιωάννα Σουγιώτη. Καλημέρα σας, καλησπέρα θα έλεγα. Καλησπέρα, Ελένη μου. Τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Και τα DNA Centers είναι σήμερα εδώ, μαζί λοιπόν, μας. Γιατί έχουμε να δώσουμε στις φίλες τηλεθεάτριές σου και τηλεθεατές μια εκπληκτική προσφορά, μια μοναδική προσφορά. Είναι το πρόγραμμα της κρυολιπόλησης των DNA Centers, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εφαρμογής κρυολιπόλησης σε όποιον πάρει τηλέφωνο από τώρα και για την επόμενη ώρα στο 210-8212-100 και στο 2310-25002 θα έχετε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κρυολιπόλησης εντελώς δωρεάν. Είναι μοναδική προσφορά, είναι υπέροχη προσφορά, ειδικά για την εκπομπή της Ελένης μας εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κρυολιπόληση είναι μια θεραπεία η οποία στοχεύει στα σημεία που δεν φεύγει το λίπος με κανέναν τρόπο. Δηλαδή, Ιωάννα, ούτε με δίαιτα, εδώ ούτε τα μπρατσάκια μας, τα πλαϊνάκια μας, τα σουσιβιάκια μας, σορτάκια μας.
στα ποδαράκια μας παντού. Εκεί στοχεύει η κρυολιπόλυση, ψύχοντας το λίπος. Και επειδή το λίπος είναι ευαίσθητο στις χαμηλές θερμοκρασίες, φεύγει, αφόσον στους -5 βαθμούς γίνεται η ψήξη, αποβάλλεται από το σώμα μας με φυσικότατο τρόπο. Είναι εκπληκτική θεραπεία. Δεν πρέπει να χάσετε αυτή τη μοναδική προσφορά που σας δίνουμε σήμερα στο 2310-25002 για Θεσσαλονίκη και στο 210-82-12-100 για το Σύνταγμα Πατησίων και Κηφισιά. Θα έχετε από εμάς για εσάς εντελώς δωρεάν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εφαρμογής της αυθεντικής κρυολιπόλυσης με πιστοποίηση FDA. Η κυρία Ιωαννίτου που έχεις δίπλα σου, καταρχάς είστε πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ, καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. Έχουμε μια φωτογραφία πριν. Πώς ήσασταν πριν προχωρήσετε στις συνεδρίες της κρυολιπόλυσης και το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό βλέποντάς σας τώρα ζωντανά. Πώς είστε σήμερα, πώς ήταν η εμπειρία σας? Η εμπειρία μου ήταν φοβερή, καταπληκτική. Νιώθω άλλος άνθρωπος, γιατί εκτός ότι ένιωσα άνετα στο χώρο, δεν πόνεσα, δεν ένιωσα τίποτα άσχημο, όλα θετικά. Και είδα αποτελέσματα από την πρώτη συνεδρία. Αυτό είναι μεγάλο αποτέλεσμα. Είναι πολύ σημαντικό το ότι στην αυθεντική κρυολιπόλυση των DNA Centers δεν υπάρχει πόνος. Είναι μία επεμβατική θεραπεία, χωρίς χειρουργείο, χωρίς ενέσεις, χωρίς πόνο καθόλου. Μπορώ να σου πω ότι είναι και ευχάριστη, ειδικά με τέτοια ζέστη που έχει. Αυτό είναι και ένα δώρο στον εαυτό σου. Λες, θα πάω να κάνω κάτι. Ακριβώς. Που θα είναι ευεργετικό και για το σώμα. Να χαλαρώσουν κιόλα. Να χαλαρώνουν κιόλα. Είναι οι κεφαλές ψύχουν περιμετρικά την περιοχή. Ουσιαστικά κάνουν μία μικρή αναρρόφηση στην περιοχή που θέλουμε να θεραπεύσουμε, την ψύχουν στους -5 βαθμούς όπως είπα και αργότερα αυτό φεύγει με πολύ νερό βέβαια, πρέπει πάρα πολύ νερό για να βοηθήσουμε τον οργανισμό. Ούτως ή άλλως νερό πρέπει να πίνουμε. Φεύγουν και τοξίνες καλά με το νερό. Οπότε θα παροτρύνω άλλη μια φορά τους φίλους τηλεθεατές της εκπομπής της Ελένης να μας πάρετε τηλέφωνο στο 210-82-12-100 και στο 2310-25-1002 για να απολαύσετε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κρυολιπόλυσης εντελώς δωρεάν. Ιωάννα. Από τώρα και την επόμενη μία ώρα. Βέβαια. Για μία ώρα θα πάρετε το τηλεφωνάκι αυτό που βλέπετε και θα είστε οι τυχεροί που θα κερδίσετε αυτό το ολοκληρωμένο πρόγραμμα κρυολιπόλυσης. Είναι και για άντρες και για γυναίκες. Είναι και για άντρες και για γυναίκες και ειδικά οι άντρες που έχουν φυσικά εννοείται το πρόβλημα. Την κοιλιά. Σωστά. Όχι μόνο. Δεν τα έχουμε εμείς όλα για άντρες, δεν έχουν τίποτα. Όχι, δεν έχουν και μπροτσάκια. Είναι και για άντρες και για γυναίκες. Ενδείχνεται για. Από 18 χρόνια και πάνω. Δεν έχει ηλικία, δεν έχει φίλο αυτή η θεραπεία. Είναι μοναδική θεραπεία, είναι εξαιρετική θεραπεία και είναι και μοναδική ευκαιρία που δίνουμε σήμερα το δώρο μας, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εφαρμογής εντελώς δωρεάν. Και θέλω να μου πεις, γιατί τώρα είναι καλοκαίρι και έχουμε πολλά ερωτήματα μέσα στο μυαλό μας. Εγώ έρχομαι, το κάνω και μετά συνεχίζω την καθημερινότητά μου κανονικά. Δεν έχω σημάδια, τίποτα, πρέπει να προσέχω τον ήλιο. Πρέπει τίποτα, να κάνω κάτι τέτοιο. Κανένα σημάδι. Τίποτα. Έρχεστε, κάνετε τη θεραπεία, φεύγετε, συνεχίζετε κανονικότατα τις δραστηριότητές σας. Βγαίνετε στον ήλιο, αν θέλετε να κάνετε γιατί με το ακόμα ωραιότερο σώμα που θα αποκτήσετε. Γιατί σαν DNA Centers αυτό θέλουμε να έχετε, να είσαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας. Το βασικό μας μέλημα είναι να είσαστε εσείς η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας και να αισθάνεστε όσο πιο όμορφοι γίνεται. Αποκτήστε λοιπόν το σώμα που επιθυμείτε σήμερα κιόλας στα DNA Centers με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα κρυολιπόλυση εντελώς δωρεάν. Καλώντας μας στο 210-82-12-100 και στο 2310-25-1002. Από την πρώτη και όλα θεραπεία θα δείτε μείωση του τοπικού πάγους από 25 έως 30%. Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό αυτό. Και πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τα DNA Centers. Ιωάννα μου εσένα, κυρία Ιωαννίδου εσάς. Καλό καλοκαίρι και να χαρείτε το καινούργιο σας σε αυτό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τώρα νιώθω πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη. Και να μείνετε έτσι, να χαμογελάτε για πάντα. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε και ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με την πανέμορφη Θεσσαλονίκη μας και τα EEC Delta 360. Εκεί μας περιμένει fashion stylist της σχολής. Η Ντόλι Ζερβού είναι διευθύντρια της σχολής και σε θέματα μόδας και ομορφιάς, γιατί θέλω να μιλήσουμε πάρα πολύ για τις επαγγελματικές ευκαιρίες που ανοίγεται το EEC Delta 360 στον τομέα της ομορφιάς και της μόδας. Κυρία Ζερβού, καλημέρα σας, καλησπέρα σας μάλλον. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την όμορφη εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι κάνετε εκεί στα ΙΕΚ Δέλτα, γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι εμπιστεύονται τη συγκεκριμένη σχολή και το συγκεκριμένο τμήμα για να μάθουν τα μυστικά της μόδας και της ομορφιάς. Ακριβώς. Καταρχάς δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε η νούμερο ένα επιλογή όσον αφορά στη φοίτηση στις ειδικότητες της σχολής μόδας και ομορφιάς. Έχουμε τις ειδικότητες της αισθητικής, της ποδολογίας, της κομμωτικής, του σχεδίου μόδας, του επαγγελματικού μακιγιάς, της διακόσμησης και δομικών έργων. Αυτό που μας διαφοροποιεί κατά πάρα πολύ είναι ότι είμαστε ιδιαίτερα βιωματικοί και διαδραστικοί στην εκπαίδευσή μας. Και τι σημαίνει αυτό? Mm-hmm. Οι σπουδαστές μας από το πρώτο κιόλας έτος αναλαμβάνουν πραγματικά projects με πραγματικούς πελάτες σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Έτσι μαθαίνουν να συνεργάζονται μεταξύ τους. Σε μια επαγγελματική φωτογράφηση, οι make-up artists ή οι αισθητικοί επιμελούνται το make-up των μοντέλων, οι κομμωτές το hair styling και οι σχεδιαστές μόδας το styling της φωτογράφησης. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα πακέτο ολοκληρωμένων σπουδών στο ΙΕΚ Delta 360 και στον τομέα της μόδας και της ομορφιάς, που ακριβώς κακά τα ψέματα και τα τελευταία χρόνια είναι στα πάρα πολύ πάνω του αυτός ο τομέας. Δηλαδή, όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι θέλουν να ασχοληθούν και να εξειδικευτούν και αισθάνομαι ότι είναι το κατάλληλο μέρος. Τι μας παρουσιάζετε σήμερα? Έχετε εκεί τον Θωμά τον Κατσάλη που βλέπω ότι είναι επί το έργο, είναι make-up artist. Έχουμε τον Θωμά τον Κατσάλη, ο οποίος είναι ακριβώς. Είναι από τους εξαίρετους εκπαιδευτές μας, με επώνυμες συνεργασίες στο βιογραφικό του. Θωμά, τι θα μας δείξεις σήμερα? Θα σας δείξουμε ένα πολύ συγκεκριμένο summer look, ένα summer smoky, πάρα πολύ εύκολο, με ένα σύγχρονο δέρμα, glowy, αυτό και που είναι προτετά στη μόδα και καλοκαίρι. Ναι, τέλεια. Η Φαν είναι το εξωτικό μας μοντέλο. Είναι πραγματικά εξωτική. Με τις λάμψεις μας. Δεν ξέρω αν φαίνεται και στην κάμερα, αλλά είναι πραγματικά λαμπερό και εντυπωσιακό. Φαίνεται, πιστέψτε με. Εμείς οφείλουμε να πούμε ότι τα ΙΕΚ Delta 360 έχουν βραβευτεί για δύο συνεχόμενες χρονιές ως εκπαιδευτικός όμιλος της χρονιάς και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία, κυρία Ζερβού. Είναι μια επένδυση ουσιαστικά για τους νέους που θα επιλέξουν οι να κάνουν τις σπουδές τους εκεί. Οι φοιτητές μας είναι περιζήτητοι στην αγορά εργασίας. Σε όλες τις ειδικότητες της σχολής μόδας και ομορφιάς έχουμε στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες, στις οποίες απορροφούνται από το πρώτο κιόλας έτος της φοίτησής τους, είτε για πρακτική άσκηση, ακόμη και για πρόσληψη. Και με αμοιβόμενη πρακτική άσκηση, πρέπει να πω. Κυρία Ζερβού, σε ποιες πόλεις μπορούμε να βρούμε τα ΙΕΚ Delta 360? Στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, την Καλαμάτα, τα Χανιά. Προσφάτως ανοίξαμε και στο Βόλο, όπου κάναμε και ένα φαντασμαγορικό fashion show, και στην Ξάνθη. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι δίνεται πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα στην αποκατάσταση των σπουδαστών, που είναι και το βασικό άγχος όλων των νέων ανθρώπων που θέλουν να φοιτήσουν και να τελειώσουν τις σπουδές τους, σωστά? Ακριβώς εκεί στοχεύουμε και είναι το πρώτο μέλημά μας. Επίσης, εκπονούμε πάρα πολλά εξειδικευμένα σεμινάρια από κορυφαίους επαγγελματίες, καθώς και διαγωνισμούς που συνάπτουμε μαζί με στρατηγικούς μας συνεργάτες, και τα παιδιά έχουν έτσι την ευκαιρία να απορροφηθούν πάρα πολύ γρήγορα στην αγορά εργασίας. Πολύ σημαντικό και σπουδαίο, ειδικά στα χρόνια που διανύουμε, στις χρονιές του άγχους, της ανεργίας, της ανασφάλειας που περνάμε όλοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να συνεχίσετε να μας ομορφαίνετε και να δίνετε ευκαιρίες επαγγελματικές αλλά και γνώσεις στους σπουδαστές και στους ανθρώπους που θέλουν να εμπιστευτούν τα ΙΕΚ Delta 360 για την εκπαίδευσή τους. Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπούμε όλοι τόσο πολύ αυτό που κάνουμε και το κάνουμε με τόσο πάθος που ευχαριστούμε πολύ. Έτσι γίνεται. Αν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, αποκλείεται να βγει καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά στην όμορφη Θεσσαλονίκη, έτσι, στην ακριβώς πανέμορφη πόλη. Και εμείς ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και από κοντά μόλις ανέβω κι εγώ. Να είστε καλά. Καλησπέρα.
Και σιγά σιγά πάμε, παιδάκια μου. Βάλτε μου μια ωραία μουσική, γιατί η εβδομάδα μόλις ξεκίνησε και είναι η αρχή της εβδομάδας και κάθε αρχή πρέπει να την σηματοδοτούμε με ωραία πράγματα, ωραία ενέργεια, ωραία διάθεση και μεγάλο χαμόγελο. Ξέρετε τι θέλω να ακούσω εγώ? Έχει μια ντομάτα. Για πες μας. Όχι, ντομάτα γιατί να θέλω? Είναι ωραίο φρούτο. Έχει βιταμίνες για αυτό. Έχει γεμιστή. Έχει πολλές βιταμίνες. Γεμιστή, ναι, μ' αρέσει. Ναι, καλό, όχι έτσι λέμε. Να σου κάνω εγώ γεμιστά. Τι έχουμε, βάλτε λίγο φωνή. Λευτέρη. Βάλε λίγο φωνή. Ο Λευτέρης θα τα ζήσει αύριο στο καλοκαίρι ΝΟΤ. Να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να περάσουμε φανταστικά. Ελπίζω να περάσετε ωραία μαζί μας σήμερα. Περάσετε ωραία. Υπέροχα. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Περάσαμε καταπληκτικά. Αύριο 10 παρα 10 να είστε εδώ στο Open. Γιατί έχουμε καλοκαίρι ΝΟΤ. Γιατί για μας σίγουρα καλοκαίρι γες. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, καλή συνέχεια και καλό απόγευμα σε όλους. Δυνάμωσε λίγο να το χορέψουμε. Έλα, δώσε, ένα σύνολο λεπτά, βρε παιδάκι μου. Από τον ουρανό. Μόνο με σένα τρελαίνομαι. Μόνο με σένα παθαίνω. Μόνο με σένα ζαλίζομαι. Σένα τρελαίνω.